όμορφο Σαββατοκύριακο μόλις έχει ξεκινήσει. Μείνετε στην παρέα μας και στη συντροφιά μας μέχρι τη μία. Τα θέματα είναι πολλά. Πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση από κάποια από αυτά. Ξεκινάμε με τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά τη συνέντευξη του Γιώργου Καράβα στην εκπομπή του Θεοχάρη Ιωαννίδη Night Out. Όσα είπε η ελληνική showbiz, πώς σχολίασε αυτές τις δηλώσεις, αυτή τη συνέντευξη. Αλλά για πρώτη φορά θα δούμε και την πρώτη αντίδραση της γυναίκας του Ραφαέλας στις δηλώσεις του Γιώργου Καράβα, του συζύγου της. Ανδρέας Μικρούτσικος, αγαπημένος, μοναδικός, υπέροχος όπως πάντα. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος μιλάει στην καμερά μας για το τι θα κάνει του χρόνου, πού θα τον δούμε, πού θα τον απολαμβάνουμε την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Και μιλάει και για το Fame Story. Θα τον ακούσετε αποκλειστικά στη Σοφία Μανουσακίδου. Συνεχίζουμε με όλο το τηλεοπτικό ρεπορτάζ για όλους τους σταθμούς. Είναι πλούσια η κουβέντα η οποία γίνεται. Πού θα πάνε τα αγαπημένα μας τηλεοπτικά πρόσωπα? Ζήνα Κουτσελίνη, Κώστας Τσουρός, Κατερίνα Ζαρίφη. Ποιο είναι το τηλεοπτικό τους μέλλον? Θα τους δείτε και θα τους ακούσετε να μιλούν αποκλειστικά στην κάμερά μας. Άννα Μαρία Ψυχαράκη και Χάρης Βαρθακούρης μιλούν για τη μεταξύ τους σχέση. Θυμάστε ότι ήταν ένα από τα ζευγάρια του περσινού Jazz The Two of Us. Η σχέση δεν τελείωσε με τους καλύτερους δυνατούς Ιωνούς. Θα τους ακούσετε να μας μιλάνε για το πώς είναι τα πράγματα σήμερα, πώς θα πάνε οι δυο τους μεταξύ τους. Ο Χάρης Βαρθακούρης μάλιστα έχει να εμφανιστεί και στις κάμερες πάρα πολύ καιρό. Τον πετύχαμε και τα λέει όλα. Μαζί μας σήμερα θα έρθουν ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η Λάιρα Ζήση. Θα καθίσουν στον καναπέ μας να κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Μετά από όλο αυτό που τους έχει συμβεί, θα δούμε πώς νιώθουν, πώς είναι και θα μιλήσουμε και για τα επόμενα επαγγελματικά τους σχέδια. Έχουμε όλο το κέφι, τη χαρά, τη διάθεση να έχουμε ένα μοναδικό, υπέροχο, καταπληκτικό Open Weekend. Και σήμερα, Γρηγόρη μου, ρίξε το σήμα να ξεκινήσουμε, παρακαλώ. Φτιάξτε τα καφεδάκια σας, καθίστε αναπαυτικά, γιατί σήμερα το Open Weekend έχει τα πάντα. Καλημέρα στα νησιά, καφεδάκια μου. Καλημέρα. Είστε καλά? Πολύ. Πολύ. Όλα καλά, Λάμπρο. Μου έχουν εδώ από χθες το βράδυ. Μαλή, αυτά, πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί τα θέματα είναι πολλά και πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Τρέχα. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε από τη συνέντευξη την οποία έδωσε ο Γιώργος Καράβας στην εκπομπή του Θεοχάρη Ιωαννίδη Night Out, που προκάλεσε πάρα πολλές συζητήσεις και άνοιξε μια κουβέντα πάρα πολύ μεγάλη. Θέλω να δούμε το απόσπασμα της συνέντευξης στο οποίο συζητήθηκε, πώς το σχολίασαν τα τηλεοπτικά πρόσωπα και μετά για πρώτη φορά θα δείτε και την γυναίκα του, τη σύζυγό του, τη Ραφαέλα, στην πρώτη της αντίδραση μπροστά στις κάμερες. Πάμε να ξεκινήσουμε βλέποντας το απόσπασμα από την εκπομπή Night Out. Τι συζητάς τηλεοπτικά? Αρχικά συζητάω. Συζητάμε διάφορα πράγματα και δεν σου κρύβω ότι το τελευταίο έτσι, τρίμηνο, από τότε δηλαδή που έληξε το GNTM, έγινε ο τελικός, το live του τελικού, ήθελα να απέχω λίγο. Το GNTM είναι σαφέστατα ένα πρόγραμμα το οποίο έχω αγαπήσει, με έχει ανδρώσει και με έχει βγάλει τηλεοπτικά. Έχω ένα συμβόλαιο με το Star, το οποίο λύγει τώρα τις προσεχείς ημέρες. Σίγουρα θα κάνουμε μια κουβέντα, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσω παρακάτω. Δηλαδή, είτε γίνει είτε δεν γίνει το GNTM, για μένα νομίζω ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση το GNTM έχει τελειώσει. Αυτό το οποίο συζητάω και θα ήθελα να συζητήσω σε τυχόν πρόταση θα ήταν κάτι το οποίο έχει να κάνει με την ψυχαγωγία. Με την ψυχαγωγία, λοιπόν. Σε ρόλο παρουσιαστή, ίσως? Ναι, γιατί όχι. Είσαι έτοιμος να ηγηθείς σε ένα project όπως μια εκπομπή? Θέλεις να γίνεις κεντρικός παρουσιαστής? Φίλε μου, πιστεύω τόσο πολύ στον εαυτό μου και έχω δουλέψει τόσο πολύ με τον εαυτό μου που οποιαδήποτε πρόκληση και να είναι αυτή, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι μπορώ να τη φέρω εις πέρας στον καλύτερο δυνατό βαθμό. Και αυτό το λέω πραγματικά κρατώντας την μπάλα χαμηλά, να σου μιλήσω έτσι και σε ποδοσφαιρικούς όρους και να σου πω και κάτι. Ναι. Είναι πολύ ωραίο να ευχαριστείς ανθρώπους, γιατί σαφέστατα για να προοδεύσεις χρειάζεται τη βοήθεια και τις πόρτες να ανοίξουν από κάποιους άλλους. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο οποίος πρέπει να ευχαριστήσω περισσότερο είναι τον εαυτό μου. Μας έκανε λίγο ιδιαίτερη εντύπωση και θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο Γιώργος Καράβας εμένα σαν άτομο, σαν τηλεοπτική προσωπικότητα και σαν συμπεριφορά μου ήταν πάρα πολύ συμπαθής. Θέλω να πω ότι με ευνηδίασε. Γιατί είναι ωραίο να πιστεύεις στον εαυτό σου, είναι ωραίο να έχεις αυτοπεποίθηση, αλλά φάνηκε σαν να μην έχει ίχνος σεμνότητας, χαμηλού προφίλ. Βλέπω έναν άνθρωπο που είναι 3 χρόνια στη τηλεόραση και βγαίνει και λέει
Πιστεύω τόσο στον εαυτό μου που ό,τι και αν κάνω θα το κάνω τέλεια και αν κάπου χρωστάω ευχαριστώ, ο πρώτος που το χρωστάω είναι ο εαυτός μου. Ξέρω εμένα για τον Γιώργο που ξέρω δεν και εκτιμώ θυμίζει. Και συμπαθώ. Άρα λοιπόν, για μένα ένας άλλος Γιώργος Καράβας χθες στο Θεοχάριο Ανίδη. Είμαι υπέρ των ανθρώπων και ειδικά ενός τόσο συμπαθούς προσώπου τηλεοπτικά που πραγματικά έχει κάνει αίσθηση και αρέσει στο να πιστεύουν πάρα πολύ στον εαυτό τους. Ωστόσο, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά χθες αυτή τη συνέντευξη, σαν έτοιμος από καιρό, ο κύριος Καράβας ξαφνικά βγαίνει μπροστά με κάτι παραπάνω από αυτοπεποίθηση. Με μία αλαζονία. Του τύπου ότι είμαι γεννημένος παρουσιαστής, είμαι έτοιμος παρουσιαστής, θα επιλέξω να είμαι... Πώς βγαίνεις μετά από τρεις σεζόν σε βοηθητικό ρόλο και λες ότι εγώ μπορώ να παρουσιάσω κάτι και θα το κάνω και πάρα πολύ καλά, όπως είπες σε άλλο σημείο. Διακόψω, αυτός είναι η αλαζονία, τη βλέπω που λες εσύ, όμως... Παιδιά, γελοπτικά δημοσιογραφικά είναι ότι θα είναι παρουσιαστής του Shopping Star. Μπορεί να το έχω κάνει προτάσεις και για κάτι Μπράβο. Άλλο. Πρέπει αυτό να το δείξει ότι υπάρχει μια αλλαγή και κάνει ένα επόμενο βήμα. Να το κάνει, αλλά για το αν θα είναι καλός παρουσιαστής, όπως είπε και μετά ότι πιστεύει ότι θα είναι πάρα πολύ καλός κτλ. Και να σε το... πρωινό. Όταν ξεκινάς και πρωινό, να και πρωινό μπορείς είναι να εύκολο. Κάνει. Τι λες ρε φίλε, σοβαρά, έχεις κάνει ποτέ ζωντανό. Γιατί μπορεί να το έχεις δει πως είναι το ζωντανό. Μα... Δεν έχω καταλάβει τι σας φάνηκε έτσι, η περίεργη που σας ξένησε. Δεν του αρέσει λέει, η αυτοπεποίθηση που έχει. Όχι, μα... αυτο... Αλλά απαντούσε το ότι εγώ ξαφνικά, μιας και είμαι στην τηλεόραση μόνο στο GNTM, ξαφνικά εγώ μετά από κριτή στο GNTM ή τι άλλο ήταν, δεν θυμάμαι, θα κάνω μια δική μου εκπομπή. Αυτό θα πει ο άλλος καλά τρελός είσαι. Δηλαδή είναι δυνατόν. Έτσι ξεκινάνε όλοι. Μα να σας πω κάτι. Πώς ξεκινάνε, ρε παιδιά. Βλέπουν νέους κριτές στο GNTM και μετά κάνουν. Μάνι. Για μένα είναι υγιές παράδειγμα να ακούς έναν άνθρωπο να σου λέει: εγώ πιστεύω στον εαυτό μου. Δεν είναι κακό. Λείπουν οι άνθρωποι που πιστεύουν στον εαυτό τους. Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου που λέει ότι εγώ πιστεύω στον εαυτό μου. Πιστεύει στον εαυτό του όμως σε τι, σε κάτι που δεν το ξέρει. Ό,τι μπορεί. Ήταν ξεκάθαρο το πώς το είπε, παιδιά. Δεν είπε ποτέ ότι θέλει να γίνει κεντρικός παρουσιαστής. Δεν είπε ποτέ ότι θέλει να γίνει παρουσιαστής. Είπε ότι ήταν πολύ ξεκάθαρο και πολύ έξυπνο αυτό που απάντησε. Είπε συγκεκριμένα. Ότι πιστεύω τόσο πολύ στον εαυτό μου που είμαι σίγουρος ότι ό,τι και να μου αναθέσουν θα μπορώ να το βγάλω εις πέρας. Είναι το θέμα που σχολιάστηκε περισσότερο αυτή την εβδομάδα και οι απόψεις είναι πολλές. Προσωπικά θεωρώ η δική μου αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Δηλαδή από τη μία πιστεύω, δεν έχουμε δει, δεν έχουμε ακούσει και πολλές φορές να μιλάει ο Γιώργος Καράβας, να απαντάει σε μια συνέντευξη και μάλιστα πολύ πιο προσωπική, όπως είναι η συνέντευξη που κάνει ο Θεοχάρης Ιωαννίδης σε αυτή την εκπομπή. Γιατί πήγα κι εγώ και. Όντως, επειδή είναι μια πολύ ωραία διαδικασία, σε κάνει να πεις να ανοιχτείς περισσότερο. Χαλαρώνεις. Έχεις διαφορετικά πράγματα, έχεις το χρόνο να τα εξηγήσεις. Δεν τον έχουμε ακούσει πολλές φορές τον Γιώργο Καράβα να έχει αυτό το χρόνο να εξηγήσει τέλος πάντων αυτό που αισθάνεται και νιώθει. Απ' τη μία, και εμένα μπορεί να μου κλωτσάει λίγο η τόση αυτοπεποίθηση, την οποία θαυμάζω όταν την έχει ένας άνθρωπος. Θαυμάζω την πίστη και τη δουλειά που έχει κάνει με τον εαυτό του και την πίστη που έχει στις δυνατότητές του. Απ' την άλλη, θεωρώ ότι είναι η δικιά του αλήθεια. Δηλαδή, θα προτιμούσαμε. Ναι, έχουμε συνηθίσει τους ανθρώπους στο δημόσιο λόγο μας να πρέπει να είμαστε πιο σεμνοί. Και αυτό έχει να κάνει με την προσωπικότητα του καθενός. Θα προτιμούσαμε να λέει ψέματα. Δηλαδή, όχι, δεν θα προτιμούσαμε να λέει ψέματα. Όμως από την αυτοπεποίθηση στο ρεαλισμό υπάρχουν και διάμεσες. Ναι, αλλά προφανώς οι προτάσεις που έχει δεχτεί είναι ρεαλιστικές και αυτό του δίνει την αυτοπεποίθηση να απαντάει έτσι. Είναι διαφορετικό, έχω δεχτεί πρόταση και διαφορετικό μπορώ να το κάνω. Και εγώ θαυμάζω την αυτοπεποίθηση και μπράβο σε όλους όσους την έχουν, ακόμα και σε υπέρμετρο βαθμό. Να προσέξουμε μόνο το σημείο που η αυτοπεποίθηση γίνεται λίγο πριν την αλαζονία. Εγώ δεν τον είδα αλαζονικό. Τον είδα να παραπιστεύει στον εαυτό του. Γιατί και εγώ μπορώ να έχω την αυτοπεποίθηση ότι μπορώ να σου κάνω εγχείρηση ανοιχτή καρδιά. Θα κάτσε στην κάρτα. Άλλο να παίζει τη ζωή του ενός ανθρώπου. Καλά, εδώ δεν είναι. Λέω κάτι ακραίο για να καταλάβετε τι λέω. Επίσης, δεν μπορεί να λες ότι εγώ μπορώ να κάνω τα πάντα όταν δεν τα έχει κάνει. Μπορεί να το λες. Για κάλεση λαμπρό. Οι άνθρωποι που έχουν κάνει τηλεόραση, α πούμε, που δεν είχαν κάνει πριν. Την ίδια πίστη στον εαυτό του όταν το ανέλαβαν δεν είχαν. Όχι, όχι. Δεν μπορεί να λες ότι μπορώ να κάνω τα πάντα. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν μπορεί. Είναι που πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί. Αν μπορεί ή δεν μπορεί. Θα ήταν σωστότερο να μην το πει, α πούμε. Κάθε μπορεί να το πιστεύει μέσα σου εσύ. Να μην το μοιραστεί για μένα. Το αυτό πρόβλημα είναι ότι το είπε. Μισό λεπτό. Το πρόβλημα είναι ότι το είπε δημοσίω. Γιατί εκεί καταλαβαίνω ότι έγκυται το πρόβλημα. Ότι πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος στην κάμερα που να είναι δίθεν ταπεινός, δίθεν σεμνός, γιατί έτσι αυτό μας έχει συνηθίσει. Θα προτιμούσαμε και να μην το λέει δημοσίως. Όχι. Εμένα με ρωτάς. Είναι έτσι, επίσης, βλέπεις και το γνωρίζεις. Γνωρίζεις μια προσωπικότητα μέσα από μια συνέντευξη, είτε την απορρίπτεις, είτε τη δέχεσαι, είτε σου αρέσει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά μπορεί έτσι να εννοώ. Ελένη μου, χάθηκε η μπάλα. Να ξέρεις πολύ σαφές σημείο, χάθηκε η μπάλα, παιδιά. Στο ότι άλλο πιστεύω στον εαυτό μου και έχω δουλέψει με τον εαυτό μου για να μπορώ να το κάνω
και άλλο έχω δουλέψει πάνω στη δουλειά. Η αυτοβελτίωση δεν έχει να κάνει με την παρουσίαση. Ναι, αλλά η πίστη στον εαυτό του από την αυτοβελτίωση ήρθε. Θέλω να δούμε τι απάντησε ο ίδιος μετά από όλο αυτό το σάλο ο οποίος προκλήθηκε μέσα από το Instagram του. Έχω εκπλαγεί δυσάρεστα με το σχολιασμό που λαμβάνει η χώρα από το πρωί. Το μόνο που εξέφρασα είναι η ανάγκη μου να προχωρήσω παρακάτω και να δοκιμαστώ σε καινούργια πράγματα. Να έρθω αντιμέτωπος με προκλήσεις καινούργιες, επιτυχίες και αποτυχίες. Δεν μαθαίνει άλλωστε κανείς αλλιώς. Είμαι πολύ ευγνώμων που βρίσκομαι και δουλεύω σε αυτόν τον χώρο 3 χρόνια. Πέρα από αυτά που έχω μάθει για τη δουλειά την ίδια, έχω μάθει πολλά για τον εαυτό μου. Αν τον εκφράσει κάποιος μία επιθυμία, ένα όνειρο και την πίστη στον εαυτό του θεωρείται υβριστική αλαζονία, ώστε αυτό να επισύρει μία τέτοια επίθεση στο πρόσωπό του, τότε αλήθεια λυπάμαι. Αυτό λέει και ο ίδιος, ότι εγώ εξέφρασα το όνειρό μου, άλλος, την επιθυμία μου. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο Καράβας δεν είναι ο πρώτος που μπήκε στην ελληνική τηλεόραση χωρίς να έχει προϋπηρεσία. Μα δεν φταίει ο Καράβας και ο κάθε Καράβας, παιδιά. Δεν φταίει ο κάθε Καράβας. Φταίει το ότι λες στα κάτω κάθε πράγμα. Εδώ ο άνθρωπος, όταν είσαι τόσο λίγο. Όλοι μπορούμε να θέλουμε να το κάνουμε. Όμως το θέμα είναι πώς το εκφράζεις και πότε. Είναι πιο αλαζονικό, θεωρώ, ωστόσο, όχι αυτό που λέει ο Καράβας. Γιατί ο Καράβας μπορεί να είναι και 3 χρόνια στην τηλεόραση σε βοηθητικό ρόλο σε θέση κριτή. Εγώ το θεωρώ πιο αλαζονικό και αυθάδες. Απλά έχουμε συνηθίσει να μην το λέμε. Να έρχεται με αλεξίπτωτο να πέφτει ένας άνθρωπος που δεν τον έχουμε δει ούτε καν σε βοηθητικό ρόλο, ούτε καν σε ρόλο κριτή και να ηγείται εκπομπής. Αυτό γιατί είναι λιγότερο αλαζονικό και αυθάδες. Γιατί του δίνει το χώρο, Ελένη μου, Μάρια μου. Του δίνει το χώρο όταν σε μια δουλειά. Όταν σε μια δουλειά λοιπόν έχει ανοίξει έτσι αυτή η δουλειά και σου λέει ελάτε παιδιά, ποιος θα κάνει εκπομπή, παίκτης reality, πάρ' το κεντρικό. Μα γιατί μας ενοχλεί ο Καράβας όμως που είναι ήδη 3 χρόνια στην τηλεόραση. Δεν μας ενοχλεί αυτό το πράγμα. Γιατί σε ενοχλεί το ότι δεν έχει κάποιο. Εγώ αυτό που διάβασα του Καράβα τη δήλωση τη δεύτερη τώρα. Είδα έναν άλλον άνθρωπο. Όχι, μα δεν λέει κάτι διαφορετικό. Το ίδιο δεν λέει κάτι διαφορετικό. Δημήτρη, συγγνώμη. Ο τρόπος και το ύφος είναι τελείως διαφορετικό. Το ύφος του δεν το βλέπεις, είναι γραφτό. Στην εκπομπή με τον Θεοχάριο Ανίδη ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος λέει: μπορώ να κάνω πάντα να σου πω και κάτι, ξέρω και μπορώ. Ωραία, και εδώ στο κείμενο ήταν πολύ πιο προσεκτικός, πολύ πιο σεμνός, ήταν άλλο. Ένα κείμενο, αγάπη μου, είναι άψυχο. Δεν έχει ούτε ύφος, ούτε τόνο, ούτε χρώμα μέσα στα λόγια. Και οι λέξεις δεν έχουν χρώμα. Όταν ακούς τον άλλον και βλέπεις την έκφρασή του, τα μάτια του, καταλαβαίνεις και πώς το αισθάνεται αυτό που λέει. Εσύ εξέλεβες αλαζονία στον τόνο του Καράβα στη συνέντευξη. Δεν εξέλεβα αλαζονία. Εγώ είδα έναν άνθρωπο ο οποίος αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ένα χώρο, ο οποίος χώρος του έχει δώσει, του έχει κάνει τις προτάσεις και του έχει δώσει το χώρο, το μέρος να υπάρχει. Άρα αυτό το πράγμα σου λέει, αφού το κάνω και καλά και ήμουν και 3 χρόνια εκεί και έχω δεχτεί και άλλες προτάσεις, γιατί να μην είμαι. Και επίσης βλέπω άλλους ανθρώπους που δεν έχουν αυτή την προϋπηρεσία που έχει και ο Καράβας να κάνουν αυτό που ονειρεύομαι εγώ. Άρα γιατί να μην το ονειρευτώ κι εγώ, σου λέει. Πρώτη φορά είδαμε, αυτό που λέει και η Μαρία, πρώτη φορά είδαμε άνθρωπο να ηγείται που δεν έχει εμπειρία. Δεν είναι θέμα όνειρο. Μην λέμε ότι κόβουμε το όνειρο. Το θέμα είναι να πατάμε στα πόδια μας και να ξέρουμε. Δεν μπορεί να λες. Άρα το πρόβλημα είναι να το πεις, όχι να το κάνεις. Το να το πεις δημοσίως. Όχι ψέματα. Τι, όχι ψέματα, είναι ο τρόπος. Δεν είναι, δεν είναι θέμα ψέματα. Ούτε είναι υποκρισία να μην πεις ότι μπορώ να κάνω τα πάντα. Γιατί αυτή η δουλειά, και όπως πολλές άλλες δουλειές, είναι εμπειρική. Έχεις και την άγνοια κινδύνου στα 3 χρόνια που είναι ο Γιώργος Καράβας. Δεν κάνει καλό η άγνοια κινδύνου σε αυτό το πράγμα. Το ξέρω, αλλά όλοι την είχαμε όταν ξεκινήσαμε την άγνοια κινδύνου. Ο χώρος έχει ανοίξει έτσι, δεν φταίει ο κάθε Καράβας που λέει αυτά που λέει. Έχει πάρει την αβάντα να τα πει. Η τηλεόραση η ίδια σου λέει: ελάτε, παιδιά, όλοι μπορείτε. Άρα λοιπόν θα βγει και η Κουτσή Μαρία να πει και εγώ μπορώ. Είναι λοιπόν, πολύ λίγο. Και ας μην έχω σπουδάσει, και ας μην έχω δουλέψει, και ας μην έχω κάνει τίποτα. Σε πολύ λίγο θα δούμε και την πρώτη αντίδραση της συζύγου του Ραφαέλας, πώς αντέδρασε μπροστά στην κάμερα μετά από όλο αυτό το οποίο έχει προκύψει. Πάμε όμως να δούμε τους ανθρώπους που συναντήσαμε χθες το βράδυ σε event του Χαρή Σιανίδη. Μεταξύ άλλων θα δείτε τον Περικλή Κονδυλάτο να μιλάει για τον Γιώργο Καράβα, τη Ραμόνα Βλαντή, την Κατερίνα Στικούδη. Πάμε να δούμε πώς γενικότερα η Showbiz προσέγγισε όλο αυτό το θέμα. Θέλω να σε ρωτήσω για το Γιώργο Καράβα, για αυτό που έγινε. Νομίζω ότι εννοείται ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να εκφράσει τις επιθυμίες του και δεν είναι κακό αυτό. Μήπως δεν τον κρίναν από αυτό ως αλαζονικό, αλλά από το ύφος του, δεν ξέρω, μήπως να το δει. Διαρωτώ με κι εγώ, δεν ξέρω. Από τη δική μου εμπειρία θεωρώ ότι έχει έπαρση από αυτό που έχω ζήσει εγώ στην εκπομπή. Α, για πες, πού. Τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, πήγαμε σαν καλεσμένοι με τον Βασίλη τον Ζούλια. Δεν με χαιρέτησαν ποτέ αυτοί μεν οι άνθρωποι και ο συμπαρουσιαστής του, το οποίο δεν με ενδιαφέρει καθόλου, ειλικρινά. Δεν ξέρω, και εγώ είχα πολύ κακή εμπειρία από το GNTM με αυτό το θέμα, ούτε καν αναφέραν στα κορίτσια ότι ήταν τα κοσμήματά μου. Εσύ πιστεύεις ότι ο Γιώργος Καράβας μπορεί να παρουσιάσει μια πρωινή εκπομπή? Έτσι πως είναι η τηλεόραση που
δουλεύουν τόσο άσχετοι άνθρωποι, ναι, βεβαίως. Στο Shopping Star θα σου άρεσε ο Γιώργος Καράβας. Είναι μια κοριτσίστικη εκπομπή. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να το κάνει ένας άντρας. Απλά πρέπει να μπορείς να επικοινωνήσεις με αυτές τις γυναίκες και το συγκεκριμένο άτομο νομίζω ότι δεν μπορεί να επικοινωνήσει γενικά, όχι με αυτές τις συγκεκριμένες γυναίκες. Τι θα κάνεις του χρόνου τηλεοπτικά? Αχ, παιδιά, πραγματικά το καταλαβαίνω ότι. Ναι, κάτι θέλετε κι εγώ, κάτι σκέφτομαι, αλλά αυτή τη στιγμή θέλω πραγματικά να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος και θα δούμε από Σεπτέμβρη. Κατερίνα, ο Νίκος Πεπλώνης θα κάνει και το Fame Story. Έχει γίνει κάποια συζήτηση μεταξύ σας για αυτό το κομμάτι? Όχι, δεν έχουμε κάνει κάποια συζήτηση περαιτέρω. Σου λείπει σαν concept το Metal Rock? Όχι. Ξέρεις, θα σου τέριαζε τώρα μου ήρθε εμένα το Shopping Star που ψάχνουν και οι παρουσιάστρια. Ποια? Να κάνω τι? Παρουσιάζεται στο Shopping Star και τα αναζητείτε. Ωραίο. Ξέρω. Δεν το έχω πολύ δει να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν προλαβαίνω. Αλλά που το λες, κάτσε να το δω, να σκεφτώ. Είδαμε ότι ο Γιώργος Καράβας έδωσε μία συνέντευξη. Είπε λοιπόν ότι θα ήθελε πολύ να κάνει πρωινό. Να σας πω κάτι. Θέλει μια αλλαγή η τηλεόραση. Δεν ξέρω αυτή η αλλαγή θα είναι με το Καράβας, αλλά παιδιά, άμα το πάρεις από κανάλι σε κανάλι, βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Αλλάζει βέβαια η παρουσιάστρια, αλλάζει και το πάνελ, αλλά στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα. Ο Γιώργος Καράβας θα σου άρεσε στο Shopping Star? Με έχουν σαρανωτήσει, κοίταξε να δεις. Εγώ μπορώ να είμαι και πολύ καυτική, που ήμουνα στο Mystel Rock, αλλά μπορώ επίσης το Style Me Up, το έχω αποδείξει, ότι έχω και την ευαίσθητη πλευρά, οπότε μπορώ να είμαι δίπλα σε αυτές τις γυναίκες, φυσικά και μπορώ. Είσαι λίγο το Γιώργο Καράβα, για αυτό που έγινε σήμερα, γιατί και η Σταματίνα ήταν αιχμηρή απέναντί του. Αιχμηρή? Όχι, απλά είπε ότι περίμενε να έχει λίγο πιο χαμηλούς τόνους. Νομίζω ότι παρασύρθηκε ο Γιώργος από τις ερωτήσεις ή από... Ήθελε να πει κάτι που δεν το είπε ακριβώς όπως θα έπρεπε να το έχει πει. Δεν νομίζω όμως ότι εγώ τον συμπαθώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θέλει να είναι χαμηλών τόνων. Σε όλους μας ξεφεύγει κάποια στιγμή μια λάθος έκφραση. Και πιστεύω ότι είναι ικανός για μπροστά, δηλαδή για πρωταγωνιστή σε ένα τηλεοπτικό κόνσεπτ, αρκεί να βρει κάτι που θα του ταιριάζει. Πρέπει αναγκαστικά να έχουμε δημοσιογράφο στην παρουσίαση ή παίζει ανάλογα το project? Είναι ωραίος, που κακά τα ψέματα τώρα όταν είσαι μπροστά σε μια κάμερα παίζει ρόλο αυτό, ειδικά στο κεντρικό ρόλο. Και νομίζω ότι έχει τις δυνατότητες. Χρειάζεται εκτός από γνώσεις δημοσιογραφικές και ταλέντο. Εξάλλου, ο άνθρωπος τον οποίο έδινε συνέντευξη έχει καμιά γνώση περί δημοσιογραφίας? Αν θα του ταιριάζει το Shopping Star? Νομίζω ναι. Και νομίζω θα ήταν μια ιδιαίτερη νότα μια εντελώς γυναική εκπομπή να έχει έναν άνδρα παρουσιαστή, ο οποίος γνωρίζει όμως από μόδα. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο θα δούμε και την πρώτη αντίδραση της σύζυγου του Ραφαέλα. Θέλω και το τηλεοπτικό μέλλον και τις προτάσεις που έχει δεχτεί ο κ. Καράβας, θα τα συζητήσουμε όλα. Θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από αυτό, να πιαστούμε από αυτό που λέει ο Δημήτρης Παπανώτας. Γιατί ο άνθρωπος που του πήρε τη συνέντευξη είναι δημοσιογράφος. Έχει όχι, σημασία ναι. Το πού τα λέει όλα αυτά. Γιατί αν τα έλεγε αυτά ο Γιώργος Καράβας, το Γιώργο Παπαδάκη, θα έμπαινε σε άλλο πλαίσιο η συζήτησή μας, ας πούμε. Παιδιά, τι λέμε. Έχει κάνει μια. Παιδιά, Η δήλωση. Κάνουμε μια φιλική κουβέντα. Μισό λεπτό. Ναι, είναι δήλωση. Μα εγώ δεν πειράζει. Την τηλεόραση όμως την κάνει στον Παπαδάκη, δεν την κάνει στο. Ναι, μισό λεπτό. Και ο Θεοχάρης Ιωαννίδης κάνει μια εκπομπή. Είναι ηθοποιός. Δεν έχει δημοσιογραφικές γνώσεις, δεν έχει δημοσιογραφική ιδιότητα. Στο ρόλο του παρουσιαστή δεν τον έχουμε ξαναδεί και κάνει μια εκπομπή η οποία είναι σχετικά επιτυχημένη, μια χαρά, σε μεγάλο κανάλι κτλ. Θέλουν να αποκάνουν μια φιλική κουβέντα και μιλάνε για το ρόλο του παρουσιαστή. Γιατί να μην μπορεί και ο Γιώργος Καράβας, εννοώ, να έχει τέτοιο όνειρο? Η άποψη είναι άποψη όπου και να μιλάς, με όποιον και να συνδιαλέγεσαι. Δηλαδή, αν εγώ έχω μια θέση και μαζί σου να μιλάω και με τη μαμά μου να μιλάω, τότε την ίδια άποψη. Θέλω να πω, δεν είπε στον Γιώργο Παπαδάκη, θέλω να κάνω την εκπομπή σου, να παρουσιάσω την Καλημέρα Ελλάδα, ούτε να κάνω κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μα ούτε και γενικά είπε ο άνθρωπος ότι θέλω να κάνω μια ενημερωτική εκπομπή. Μπράβο. Είπε ότι στο πλαίσιο που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στην τηλεόραση, που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν προϋπηρεσία ή δημοσιογραφικές ένσημα που λένε, ας πούμε, στον χώρο, ότι γιατί όχι και εγώ. Και μάλιστα, εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι και πέρσι του είχε γίνει πρόταση με τη σύζυγό του να κάνουν το πρωινό του Σνάρι. Ήταν ένα από τα ζευγάρια που είχε πέσει τα ονόματα. Το συζητάγαμε και λέγαμε επίσης ότι δεν θα κάνει καλή λύση. Αλλά υπάρχουν δεκάδες άτομα σαν και εμάς εδώ, γιατί και οι τρεις μας εδώ, όλοι μας και η Ελένη. Τρεις και σαν ομάδα. Τρεις και κούκος που λέμε, τρεις και η Ελένη. Θέλω να πω ότι πρέπει κάποιος κάποια στιγμή να
όσο και αν έχουμε φίλους, τοπιούς, παρουσιαστές, τα πάντα όλα, τραγουδιστές που τα κάνουν όλα, άλλο το ένα, το άλλο. Εγώ, σαν Δημήτρης που έχω σπουδάσει, που έχω δουλέψει, που έχω μοχθήσει για αυτό το πράγμα, κάποια στιγμή με τσούζει πάρα πολύ που βλέπω άσχετους να κάνουν δουλειές που μπορούσαν να κάνουν. Αυτό είναι το προσωπικό σου παράπονο, βρε καρδούλα μου τώρα. Είναι για τόσα παιδιά που μπαίνουν στην διαδικασία να σπουδάσουν και να δουλέψουν για κάτι. Και στη γωνία πάντα. Σε όλους τους χώρους, ρε Δημήτρη. Και στη γωνία πάντα θα βρεθεί κάποιος ο οποίος. Και τραγουδιστής να είσαι όταν συνέβη. Και τραγουδιστής και οποιοδήποτε. Έχεις δίκιο σε αυτό. Τσούζει αυτό. Έχεις δίκιο. Αλλά γιατί τώρα η επίθεση συγκεκριμένα στο Γιώργο Καράβα. Γιατί ο Γιώργος μίλησε, έτυχε να το καράβα. Και όχι σε παίκτες reality και όχι σε παίκτες. Είναι λίγο. Το εξελαστήριο θύμα δεν είναι για επειδή ο Καράβας δεν είναι δημοσιογράφος. Γιατί μην ανοίξουμε πάλι. Επειδή το είπε, θα έπρεπε επειδή να μην το πει. Ήταν οριακά αλαζονική δήλωσή του και πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Επειδή είπε ότι έχω πίστη στον εαυτό μου. Ακόμα και αν είχε μάστερ και στη δημοσιογραφία. Και εμένα λίγο αυτό μου κλώτσισε, σου λέω. Δεν θα με πείραζε. Αλλά δεν μπορώ όλο, επειδή μου κλώτσισε αυτό, να το κάψω όλο, να τον κάψω σαν άνθρωπο και σαν θέση. Δεν τον κες όλο. Όμως δείχνει κάτι. Εμείς σε μένα μου κάνει τώρα όσο το συζητάμε και το εδώ πέρα το αναμοχλεύουμε. Μου κάνει ότι ήταν και λίγο συνεννοημένο. Ρώταμε αυτό, να σου πω αυτό. Καλά, δεν νομίζω. Γιατί άλλος λόγος... Δεν νομίζω, γιατί έχω πάει κι εγώ στο Θεοχάρη και τέτοιες ερωτήσεις κάνει στην αρχή, στο πρώτο κομμάτι της κουβέντας. Εντάξει τώρα, γιατί είδαμε αυτό το απόσπασμα. Καθημερινά άνθρωποι λένε θέλω να κάνω μια εκπομπή. Να δούμε λίγο τώρα την πρώτη αντίδραση της συζύγου του. Την συνάντησε χθες η Βίκη Δέτσικα με την Κωνσταντίνα μας. Θέλω να δούμε πώς αντέδρασε όταν είδε την κάμερα η σύζυγός του, Ραφαέλα. Γεια σας. Τι κάνετε? Γιώλογα, και γιατί σήμερα είδαμε πολλές αντιδράσεις για αυτά που είπε ο σύζυγός σας. Έχετε δίκιο κι εσείς, αλλά έχω δουλειά δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Αλήθεια, ευχαριστώ. Τι θα κάνει τελικά ο Γιώργος, θα παρουσιάσει τη φάρμα? Όλα, θα τα μάθετε όλα σύντομα. Μπορεί να κάνετε κάτι μαζί? Θα φανεί. Θα φανεί στο χειροκρότημα. Τώρα τη μόλις σας πω μέσα. Γεια, ευχαριστώ. Γλυκιά και όμορφη, δεν θέλησε να πάρει θέση δημόσια και ανοιχτά για το θέμα με το σύζυγό της. Από την άλλη πλευρά, εμείς ήρθαμε σε επικοινωνία με τον Γιώργο σήμερα το πρωί. Ο ίδιος είπε ότι δεν θέλει να ρίξει άλλο λάδι στη φωτιά, δεν θέλει να κάνει κανένα παραπάνω περαιτέρω σχόλιο. Ό,τι είχε να πει το είπε και μέσα από το αναρτήσεις του στο Instagram. Και πιστεύω ότι έχει τελειώσει και το θέμα. Και να πούμε και κάτι πάνω σε αυτό που είπε και προηγουμένως ο Λάμπρος. Κανείς δεν κάνει επίθεση στον άνθρωπο Γιώργο Καράβα σε μία δήλωση που έκανε. Και για την οποία έχουμε όλη μία άποψη. Και πώς, αφού όμως στη δήλωση αυτή λέει για τον εαυτό του ότι εγώ έχω πίστη και πιστεύω. Ναι, δεν κάνει διαφωνία χαρακτήρα. Αναπόφευκτα. Μην το χάσουμε τότε την μπάλα. Αναπόφευκτα, σχολιάζεις και την προσωπικότητα. Δεν ισοπεδώνουμε την προσωπικότητα κανενός. Μία δήλωση που ήταν και κατά τη γνώμη μας λάθος σχολιάζουμε αυτό. Για να μην υπάρχουν. Γιατί βλέπεις και τη σύζυγό του, τη ρωτάει η Βίκη, θα κάνετε κάτι μαζί και λέει δεν ξέρω, θα τα πούμε. Άρα και εκείνη συζητάει για κάτι. Δύο πράγματα συμβαίνουν τώρα. Αυτό το πράγμα απέδειξε ότι όντως δεν έχει καμία εμπειρία και δεν φαντάστηκε αυτή η δήλωση τι πρόκειται να προκαλέσει. Ή είναι τόσο έξυπνος, ούτε ώστε είναι όλο αυτό το πράγμα. Είτε μπορεί να έχει τόσες πολλές προτάσεις που μπορεί να το λέει αυτό, παιδιά. Έδωσε την καλύτερη πάσα, Μαράκι μου. Να βάλουμε στην παρέα μας τον Αλέξανδρο. Καλημέρα, Αλέξανδρο Κομού. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Έχουν ανάψει εδώ τα αίματα με τον Γιώργο Καράβα. Θέλω να δούμε την αλήθεια πίσω από τις λέξεις. Τι προτάσεις έχει δεχτεί ο Γιώργος Καράβας? Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτή η αυτοπεποίθηση προέρχεται από κάποιες προτάσεις που είναι όντως πραγματικές. Και νομίζω ότι αυτό του δίνει και τη δύναμη και την πίστη στον εαυτό του να αισθάνεται ότι μπορεί να μακροημερεύσει στο χώρο και μπορεί να το νιώθει ο άνθρωπος και καλά κάνει. Τι του έχει προταθεί, σε ποιο σημείο βρίσκεται τώρα και τι σκέφτεται για το επόμενο τηλεοπτικό του βήμα ο Γιώργος? Να πιάσουμε καταρχήν τα πράγματα χρονικά από την αρχή και να πούμε ότι όπως ανέφερε και ο ίδιος στην συνέντευξή του, είπε ότι το συμβόλαιό του τελειώνει σε λίγες μέρες, είπε στη συνέντευξη. Να πούμε ότι βέβαια γυρίστηκε 30 Μάρτη, έτσι, δηλαδή... Ήτανε τέλος για Μαρτίου. Το συμβόλαιό του, λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έληξε στο τέλος Μαρτίου, 31 Μαρτίου. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ήδη ο Γιώργος Καράβας, εκείνες τις μέρες, λοιπόν, της συνέντευξης, θα έμπαινε σε μια διαδικασία και από τη στιγμή που ξέρουμε πια ότι δεν θα υπάρχει GNTM του χρόνου, να δει το επόμενό του βήμα πρώτα στο Star και μετά βέβαια και σε άλλα κανάλια. Είναι και παιδί του Star. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο σταθμός είναι έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχει γνωρίσει στο κοινό. Θα θέλει να τον κρατήσει και είναι και πολύ δημοφιλής και θα θέλει να κερδίσει και από την υπεραξία του ονόματος του Γιώργου αυτή τη στιγμή το Star. Δεν φτιάχνεις έναν άνθρωπο και μετά τον αφήνεις από 3 χρόνια να τον πάρει κάποιος άλλος εύκολα. Καλά, το έχει κάνει και πέρσι το Star. Αυτό με το πρωινό το δίδυμο. Έκανε ένα διδυμάκι, το έβγαλε μπροστά και το άφησε στη μοίρα του μετά. Δεν είχε την επιτυχία. Δεν είχε το γέλιο. Όχι, απλά λέμε, ρε παιδί μου, έτσι, σε κουβέντα να βρισκόμαστε.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις επίσημες προτάσεις του Καναγιού προς τον Γιώργο Καράβα και θα ξεκινήσουμε από το Shopping Star. Και γιατί το λέω να ξεκινήσουμε από τις επίσημες? Διότι το Shopping Star ήρθε τις τελευταίες εβδομάδες μετά και την αποχώρηση της Βίκης Καγιά από το project και από το κανάλι. Άρα του έγινε πρόταση να παρουσιάσει το Shopping Star? Ενώ προϋπήρχαν κάποιες σκέψεις για άλλα project, επίσημα του έγινε πρόταση για την παρουσίαση του Shopping Star. Προσωπικά θα πω ότι εμένα δεν θα μου άρεσε ο Γιώργος Καράβας στο Shopping Star. Θεωρώ ότι είναι ένα project που το βλέπουν κυρίως, έχει γυναικείο κοινό, για να μην λέμε τώρα ψέματα, και το βλέπαν περισσότερο για να ακούσουν τις συμβουλές της Βίκης Καγιά, ακριβώς, που είναι η μαέστρο στο κομμάτι της μόδας. Και νομίζω ότι αυτό κέρδιζε και το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού. Προσωπικά τώρα το πω. Έχεις απόλυτο δίκιο, Ελένη, και είναι ένας βασικός από τους λόγους, δύο-τρεις είναι οι λόγοι, που αρνήθηκε ο ίδιος την πρόταση αυτή. Θεωρώ ότι ο πιο βασικός από αυτούς είναι αυτό που αναφέρεις αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν θα ήθελα τον Γιώργο να ακούω να δίνει τις συμβουλές ότι αν έχει σωματότυπο αχλάδι, μη φοράς τη φούστα μέχρι εκεί, οτιδήποτε. Γιατί όμως, συγγνώμη, η το μόδα ξέρει. Κατακλείζεται από άντρες επαγγελματίες. Αυτό δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Ειδικά επειδή είναι μια εκπομπή γυναική, εγώ θα. Αυτό θα ήθελα να τον δω. Δεν να το έχει κάνει. Τη γνώση. Δεν είναι θέμα προσώπου. Δεν έχει τη γνώση για να το υποστηρίξει όλο αυτό και αυτό να δει τις συμβουλές στις κυρίες που έρχονται να διαγωνιστούν στο Shopping Star. Αυτό. Άλλη και πρόταση. Μένα μου κλωτσάει. Από εκεί και πέρα λοιπόν, σας πάω τώρα πιο πίσω χρονικά προς την περίοδο που τελειώνει το συμβόλαιό του. Μας κάνει τρομερή εντύπωση διότι μας έχει έρθει μια πληροφορία που αναφέρει κάποιες αρχικές σκέψεις του Καναγιού, του Star, τότε, εκείνη την χρονική περίοδο, για παρουσίαση του Fame Story. Α, του Fame Story που θα το κάνει το Star. Άρα, θα γίνει στο Star. Αν Star... δεν το έκανε ο Νίκος Κοκλώνης στο Fame Story, αν δεν βρισκόταν στη θέση του παρουσιαστή. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό και λέω σκέψεις και δεν λέω πρόταση. Από τη στιγμή λοιπόν που φάνηκε ότι ο Νίκος Κοκλώνης θα είναι ο παρουσιαστής του παιχνιδιού, αυτομάτως σταμάτησε και αυτό το σενάριο. Άρα λοιπόν, παιδιά, για να συνοψίσουμε, τα τρία αυτά χρόνια που ο Γιώργος Καράβας βρίσκεται στην τηλεόραση, δεν έχει δεχτεί λίγες προτάσεις. Αυτό τον κάνει να έχει και την πίστη στον εαυτό του και την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να έχει επόμενη μέρα. Αν αλλάζουν οι προτάσεις που δέχεσαι, την ψυχοσύνθεση και το πώς βλέπεις τα πράγματα, θέλει παραπάνω δουλειά τότε. Για μερικά πράγματα δεν κάνει. Φυσικά, ρε αγάπη μου, όταν καταλαβαίνεις ότι η δουλειά σου. Υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται καλάμι και το καβαλάς. Υπάρχει και ένα πράγμα που λέγεται ταπεινότητα. Αν δέχομαι 10 προτάσεις, δεν θα σηκώσω τιμή πάνω. Μισό λεπτό. Αρνήθηκε το Shopping Star, όπως λένε πληροφορίες, όπως μας είπε ο Αλέξανδρος. Αυτό σημαίνει ότι έχει το γνώτισε αυτόν και λέει: παιδιά, εγώ αυτό δεν θέλω να το κάνω. Αν ήταν απεγνωσμένο. Αν ήταν απεγνωσμένο να κάνει τηλεόραση και να έχει κεντρικό ρόλο παρουσιαστή, θα έλεγε ναι, με κλειστά μάτια. Εκτός αν είχε και άλλες προτάσεις στα χέρια του που μπορεί όταν να μην έχει. Δεν έχει. Όταν αρνείται μια πρόταση μεγάλου καναλιού για το Shopping Star, αυτό κάτι λέει. Πριν ένα λεπτό είδαμε ότι λέει ότι μπορώ να κάνω τα πάντα όμως. Δεν είπε τα πάντα, ρε παιδιά. Είπε πρωινό, δεν θα έκανα. Είπε τα πάντα. Μην παρερμηνεύουμε τώρα είπε ότι πάντα. Είπε. Λοιπόν, Αλέξανδρε μου, θα σε ξαναδούμε στη συνέχεια γιατί το τηλεοπτικό ρεπορτάζ είναι πράγματι πλούσιο και έχουμε πολλές αποκλειστικές πληροφορίες. Θέλω να σας πω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα γιατί μέσα στην εκπομπή θα φιλοξενήσουμε μέσω συνέντευξης βέβαια, αλλά πάντα είναι χαρά και μεγάλη μας τιμή, τον αγαπημένο Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος μιλάει στη Σοφία Μανουσακίδου για τα επόμενα τηλεοπτικά του σχέδια, για το πού θα το δούμε του χρόνου, αν θα βρίσκεται στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου, αν θα βρίσκεται στο Fame Story. Ο Ανδρέας με την γλυκύτητά του, την μεγάλη και την αδοτικότητά του, τα λέει όλα στην καμερά μας. Λοιπόν, τώρα έχουμε διαγωνισμό για να ξεκινήσει ωραία το Σάββατό μας και κερδίζετε πλούσια δώρα, οπότε πρέπει να τα διεκδικήσετε, γιατί δύο τυχαίροι παρακαλώ διεκδικούν ένα σύγχρονο κλιματιστικό γκρι 9.000 με τη γη από τη MyTherm, που είναι η μεγάλη ελληνική βιομηχανία η οποία συμμετέχει και στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα και μπορείτε να αποκτήσετε το νέο σας θερμοηλιακό θερμοσύφωνα μέσω αυτού του προγράμματος. Μπείτε στο mytherm.gr και δείτε τι πρέπει να κάνετε προκειμένου να λάβετε επιδότηση έως και 60% για την αγορά του νέου ηλιακού σας θερμοσύφωνα. 14800, τηλεφωνείτε πολλές φορές, στέλνετε πολλά μηνύματα. Open και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και μια αποστολή στον ίδιο αριθμό, στο 14800, ταυτόχρονα μπαίνετε και στην κλήρωση για το Citroën σε 3 έκδοση γιου, 1200 κυβικά, 17.500 αυτοκίνητο. Γυρίζουμε με Ανδρέα Μικρούτσικο, πλούσιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, Ζήνα Κουτσελίνη, Κώστα Τσουρό και Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, η οποία θα βρεθεί στην παρέα μας για να ανοίξουμε το κεφάλαιο του Survivor. Σου φτιάχνει τη μέρα με μια καλή μέρα σαν...
στο πρόσωπο και βλέπει φως. Ποιος εκεί ξενυχτάει, κρυφά σε κοιτάει. Μας επιστρέψαμε και στην παρέα μας μπήκε αυτό το πανέμορφο ξανθό κορίτσι, Ευρυδίκη μου, όλα σου και ένα φιλί τηλεοπτικού τέτοιου, σου δώσα και πριν. Γλυκό φιλί. Και όμορφη από ποτέ. Μια κούκλα. Ευχαριστώ, τι να πω για σένα. Μια κούκλα όμορφη. Τι κάνεις κοριτσάρα μου. Καλά είναι, τέλεια. Όλα καλά. Καλά. Ναι, ναι. Survivor βλέπεις. Όχι. Όχι καθόλου. Τίποτα. Όχι. Ας την αγιάσει καλέ. Αρκετά το έζησα, φτάνει. Τίποτα, δεν έχω πάθει overdose. Περιέργεια. Αποστροφή νιώθω. Αλήθεια. Ναι. Τι πού ότι το μετάνιωσες που το ξαναέζησες. Δεν το μετάνιωσα, απλά αυτή τη φορά ήταν πολύ βαρύ, ήταν πολύ βαρύ τοξικό, δύσκολο, όχι από την άποψη της επιβίωσης, από την άποψη της συνύπαρξης. Και... Οπότε έχει περάσει πάρα πολύ. Το βλέπεις ότι είναι το βλέμμα της έχει αλλάξει τελείως. Ναι, πέρσι το θυμόμουν με ευχαρίστηση το Survivor. Ξέρει ο Λάμπρος και εμείς ζήσαμε δυσκολίες και δυσκολίες και με τον καιρό, γιατί έβρεχε κάθε μέρα, πεινούσαμε αληθινά. Είχε μια κουταλιά ρύζι τη μέρα για πρώτες 15-20 μέρες. Μιλούσαμε αληθινά. Αυτό είναι ωραίο για συζήτηση. Ναι, εντάξει, τώρα μπήκα και στους 2 μήνες περίπου που ήταν τα παιδιά. Οπότε υπήρχαν και έπαθλα, είχαν μεγαλώσει και οι προμήθειές τους κτλ. Εντάξει, δεν μου άφησε αυτή τη φορά καλό έτσι. Είσαι πλήγωσε και σε απογοήτευσε περισσότερο από όλο το φετινό Survivor, στη φετινή συμμετοχή σου. Δηλαδή, υπήρξε κάτι που είπες ότι αυτό είναι πολύ τοξικό, πολύ κακό για μένα. Αυτό ήταν κάτι που με μαύρισε μέσα μου. Για 5.000 ευρώ τη βδομάδα δεν διστάζουν να πουλήσουν φιλίες, να μιλήσουν άσχημα για συνανθρώπους τους. Το είδαμε πάρα πολλές φορές. Αν με ρωτάς, ίσως είναι και η στρατηγική τους να πηγαίνουν παρακάτω. Καλά κάνουν, αφού έχουν μπει αποφασισμένοι να βγάλουν χρήματα. Και είναι και πολύ καλά χρήματα. Αν κάτσεις 4-5 μήνες, πας κοντά στις 100.000, δεν θα τα βγάλεις ποτέ. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορώ να δεχτώ ότι επειδή είναι ένα προϊόν τηλεοπτικό και χρησιμοποιούνται εκφράσεις, χαρακτηρισμοί, δεν μπορώ να δεχτώ από κάποιους ανθρώπους τους περισσότερους ότι είναι ένας ρόλος και ότι εξυπηρετούν το reality που το εξυπηρετούν 100% κάποιοι. Γι' αυτό βρίσκονται ακόμα εκεί πέρα. Ποιος βλέπουμε... απογοήτευσε τόσο πολύ? Δεν είναι κάποιος συγκεκριμένος. Έτσι και δεν είχα εγώ φίλους μέσα στο παιχνίδι πηγαίνοντας, οπότε να πω απογοητεύτηκα από... Γιατί εγώ απογοητεύομαι από τους ανθρώπους που γνωρίζω. Αν μου φερθούν διαφορετικά, τότε ναι, απογοητεύομαι. Αλλά δεν μπορούσα να διαχειριστώ όλη αυτή την ανθρωποφαγία. Και δεν είναι τυχαίο που όποιος βγαίνει από αυτό το reality, το ίδιο πράγμα λέει φέτος. Και πλέον δεν είναι αγωνιστικό το κριτήριο. Ναι, το θέμα είναι πολλά τα λεφτά την εβδομάδα. Να μην τα δώσεις και στους ψυχολόγους όταν θα βγεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο από το Survivor αυτής της εβδομάδας. Είναι το βίντεο στο οποίο ο Κωνσταντίνος Βασάλος φαίνεται ότι διχάζει το γυναικείο πληθυσμό του παιχνιδιού. Θέλω να το δούμε και μετά να μας πείτε τι ξέρουμε παραπάνω, αν υπάρχει κάτι που δεν ξέρουμε και αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να αποκαλύψουμε. Πάμε. Ο Τάκης μετά από 4 μήνες, αν έχει κάποιο παράπονο μαζί μου και μου κρατάει μούτρα. Το λιγότερο που έχω να πω είναι ότι είναι αγνώμων και αχάριστος. Μετά από 4 μήνες δηλαδή, θα με μάθεις τώρα εσύ. Και ήμουν ειρωνικός και πήγε. Αχάριστος γιατί? Αχάριστος. Γιατί θεωρώ ότι αυτή η κουβέντα πρέπει να την δέσουμε μια αγκαλιά. Αλήθεια, λες. Λοιπόν, και πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω, θεωρώ, αν και είναι μικρότερος. Είμαι μικρότερος, αλλά πιο όριμος. Θα αφήσετε, παιδιά, δεν θα μιλάτε τρεις. Απέναντι σε έναν άνθρωπο που δεν έχει βγάλει κουβέντα τώρα. Αν το θέμα σας παρακαλώ είναι... πολύ. Πώς τον κρατά? Τον κρατά. Αν το θέμα του Τάκη είναι... Όλοι πως πολλά σας θα μπορείς. Τι λέει ρε ο τύπος. Λοιπόν, έλα πάμε. Αν το θέμα του Τάκη είναι... Πού ξέρει ο Τάκης τι κάνω εγώ στην προσωπική μου ζωή και να ήξερε τελείως άκομψο, τελείως εκτός παιχνιδιού. Γιατί το παίρνεις αυτό βαρά τώρα που μου σου είπα. Αλήθεια λες. Αλήθεια λες. Εντάξει, παιδί. Άμα εσύ το βλέπεις εσύ. Ζήτησε συγγνώμη. Είναι κολακευτικό αυτό. Όχι, δεν είναι. Να λέγω τέτοια πράγματα για μένα. Δεν ήταν ωραίο. Ξέρετε τι κάνω εγώ στη ζωή μου. Όχι, να κοίμα λέει. Τι μου λέτε ρε όλοι εδώ πέρα. Κάντε όλοι στους έξυπνους. Έκανα λάθος σου λέω. Μπράβο. Έκανα λάθος σου λέω. Να πηδήξω στο ποτάμι. Τι τσε πειράξει, Κωνσταντίνε μου, που είπα δηλαδή. Είσαι ένας πολύ όμορφος άντρας. Είναι γεγονός ότι σε θέλουν πάρα πολλές γυναίκες, σιγά σε θέλουν. Έτσι είναι αυτό, όπως και μια όμορφη γυναίκα. Τη λυμπίζονται οι άντρες, έτσι σε λυμπίζονται και σε άλλες γυναίκες. Δεν είπα κάτι κακό. Και εδώ πέρα βλέπουμε, βλέπουμε όλοι ξεκάθαρα ότι αρέσει στα κορίτσια. Είπαμε ότι η καλύβα θα χωριστεί στη μέση. Απ' τη μία θα είναι μπλε και απ' την άλλη κόκκινη. Και είναι η Σταυρούλα που ήθελε να κοιμηθεί στη θέση της στο κάτω διάζωμα, δίπλα από το Βασάλο, κολλημένες οι κουβέρτες και στη δικιά μας την πλευρά.
Δεν θα το συνεχίσω μάλλον, γιατί ενώ στην αρχή ο Βασάλος είπε ότι θα βάλουμε κουρτίνες από πάνω μέχρι κάτω τις κουβέρτες μας και τις κρέμασε κιόλας, ξαφνικά μέχρι να πάμε να κοιμηθούμε κουβέρτες δεν είχαν και οι κουβέρτες κάτω ήταν μία σχεδόν πάνω από την άλλη. Και το πρωί εντελώς τυχαία, επέστρεψαν από την τουαλέτα ο Κωνσταντίνος και η Σταυρούλα ταυτόχρονα. Είχανε πάει τουαλέτα, είχανε πάει αλλού, είχανε σηκωθεί από τόσο νωρίς. Νομίζω μετά ξανακοιμήθηκαν η αλήθεια, δεν έδωσα πολύ σημασία ούτε σε αυτό, αλλά ότι το είδα, το είδα. Αυτό που κατάλαβα που την ενόχλησε πάρα πολύ, εγώ δεν κατάλαβα όμως γιατί την ενόχλησε. Το ότι κοιμήθηκα εγώ εκεί, το ότι αυτή ξαφνικά ήθελε να κοιμηθεί δίπλα στον Κωνσταντίνο και δεν χωρούσαμε. Δηλαδή τι, της πήρε τον κόμενο και ζηλεύει. αυτό μου κάνει. Αυτή δεν είπε ότι ήθελε ότι έχει κοπέλα, ότι έχει αγόρι έξω. Δεν το καταλαβαίνω όλο αυτό το παραλήρημα, πραγματικά. Μαθαίνω ότι υπάρχει και ένα πίτσι-πίτσι από τη Μελίνα προς εμένα. Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Εμένα προσωπικά, πριν μπω στο παιχνίδι, μία γυναίκα μου έκανε επίθεση για τον εαυτό μου και προσβάλλοντάς μου και νιώθω ότι ξανατρώω μία επίθεση από πάλι από μία γυναίκα για το τι κοιμάμαι εκεί και γιατί είναι και ο Κωνσταντίνος εκεί. Και ήθελα να κοιμηθεί και αυτή δίπλα στο... Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω όλο αυτό. Μου φαίνεται τόσο χαζό και ανόητο. Και πραγματικά, Κωνσταντίνος, δηλαδή τα... πρέπει να ξέρω κάτι ρε Κωνσταντίνε, υπάρχει κάτι και γίνεται όλο αυτό. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να μπουν σε αντιπαράθεση ποια θα κοιμηθεί δίπλα μου. Λες και είμαι το κελεπούρι εγώ εδώ πέρα και έχω το μέλι και πρέπει κάποιος να κοιμηθεί δίπλα μου. Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να απομονωθώ, να κρυφτώ, να κάνω τι για να είναι καλά τα δύο παιδιά αυτά. Ειδικά με τη Μελίνα, όταν με συμπαθεί ή δεν ξέρω, δεν με συμπαθεί κάποια κοπέλα, έχει θέμα. Δεν μπορώ να το διαχειριστεί αυτό. Απαράδεκτα πράγματα. Απαράδεκτα πράγματα και έχουν γίνει και στο παρελθόν. Δεν ξέρω, αλήθεια. Δεν μπορώ. Προσπαθεί πάντα να δημιουργεί εντυπώσεις. Και πειράχτηκα κι εγώ, αλλά και η Σταυρούλα, γιατί... Η κοπέλα λέει τώρα τι, θα γίνουμε ενοχικοί, πότε θα πηγαίνουμε τουαλέτα για να μην βγαίνει ο καθένας να λέει τη βλακεία του, να λέει ότι συμβαίνει κάτι ύποπτο. Έλα παιδιά, είναι αληθινές ιστορίες. Αυτό είναι, δηλαδή έβλεπα τον Βασάλο να μιλάει και είναι ο Κωνσταντίνος 33, η Σταυρούλα και η Μελίνα. Ελπίζω να είναι όσες οικογενειακές ιστορίες. Είπα. Αληθινές. Το ίδιο πράγμα, αληθινές οικογενειακές. Όχι, οικογενειακές ιστορίες. Είναι ακριβώς αυτό που παρακολουθήσαμε. Είναι ένα κομμάτι, ένα μικρό... Είπες στον Α. Ναι παιδί μου, οικογενειακές ιστορίες. Ένα μικρό κομμάτι ενός σεναρίου, όπως καταλαβαίνετε, γιατί το Survivor πια έχει σταματήσει να παράγει εσωτερικές ιστορίες. Επομένως είναι ένα κακοπεγμένο σενάριο. Με επινοημένες ιστορίες. Με επινοημένες ιστορίες, τραβηγμένες από τα μαλλιά. Γιατί αποκλείεις το γεγονός η Σταυρούλα και η Μελίνα να είναι απλά γοητευμένες από... Γιατί έχω πάει εκεί, το έχω ζήσει και ξέρω από αυτούς που έχουν φύγει ότι και βλέποντας το παιχνίδι και παρατηρώντας το, καταλαβαίνω ότι σεναριακά και ανθρωπιστικά πρέπει να βγει μια ιστορία. Και βλέπω από τα λόγια τους... Ανθρωπιστικά όχι, ρεαλιστικά, ναι. Αλλά από το reality το δανείζω με το reality. Ή εξαιρετικό, μπράβο. Φαίνεται δηλαδή, δεν ξέρω η ευρυδίκια συμφωνή. Αποκλείσαν την Ογλαβία. Δεν μπορώ να αποκλείσω και το ενδεχόμενο αυτά τα δύο παιδιά όντως να φλερτάρουν. Ποια δύο, είναι τρία όλα. Ακόμα καλύτερα. Είναι και μια άλλη κυρία, ναι, η Μελίνα. Μπορεί να... Η Σταυρούλα με τον Κωνσταντίνο, λες. Γιατί παιδιά είναι ωραίος άντρας. Γιατί όχι, ελεύθεροι είναι και δύο από όσο ξέρω. Ναι, υπάρχει... Αυτό είναι το κρυφό ζευγάρι το οποίο φημολογείται ότι υπάρχει μέσα στο Survivor. Έτσι έχω ακούσει κι εγώ, ναι. Ότι είναι ο Κωνσταντίνος με τη Σταυρούλα. Ναι, ναι, έτσι έχω ακούσει. Άρα λοιπόν, είναι η Μελίνα όμως γιατί... Τώρα αυτό το γιατί είναι, σηκώνει πολύ κουβέντα. Γιατί μήπως λες τώρα υποθετικά και η Μελίνα είχε βλέψεις για τον Κωνσταντίνο και την πειράζει τόσο πολύ. Ή απλά είναι περίεργη και δεν θέλει να είναι καλά. Δεν ξέρει κανείς. Είναι φίλη η Μελίνα με τον Κωνσταντίνο.
Α, δεν γνωρίζω, αλλά εγώ πιστεύω ότι επειδή εκεί ζουν το μικρό κόσμο τους, είναι πώς είναι η κυρία που το πρωί κάνει έτσι το παραθυράκι στις γειτονιές και βλέπει τι γίνεται στην αυλή της. Ναι, εντάξει, δεν έχουν και ένα σχολείο. Δεν έχουμε την ασχοληθούν. Οπότε λογικό είναι να γίνονται μονοθεματικοί. Έχει μια σχέση έξω. Οπότε προφανώς μπορεί να ενοχλείται για την διαδικασία του παιχνιδιού. Ναι, για το τίμιο του πράγματος. Μην τυχόν και γίνουν ζευγάρι και γίνουν συμπαθείς στον κόσμο. Παίζει και αυτό. Επίσης, παιδιά, μπορεί να είναι και αυτό που σας είπα. Μπορεί να είναι. Εγώ έκλαψα με τον Κωνσταντίνο. Μου λέει, μα τι να κάνω πια. Σαν τη μέλισσα που βγάζει το μέλι, όλες τις. Αφού δεν το δήλωσε γυμνό, στυφθός πάλι καλά να λες. Σε κάτι που δεν μπορούν εκείνες να το διαχειριστούν. Εγώ έκλαψα με τον Τάκη που λέει, τι να κάνω, να πάω να πηδήξω στο ποτάμι, αλλά το ποτάμι είναι ένα μέτρο. Δεν θα πάθει τίποτα. Τον αγαπάει τον εαυτούλη του, αγάπη μου, αλλά τώρα που είπε Τάκη, είχε τον καλό στο λόγο κατά τη διάρκεια τη εβδομάδα, γιατί συμφώνησε μαζί σου για κάτι που είπε για τον Γιώργο Σιμακόπουλο. Να το δούμε. Με μεγάλη μου έκπληξη όμως και απογοήτευση ταυτόχρονα, είχα χαράξει πάνω σε αυτό το ξύλινο τραπέζι που έχουμε φτιάξει Τάκης Αίγιο. Σε αυτή τη χάραξη που είχα κάνει εγώ με όμορφα γράμματα, κάποιος πολύ μνησίκακος, κακός άνθρωπος, ύπουλος άνθρωπος, πήγε και τα έσβησε. Πόσο κακία μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος? Σε ευχαριστούμε που αποδεικνύεις ότι η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου είχε δίκιο για το πόσο ειρωνικός και κακός άνθρωπος είσαι. Και πήγε στο θρανείο πίσω μου, το είπε άτομα από την ομάδα σου που έζησε στο όνομά μου. Βρες ποιος μου το είπε κιόλας. Σοβαρολογούσες ήταν κάποιο αστείο? Ο Γιώργος με ειρωνευόταν και επειδή ήθελα να του σπάσω λίγο τα νεύρα, του είπα ότι ήταν αυτός, αλλά δεν ήταν. Δεν μου έχει πει κανένα κατά την ομάδα του. Εγώ τον υποψιάζομαι τον Γιώργο ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Και ο Τάκης κατηγορήσει και κάποιον άλλον από τους κόκκινους ότι το έχει κάνει. Ένα κορίτσι. Τι είχα συγκεκριμένη. Πει, ή εσύ η Μελίνα, επειδή είχα ανοίξει με τη Μελίνα, δεν είχαμε καλή διάθεση στο προηγούμενο. Γιατί να στο ψέματα. Είπα ότι εσύ η Μελίνα στο έχει ανοίξει, το πανέκυπα. Αλλά τελικά... Πήγα στο παλιό μου σποτ μέσα. Εκεί πέρα, όταν είχε φύγει ο Στάθης, είχε αφήσει ένα ξύλο που έλεγε Στάθης Σχίζας. Αυτό το ξύλο λείπει και στη θέση του βλέπω ένα Τάκη Αίγιο. Εγώ δεν είδα Στάθης, που δεν άσχιζα αυτό. Μέχρι και εκεί πέρα που κάθεσε Τάκη Αίγιο πέρα να γράφει. Ευρυδίκη, τι έχεις πει στον Τάκη για τον Γιώργο? Δεν έχω πει κάτι κατηδίαν στον Τάκη, απλά είχα δει τον Γιώργο τον Ασημακόπουλο κάποιες στιγμές να είναι πολύ ειρωνικός. Και του είχα πει και off camera και on camera ότι μην είσαι τόσο ειρωνικός. Πραγματικά βλέπω καλά στοιχεία σε σένα και πιστεύω ότι είσαι καλός άνθρωπος, αν κρίνω από τις πράξεις σου, από τις φιλανθρωπίες σου κτλ. Μόνο θα χάνεις έτσι. Ας είσαι ο εαυτός σου, γιατί τον είχα δει πίσω από τις κάμερες πώς ήταν και μεταμορφωνόταν. Μόνο αυτό του είχα πει, ότι είσαι ειρωνικός. Και το πήρε και έτσι, το μετέφρασε αλλιώς ο Καραγκούνιος. Το μετέφρασε, ναι, ο Καραγκούνιος. Το Καραγκούνιο τον λίγο φαντάζομαι κατά ναι. Εγώ γελάω πλέον με τον Τάκη, γιατί λατρεύεις να σε νευριάζει. Δηλαδή, είναι, σε νευριάζει, αλλά μετά δεν μπορείς να του κρατήσεις κακία, γιατί είναι χαριτωμένος. Ο Τάκης. Ο Τάκης. Είναι χαριτωμένος ο Τάκης, μάλιστα. Ναι, όχι, είναι αυτό που σου λέω. Είναι πια ρόλος και τον αντιμετωπίζεις σαν ρόλο. Αυτό που βγάζει τον καθένα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Survivor και θα συνεχίσουμε με τον Κωνσταντίνο Βασάλο, ο οποίος εκτός ότι είναι η πέτρα του σκανδάλου για το γυναικείο πληθυσμό του παιχνιδιού, αλλά έχει μπλεχτεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και σε διάφορες κόντρες, τις οποίες θα δούμε τώρα. Γιατί έχουν γίνει. Μπαίνει και η κοντρίτσα μέσα στο παιχνίδι που είχαμε πολλές μέρες να παρακολουθήσουμε. Μα κουμπάει το τοτέμ, δεν θα φύγει. Ψάχνει να βρει σακίδιο εκεί ο Ηλίας. Δηλαδή ζητάμε fair play, δεν υπάρχει τίποτα. Μίσο παρακαλώ καλά. Σταματάω εγώ πως θα χτύπησε, λένε μη σταματήσεις. Αφού δεν βλέπω τι να κάνει. Το μάτι στο συγκεκριμένο έχει μικρή σημασία. Αν ήταν στο 8-8 και στο 9-9, εγώ θα το ξαναγίναρα πίσω. Για μένα ήταν αβαντάζ ότι ο Ηλίας δεν έβλεπε. Δεν είναι, εφόσον δεν σταματάει το παιχνίδι, θα μπορούσα εγώ να ρίχνω μέχρι ο Ηλίας να καθαρίσει την αμμουδιά από το μάτι. Εγώ επειδή παίζω fair play, λοιπόν. Επειδή παίζω fair play, το σταμάτησα. Άμα ήταν 9-9. Αυτό σου λέω. Και δεν σταμάταγες, εγώ θα ξενέρωνα. Θα μπορούσες, Κωνσταντίνε μου, να συνεχίσεις μέχρι να πάρεις τον πόντο. Κι ας ήταν τυφλός ο Ηλίας. Αυτό, λοιπόν, το νόμιμο. Το νόμιμο, ότι είναι νόμιμο, είναι και ηθικό. Θα σταμάταγε στο 8-8 ή στο 9-9. Θα σταμάταγα, αλλά εκ των υστέρων, αν το αποτέλεσμα ήταν εις βάρος μου, θα έκανα ένσταση. Αυτό θέλω να πω. Στη θέση του Βασάλου,
Εγώ δεν θα περίμενα τον Ηλία ούτε να βγάλει, γιατί τώρα να λέμε το δίκιο, ούτε να βγάλει την άμμο από τα μάτια, ούτε οτιδήποτε. Γιατί και εμείς όταν παίζουμε στις λάσπες, εγώ προσωπικά προσέχω πολύ όταν βουτάω μέσα στη λάσπη, μην μου μπει η λάσπη μέσα στα μάτια, γιατί την έχω πατήσει και ρίχνω με το ένα μάτι. Από τις σφίγγες οι οποίες το τζίμψαν χθες, για να δούμε πως έχει αναπτύξει κάποια ιδιαίτερη ικανότητα. Απέναντι το Βασάλο, ο οποίο τον τελευταίο καιρό φέρνει πόντου για την ομάδα του. Πρόσεχε το λίγο. Εντάξει, θα την ευχαριστήσουμε. Εντάξει, αδερφούλη, ναι. Με το στάλι θα τζάρισμα. Με το στάλι θα τζάρισμα. Νικόλα, ρέμισε, Νικόλα. Μη, έλα εδώ. Έχει ένταση. Καλά, άλλο το έχει τσαραγγίδα. Έγινε τζάρισμα, δεν έχει ένταση. Δεν δημιουργούμε θέματα. Έχει με στο πάτο. Μου το έκανε τρει φορέ με φίλο. Χωρί λόγο, χωρί λόγο. Έχει κοινό πέρασμα. Μη δημιουργούμε τάσεις και εσύ δίχως λόγο τέτοιου τώρα. Παιδιά, να τον αφήσω περάσει. Συζητάγαμε εχθές το fair play έξυπνο. Αυτό ναι, έχεις δίκιο, ρε. Α, να σε αφήσω περάσει το τζαρτζάρισμα. Έλα μπροστά μου, τι κάτσε. Ήταν αχρίαστο αυτό το τζαρτζάρισμα που προενέφερε ο Νικόλας. Απλά είναι επικίνδυνο, γιατί τη δεύτερη φορά που με τζάρτζαρε, στραβοπάτησα. Οπότε, επειδή έχω και εγώ το πόδι μου, όπως έχουμε όλοι περισσότερο, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Και όταν χθες κάναμε μια κουβέντα για το fair play, ας το τηρήσουμε όλοι λοιπόν, για να είμαστε υγιείς πάνω απ' όλα. Έχει δει κανένα δύο φορές ίδιο σήμερα στην πλέον ομάδα, συγγνώμη, γιατί άλλο το έχω χιούμορ και άλλο το έχω αιρεστικό χιούμορ. Αγωνιστικά περίμενα ότι θα δω το Βασάλο. Με το Βασάλο έχουμε παίξει τόσες φορές. Τα νούμερα νομίζω λένε πάντα την αλήθεια. Πρέπει να είμαι πολύ μεγάλος πιαρίστας που έχουμε αλλάξει δύο ομάδες. Έχουν φύγει παίκτες, έχουν έρθει παίκτες και έχω ψηφιστεί μόνο μια φορά. Αυτό που έχω κάνει πρέπει να γραφτεί στην ιστορία. Ο παίκτης ο οποίος είναι ο χειρότερος που δεν ψηφίζεται ποτέ. Μου δίνω συγχαρητήρια στον εαυτό μου. Ο Μπάρτζης πραγματικά είναι ανεξέλεγκτος, είναι αδυσόπιτος. Δεν ξέρω άλλο επίθετο. Είναι δολοπλόκος. Μόνο και μόνο για να με πετάξει έξω από το παιχνίδι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Θέλει με κάποιο τρόπο να βρει, είχε την καραμέλα της αγωνιστικότητας. Τώρα προσπαθεί να βρει ότι μαγειρεύω ψηφοφορίες. Ότι χρησιμοποιώ τον Τάκη για να τον βγάζω εγώ υποψήφιο και να βγαίνω εγώ να βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Δεν ξέρω πού θα πάει όλο αυτό. Στεναχωριέμαι και λυπούμε πάρα πολύ για τον Νίκο, αλήθεια. 5 μήνες, θα τα έχουν λοιπόν, ο κακός ο Χαμούλης, αισθάνομαι ότι αυτό που λέει ο Βασάλος είναι το πιο δίκαιο. Είμαι ο χειρότερος παίκτης αγωνιστικά, αλλά κανένας δεν με ψηφίζει. Αλλά δεν είναι ο χειρότερος, μην υπερβάλλουμε. Απλά δεν είναι αυτό που ίσως περιμέναμε να είναι στους πρώτους. Ο χειρότερος δεν είναι. Είναι κακός για αυτό που περιμέναμε όλοι. Ναι. Και για τη σωματοδομή του, για την εμπειρία του, για τα αθλητικά του, τέλος πάντων. Ο Μαρτίκας είναι πιο καλός από τον Βασάλο. Όχι καλέ, δεν είναι πιο καλός. Σε τι είναι πιο καλός του Βασάλο, του Μαρτίκας? Αγωνιστικά λέω. Α, αγωνιστικά δεν ξέρω, αλλά στο ρεαλιστικό κομμάτι, στο κομμάτι του ρεαλιστικού. Γιατί έβηξε ευρυδικά και ο λαιμός. Κάτι σαν. Μεράκι στο κορίτσι, Δημήτρη. Παστίλια, εγώ θέλω να το πάρω τώρα. Γιατί πριν λέγαμε για τον Μπόγδανο με τους φακούς που δεν έβλεπε, θέλω να το δώσω στο Λέμπρο Κωνσταντάρα. Γιατί πέρσι, παρότι δεν φόραγε για κάποιες φορές τους φακούς επαφής, έριχνε. Ποτέ, παιδιά, έριχνε στα τυφλά. Στα τυφλά έβλεπε δηλαδή ο άνθρωπος. Παιδί μου, είναι τυφλό ο άνθρωπος. Το κινητό χωρίς τα γυαλιά δεν το φέρνει εδώ. Για κέρδιζε χωρίς φακούς, χωρίς γυαλιά. Έπειζε πάρα πολύ. Πήγαινε ενθυκτοδό στο στόχο. Λοιπόν, το Μαρτίκα πώς τον είδες ευρυδική? Δεν τον βλέπω. Όνειρο. Στο απόσπασμα τώρα που έξαμε. Εντάξει, ο γνωστός. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Να φύγει, να πάρει και τα 100 χιλιάρικά του, γιατί γι' αυτό πήγε. Καλά κάνει, έχει ένα σκοπό άνθρωπος. Θέλω να δούμε κάποια στιγμή πόσα χρήματα έχουν μαζέψει μέχρι στιγμής οι παίκτες που βρίσκονται μέσα στο παιχνίδι. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσά, πραγματικά, γιατί οι άνθρωποι που μπήκαν από το πρώτο. Έχεις να δούμε μερικά ονόματα? Για δείξε μερικά, ρε Νεφελάκη μου. Ηρεμιστικά έχουμε. Όσοι έχουν μπει από την αρχή έχουν ήδη στο ταμείο του, στον τραπεζικό του λογαριασμό, 80.000 ευρώ. Τέλειο. Είναι τα ποσά των παικτών που μπήκαν από την πρώτη μέρα στο Survival All Star. Και για να δούμε, η Ρία Κολοβού και ο Γιώργος Κόρομη που μπήκαν δύο εβδομάδες μετά, αν δεν κάνω λάθος, είναι στις 70.000 ευρώ. Α, τους ρίξαν τα καημένα τα παιδιά. Ανατρέχιασα. Ναι, δεν τα λες και λίγα. Και άλλη μια καρτούλα έχουμε. Ο Νικόλας ο Αγόρου που μπήκε τελευταίος είναι στις 55.000 ευρώ. Μαζί μου μπήκε. Καθόλου ευκαταφρόνεται τα ποσά αυτά. Άρα καταλαβαίνεις ότι παίζονται πολλά και νομίζω ότι όλοι θα θέλουν να φύγουν
όσο το δυνατό αργότερα γίνεται. Εξού και η ανθρωποφαγία. Αυτό σφάζονται εκεί μέσα γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Αλλά ευχαριστούμε τον κύριο Ατζούν που έχει χρήματα και χαρίζει στους Έλληνες. Παίχτες και ο καθένας θα τα αξιοποιήσει με τον τρόπο του. Γιατί παιδιά, κακά τα ψέματα, δεν τα κλέψαν τα παιδιά. Πήγαν εκεί, στερούνται τη ζωή τους. Έτσι είναι. Μπράβο τους. Έτσι είναι. Λοιπόν, βάζουμε μια τελεία στα του Survivor και τώρα θέλω να μου πεις, θέλω να καθίσεις μαζί μας λίγο, γιατί θα συνεχίσουμε με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις, αν σου κάνανε μια πρόταση να παρουσιάσεις μια δική σου εκπομπή στην τηλεόραση, τι θα έλεγες? Τα έχω πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου και πιστεύω ότι θα είμαι πάρα πολύ καλή κεντρική παρουσιάστρια. Την αγαπώ τη θεάρα, την αγαπώ. Γιατί τα έχω πολύ καλά με τον εαυτό μου βρει. Σου φάνηκε και λίγο... δεν έχω βίντεο ότι είναι live καθόλου. Σου κλώτσισε λίγο η δήλωση του Καράβα και το λες αυτό. Δηλαδή σου φάνηκε λίγο αλαζονική και υπέρμετρα φιλόδοξη. Όχι, απλά τα έχω πολύ καλά με τον εαυτό μου. Όντως μου τα απαντάς αυτό? Ναι. Εντάξει, ωραία. Άρα δεν θα το απέρριπτες. Όχι, βέβαια. Μάλιστα. Ωραία. Γιατί ο καθένας που βγαίνει από ένα reality είναι έτοιμος να παρουσιάσει και να γίνει κεντρικό ή κεντρική αντίστοιχα, κατάλαβες. Πόσους πια να απορροφήσει αυτή η τηλεόραση. Πολλούς. Ο καθένας με το σπαθί του μπορεί να κερδίσει τη θέση του, να τη διεκδικήσει και γιατί όχι, μπορεί να έχει ένα ταλέντο το οποίο μπορεί να τον διατηρήσει. Αυτό δεν το απορρίπτω, δεν το ξέρεις ποτέ. Έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις ταλαντούχων ανθρώπων, οι οποίοι ούτε έχουν σπουδάσει, ούτε έχουν την κατάλληλη και αντίστοιχη εμπειρία στην τηλεόραση. Όμως, παιδιά, δεν μπορούμε όλοι. Για όλα. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε ένα reality και μετά να βγαίνουμε και να νομίζουμε ότι γίναμε μοντέλα, γίναμε ηθοποιοί, γίναμε παρουσιαστές. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι και μορφωμένοι, περισσότερο από κάποιους άλλους, έχουν τελειώσει δημοσιογραφία. Και ο κόσμος είναι αυτός που κάνει την τελική επιλογή για μένα. Ακριβώς. Και αυτός δείχνει τι θέλει να δει και αν θέλει να το δει. Θα πάμε σε ένα τηλεοπτικό θέμα της εβδομάδας, το οποίο και αυτό απασχόλησε πάρα πολύ τις κουβέντες και τα τηλεοπτικά πρόσωπα. Μιλάω για τον Νίκο Μουτσινά και το παράπονο, θα πω, που έβγαλε μέσα από την εκπομπή του, όχι το παράπονο, την έκκληση που έκανε μέσα από την εκπομπή του στους δημοσιογράφους, στους αρχισυντάκτες μάλλον των εκπομπών, να μην στέλνουν τους δημοσιογράφους να τον περιμένουν και να του αποσπάσουν μία δήλωση μετά το τέλος της εκπομπής του. Αυτή η δήλωση σχολιάστηκε επίκυλο τρόπο. Θέλω να δούμε τι είπε ο Νίκος και μετά να δούμε και τη Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία απαντά σε όλο αυτό που έχει προκύψει με τον Νίκο Μουτσινά. Παρακαλώ. Θέλω να παρακαλέσω, είναι αυτό το στάδιο, είμαι πάρα πολύ ευγενής. Έχω ζητήσει από όλες τις εκπομπές να μην στέλνουν κάμερες στο πλατό γιατί δεν θα μιλήσουμε. Όχι από ύφος, δεν θέλουμε να μιλήσουμε. Στέλνετε καθημερινά κάμερες, είναι καημένοι οι άνθρωποι δημοσιογράφοι έξω, γιατί είναι καημένοι, δεν φταίνε. Ξεροσταλιάζουνε, μήπως τους πούμε κάτι. Και μετά τρέχουμε εμείς, λες και είμαστε Bonnie και Clyde, από τα αυτοκίνητα, στο μικρό δρομάκι. Αν τους πατήσουμε ή τους χτυπήσουμε με το αυτοκίνητο, θα πείτε δεν τρέπεστε. Αν τους πούμε φύγετε από εδώ, δεν θέλουμε, θα πείτε θερόμαστε άσχημα. Θα παρακαλέσω προσωπικά τους αρχισυντάκτες να μην στέλνουν κανένα δημοσιογράφο για την εκπομπή μας. Και μετά πάνε και πιάνουν την άλλη την κοπέλα και τη ρωτάνε για να τη πούνε για... ή τα παιδιά. Έχουμε. Στεναχωρήθηκε ο κλέφτης. Υπάρχει αυτή η εκπομπή. Αν θέλουμε να πούμε κάτι, μα θα το πούμε. Έχουμε δύο ώρες και δεν έχουμε θέματα. Το βλέπετε, θα γεμίζαμε λίγο. Θέλω να πω εσύ τα καλύτερα βίντεο. Απλά σας παρακαλώ πάρα πολύ για τελευταία φορά. Μη στέλνετε τον κόσμο να ξεροσταλιάζει απ' έξω. Αυτό. Εγώ αυτό που λέει το σέβομαι και είναι σε μια φάση που καταλαβαίνω τι θέλει να πει, που δεν θέλει να μιλήσει. Όμως ο Νίκος δεν κάνει μόνο αυτή την εκπομπή. Στο παρελθόν έχει κάνει και πρωινή εκπομπή. Έχει παρουσιάσει και άλλα πράγματα. Οπότε και ο ίδιος που συμμετείχε πάντα στις συσκέψεις των εκπομπών. Ξέρει πώς είναι αυτή η δουλειά και αυτό το περιεχόμενο. Οπότε και ο ίδιος μπορεί να λέγει: Οκ, εντάξει. Καταλαβαίνω και μάλιστα, όποιος δεν θέλει να μιλήσει, δεν μιλάει. Δεν πιέζει κάποιος. Και όλοι, ούτε εγώ μιλάω. Και πολλές φορές που μου έχουν στείλει κάμερα απ' έξω για διάφορα θέματα που δεν αφορούν σε μένα, έχω παρακαλέσει και έχω πάρει τηλέφωνο μετά και έχω πει: Σας παρακαλώ, επειδή δεν θα μιλήσω, το έχω κάνει. Λίγο άβολο αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σε όλους μας έχει συμβεί. Είναι άβολο, είναι άβολο κάθε μέρα να βγαίνεις από το στούντιο και να σε περιμένει μια κάμερα για να μιλήσεις. Δηλαδή, άλλη... από ένα σημείο και μετά, καταντάει λίγο και η δεν νομίζω όμως και πάντα, τουλάχιστον προσπαθούμε να είμαστε ευγενικοί γιατί είμαστε συνάδελφοι. Εσάς δεν σας ενοχλείτε, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Όταν τελειώνουμε την εκπομπή που βλέπουμε απ' έξω, συνεργεία άλλων συναδέλφων και λέμε πάλι. Και το αυτό και έτσι. Κάνουν όμως όλη τη δουλειά τους. Κάνουν όλη τη δουλειά τους. Αλλά επειδή όλοι κάνουμε την ίδια δουλειά, καλό είναι να δείχνουμε μία κατανόηση και στο αίτημα που βγάζει τώρα ο Μουτσινάς προς τα έξω. Δεν έχει άδικο. Εγώ το σέβομαι απόλυτα αυτό που λέει. Εγώ είμαι με τον Νίκο υπό την έννοια ότι πας μία φορά, βλέπεις δεν μιλάει ο άλλος. Πας δεύτερη φορά, βλέπεις ότι δεν μιλάει ο άλλος. Πας τρίτη φορά. Σταμάτα να το κάνεις. Κύριε Πέτρο, να υπάρχει θέμα. Δεν τους προστατεύει όταν τους λέει καημένους, γιατί συγγνώμη Νίκο μου, ξέρεις πώς αγαπώ. Εγώ μιλάω για τώρα για αυτό. Κάθε λέξη έχει και μία
αδόνηση. Δεν μπορεί να λες στους συναδέλφους καημένους και έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση και έχω βρεθεί και εγώ καημένη σε εισαγωγικά. Δεν μίλησα για τους δημοσιογράφους. Είμαι πολύ προσεκτικός με τους δημοσιογράφους, με το καημένους, που το είπατε αλλά το εξηγήσατε ενώ το είχα εξηγήσει. Μίλησα για το γεγονός να σεβόμαστε τον άλλον όταν ζητάει κάτι. Είναι τόσο απλό. Υπάρχουν άνθρωποι στις showbiz που θέλουν πάρα πολύ την κάμερα, θέλουν να τους ψάξεις, να τους βρεις κτλ. Για να μιλήσουν. Το γουστάρουν. Χαλάλι τους. Όταν άλλος σου λέει δεν θέλω όμως, δεν χρειάζεται να γίνει αυτή η υπερανάλυση. Μην σας κάνει εντύπωση. Α, χορτασμένοι είμαστε. Πόσες κάμερες έχω, 6. Έξι, σαν μία. Ρουτίνα. Τι γίνεται. Ρουτίνα, τίποτα, εσύ. Είμαι χαρούμενη. Είσαι, είμαι. Δεν φαίνεται, αλλά είμαι τι. Είμαι χαρούμενη, γιατί, δεν γιατί. Είχε κάμερες έξω. Σε σεβαστήκανε. Ναι, Νικόλας είναι τρομοκρατικός. Τρομοκρατικός. Και επίσης, Νικόλα, σήμερα υπάρχει και μια παγκόσμια μέρα, παιδιά. Παγκόσμια μέρα σχεδίου. Οπότε πρέπει να την τιμήσεις και να μας πεις τα σχέδιά σου για τον χρόνο. Μπράβο! Τώρα να μας ακούσουν οι αγαπημένοι μας φίλοι τι σχεδιάζει του χρόνου. Εγώ θα βγω έξω με κάμερα. Εγώ θα είμαι έτσι. Εγώ. Θα τη δείτε με κάμερα, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, καταπληκτικό το στιγμιότυπο. Λοιπόν, θεώρησα λίγο άδικο το σχολιασμό στο πρόσωπο του Νίκου σχετικά με το. Τους καημένους δημοσιογράφους στο χαρακτηρισμό, γιατί αισθάνθηκα και νομίζω ότι όσοι ξέρουν τον Νίκο, αλλά και ο κόσμος που βλέπει το προφίλ του όλα αυτά τα χρόνια. Δεν το είπε υποτιμητικά. Ότι δεν το είπε σε καμία περίπτωση υποτιμητικά ή προσβλητικά ή θέλοντας να απαξιώσει τη δουλειά ή τους ίδιους τους ανθρώπους. Το ύφος του τα έλεγε όλα. Ότι ήταν. Και επειδή δεν είναι μόνο αυτή η δήλωση, αλλά και γενικά, είναι πολύ. Με αγάπη φέρεται στους δημοσιογράφους και είπε όταν εννοούσε τους καημένους. Αυτό που λέμε κι εμείς και μια φορά ο καημένος ξεροσταλιάζει, ας πούμε, έξω περιμένοντας. Ναι, όχι ότι. Τι λες, ρε καημένε. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Και επειδή το ύφος του ήταν σαφές, απορώ γιατί η Άννα το εξέλαβε ως ρεπόρτερ μαχόμενη. Με την κακή έννοια. Ίσως θέλει να υπερασπιστεί και τους συναδέλφους και είναι και αυτό μια άποψη που όλοι κάνουμε αυτή. Όσοι κάνουμε αυτή τη δουλειά, θέλουμε να υπερασπιστούμε και τον χώρο μας και τις εκπομπές μας και τα παιδιά που η αλήθεια είναι ότι τρέχουν από το ένα θέμα στο άλλο και περιμένουν πάρα πολλές ώρες μερικές φορές ώστε να βγάλουν μια είδηση. Γιατί οι δικές μας εκπομπές αυτή τη θεματολογία έχουν και αυτό κάνουμε. Από την άλλη πλευρά, είναι απολύτως σεβαστό ένας άνθρωπος να το δηλώνει μέσω της εκπομπής του ότι εγώ δεν θέλω να μου ξαναστείλετε κάμερες. Σε αυτή την περίπτωση δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος ή εκπομπή που δεν το σέβεται αυτό. Νομίζω ότι κάποιοι δεν θα το σεβαστούν. Εντάξει, από εκεί και πέρα όμως. Θα συνεχίσουν να επιμένουν. Και ο Νίκος το έχει. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το λέει αυτή. Δεν ξέρω, τρίτη, τέταρτη, το λέει συνέχεια. Όταν θέλουμε να πούμε κάτι, έχουμε δύο ώρες κάθε μέρα, θα το πούμε εδώ. Δεν θα το πούμε σε εσάς. Να το παίξετε στη δική σας εκπομπή. Και στην γέννητη επιθυμία είναι χιούμορ τη ο Νίκος. Ίσως λέει εντάξει, μόνο δεν το εννοεί. Ναι, μήπως δεν το εννοεί. Αλλά τώρα που ήταν σοβαρός. Σαν στάση όμως βλέπεις ότι θέλω να μιλήσω ή αύριο θέλω να μιλήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, δεν έχει συμβαίνει. Και τα λοιπά. Προφανώς επειδή δεν υπάρχει και. Τέλος πάντων. Η Ζήνα Κουτσελίνη, το κορίτσι μας το αγαπημένο, και είναι η Ζήνα, δούλεψε με τον Νίκο στα πολύ πρώτα του βήματα στην τηλεόραση, γιατί νομίζω ότι το κουσκούσι μεσημέρι. Άρα τον ξέρει και πάρα πολύ καλά. Η Ζήνα ξέρει τη τηλεόραση και την παίζει στα δάχτυλα, αυτό δεν χρειάζεται να το ξαναπώ ή να το υπογραμμίσω. Μιλάει για αυτή την έκκληση του Νίκου Μουτσινά μέσα από την εκπομπή του στους δημοσιογράφους, αλλά λέει και τα δικά της τα ευχάριστα και τα ωραία, γιατί το συμβόλαιό της το υπέγραψε για ένατη χρονιά. Και θα την βλέπουμε, θα την απολαμβάνουμε κάθε μεσημέρι στο Στάρις με τις αλήθειες, με τη Ζήνα. Πάμε να δούμε τι είπε για το θέμα του Νίκου και επιστρέφουμε. Να πούμε και τα ευχάριστα. Μάθαμε ότι ανανεώσατε στο Στάρις. Συνεχίζουν οι αλήθειες με τη Ζήνα και την επόμενη σεζόν. Οι αλήθειες με τη Ζήνα συνεχίζουν. Είναι αυτό που λέω, δεν το διώξαν το παιδί τους. Έμεινα στο σταθμό. Από εκεί και πέρα προετοιμαζόμαστε για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Θα δούμε κάποιες αλλαγές, θα είναι η ίδια ομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα μπροστά στις κάμερες θα είναι η ίδια. Δεν θέλω να πιστέψω ότι έτσι κάποιος θα φύγει από αυτή την όμορφη παρέα που έχουμε χτίσει αυτά τα χρόνια. Έχει δημιουργηθεί σήμερα ένα θέμα με τον Γιώργο Καράβα. Το παρακολουθήσατε? Το είδα, γιατί εγώ έχω πει ότι βλέπω τα πάντα και αν δεν τα προλαβαίνω να τα δω κατά τη διάρκεια, τα βλέπω μετά. Και επειδή άκουσα τον Γιώργο Λιάγκα να λέει ότι έχω δουλειές και τα λοιπά και τα λοιπά και δεν προλαβαίνω. Εγώ, φίλε Γιώργο, και παιδί έχω και δουλειές έχω, αλλά επειδή είναι το επάγγελμά μου αυτό, το είδα αυτό. Και αυτό που είδα είναι ότι είδα ένα Γιώργο Καράβα έτσι πολύ γλυκό καταρχήν.
Είναι πολύ καλό παιδί ο Γιώργος. Σε αυτή του τη δήλωση έβγαλε λίγο παραπάνω το εγώ του. Αλλά νομίζω ότι στο βάθος ο Γιώργος αυτό που ήθελε να πει είναι ότι είναι έτοιμος να παρουσιάσει μόνος του μια εκπομπή. Ήθελε να περάσει τη δική του αλήθεια έτσι εκεί απέναντι. Μπορεί δηλαδή και ο Γιώργος αυτό το εγώ του να το είπε με τον τρόπο ότι αυτός αυτό θεωρεί. Εσείς θεωρείτε ότι έχει την εμπειρία και να γίνει κεντρικός παρουσιαστής που λέμε? Δεν τον έχω δουλέψει το Γιώργο από κοντρόλ για να το καταλάβω αυτό. Αν του είχα κάνει ένα δοκιμαστικό, ενδεχομένως να είχα να σου δώσω έτσι μια σίγουρη απάντηση. Διότι αυτό που έχει υπηρετήσει μέχρι τώρα είναι ένα συγκεκριμένο φορμάτ. Λέει τη γνώμη του σε σχέση με τη μόδα, το αντικείμενό του. Στο Shopping Star θα μπορούσατε να τον φανταστείτε να το παρουσιάσετε? Δεν το ξέρω. Και δεν το ξέρω γιατί ναι μεν είναι στο κομμάτι της μόδας που το κατέχει, αλλά αλλιώς λέω στον κόσμο... Καλησπέρα, είμαστε σήμερα εδώ, θα σας πούμε τη μόδα. Αυτό μπορεί να μπορώ να το πω και μπορεί και όχι. Κεφάλαιο Κώστας Τσουρός, όπου όπως δήλωσε ο ίδιος, είχε πάει στο Μέγκα για δική του εκπομπή και τελικά βρέθηκε στην Ελεονόρα Μελέτη. Κοίταξε να δεις, εμένα ο Κώστας στην παρέα της Ελεονόρας μου αρέσει πάρα πολύ. Του το έχω πει. Έχω όμως δώσει και δημόσια συνέντευξη που έχω πει ότι αν κάποιον άνθρωπο έπαιρνα από παρέα και τον έβαζα ως κεντρικό παρουσιαστή, θα ήταν ο Κώστας. Νομίζω ότι είναι σε ένα τηλεοπτικό σταθμό μεγάλο που θα μπορούσα να το αξιοποιήσουν και σε αυτό που είναι με την Ελεονόρα και σε κάτι άλλο. Πάμε και στο Νικό Μουτσινά. Βλέπουμε ότι σχολιάζει πάρα πολύ τι γίνεται στις απέναντι εκπομπές και στις πρωινές εκπομπές. Καλά κάνει. Θεωρείτε ότι έχει γίνει λίγο πιο καυστικό το σχολείο του τώρα που ενδέχεται να σταματήσει? Όχι καλέ. Ο Νίκος έχει black humor, είναι μεγάλο τρολ, νομίζω πλάκα κάνει. Πώς βλέπετε που ο Νίκος Μουτσινάς απευθύνεται και στους αρχισυντάκτες και λέει να μην στέλνουν κάμερα έξω από το στούδιο? Ωραίος, είναι αλήθεια λέει. Όσον αφορά την εκπομπή της κυρίας Παπίλα, βλέπουμε ότι αλλάζει συνέχεια ώρα. Τώρα την Κυριακή δεν θα μεταδοθεί λόγω της φόρμουλα. Θεωρείτε ότι αυτό συμβάλλει έτσι ώστε να μην μπορεί να κάνει τα νούμερα που θα σκεφτόταν ότι θα μπορούσε? Εννοείται ότι συμβάλλει. Διότι όταν χτίζεις μια εκπομπή και βγαίνει μάλιστα και στο μέσο της σεζόν με τόσα πολιτικο-κοινωνικά ζητήματα, πώς να στήσει όταν σήμερα ο τηλεθεατής θα σε βρει 5 η ώρα, μετά θα σε βρει 3, μετά δεν θα σε βρει καθόλου. Θεωρώ ότι αν είχαν μπροστά τους όλα αυτά τα ζητήματα, έπρεπε την εκπομπή να τη βγάλουν από τη νέα σεζόν, χτίζοντας από την αρχή ισότιμα με τους άλλους. Διότι τώρα μπαίνει μια εκπομπή, όπως και τη Σοφία Αλιμπέρτη, απέναντι σε στημένες εκπομπές και στημένες χρόνια εκπομπές. Είναι άδικο λοιπόν αυτό. Η Ελίνα είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Από εκεί και πέρα το όλο γλυκό με όλο μαζί δεν έχει δέσει. Τι να πρωτοπιάσεις, τι να πρωτοσχολιάσεις, βιβλίο πραγματικό η Ζήνα Μουτσινά. Ναι, σχολή ολόκληρη. Σχολή ολόκληρη για την ελληνική τηλεόραση. Να ξεκινήσουμε από αυτό που είπε για τον Νίκο Μουτσινά. Αυτό λέει και η Ζήνα, λέει την αλήθεια του. Έτσι είναι ο Νίκος, είναι τρολ, το ζητάει. Από εκεί και πέρα πρέπει να το σεβαστεί. Να το σεβαστούμε όλοι βασικά. Για να μην χαθεί η μπάλα και να μην πάρει μετά άλλη τροπή το πράγμα και χαθεί το δίκιο και από τις δύο πλευρές. Γιατί σε αυτές τις ιστορίες πάντα χάνεται το δίκιο και από τις δύο πλευρές, λίγο, έστω και για λίγο. Και για τον Γιώργο Καράβα μίλησε με πάρα πολύ ψυχραιμία και με μια έτσι. Να το πω τώρα. Μια γλυκιά κατανόηση. Μπράβο. Δηλαδή, δεν τον έστησε στον τοίχο να τον πυροβολήσει. Τον μπήκε λίγο στα παπούτσια του όσο μπόρεσε για να τον κατανοήσει. Ναι, γιατί αντιλαμβάνεται ότι έβγαλε το εγώ του μπροστά στη συγκεκριμένη περίπτωση και στη συνέντευξη. Ναι, είναι αλήθεια. Αλλά και ποιος δεν βγάζει το εγώ του όταν εργάζεται μπροστά στην τηλεόραση, παιδιά. Βέβαια, δηλαδή, ερμηνεύουμε είναι ναρκισιστικό τα... το επάγγελμα ούτως ή άλλως. Ερμηνεύουμε τα λεγόμενα των ανθρώπων και με γνώμονα και αν τους συμπαθούμε. Γιατί όταν λες, δεν το λέω τώρα μόνο για τη Ζήνα, λέω γενικά. Ήθελε να πει μάλλον αυτό, ήθελε να πει μάλλον εκείνο. Κανείς δεν ξέρει τι ήθελε να πει. Είπε αυτό που ήθελε να πει. Μπράβο, σωστά. Ήθελα εγώ και θα μπορούσα, αν εγώ κάποιον τον υπερσυμπαθώ, θα πω Ευρυδίκη μου, ρε, δεν εννοούσα. Έτσι είναι ακριβώς. Μπράβο, συμφωνώ μαζί σου. Είναι η φωνή από τον καναπέ του σπιτιού μου τώρα, είμαι τηλεθεάτρια, παρακολουθώ, ταυτίζομαι με την άποψή σου. Οπότε γενικά αυτό εμένα δεν μου λέει κάτι. Αλλά ξέρεις, βλέπω τα λόγια. Γιατί καταδικάζουμε την ανθρωποφαγία και στο χώρο μας και γενικότερα. Α μην γινόμαστε αυτοί που την ενισχύουμε ή τέλος πάντων τη δημιουργούμε. Άρα σε μία δήλωση, σε μία σκέψη, σε μία θέση,
Ας δίνουμε και μερικά δικαιολογητικά στους ανθρώπους. Και είπε και το πρακτικά σωστό. Και ας το απορρίπτουμε μετά, έτσι. Εμένα δεν μου κάνει και δεν μου αρέσει αυτός ο άνθρωπος. Μα δεν δικαιολόγησε τον Γιώργο Καράβαζη να κουτσελινίσει. Είσαι ήταν αμερόληπτη και αντικειμενική. Καταλαβαίνω πώς το είπε και ναι, οκ, το ακούω. Ας το Ζήνα! Και Ζήνα ήταν και για τον Τζουρό. Όχι, ξεμαλιάστηκε. Κοίτα, για να λέει για άνθρωπο η Ζήνα ότι εγώ αυτόν θα τον έπαιρνα από παρέα να τον βάλω κεντρικό παρουσιαστή, έχει κάποια αξία, νομίζω. Και επειδή έχει βγάλει πολλούς παρουσιαστές η Ζήνα και παρουσιάστριες, τους έχει χτίσει και τους έχει κάνει αυτό που είναι σήμερα, θεωρώ ότι όντως κάτι βλέπει στον Κώστα και το λέει αυτό τόσο δημόσια και τόσο σωστά. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο, αφού αναφέρθηκε και η Ζήνα στον Κώστα Τζουρό, θα το δείτε και εκείνον στην κάμερά μας να μιλάει για το τηλεοπτικό του μέλλον, να μας αποκαλύπτει αν του χρόνου θα είναι στην εκπομπή της Ελεονόρας Μελέτη και για το τι σχεδιάζεται εκεί στο Μέγκα. Πάμε όμως τώρα στην εκπομπή της αγαπημένης μας Ζήνας, γιατί ένας εκ των συντελεστών και των βασικών συντελεστών, θα έλεγα, αυτής της εκπομπής είναι και ο Πέτρος Κουσουλός. Ένας άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο πλευρό της Ζήνας. Και αφού λέμε ότι η Ζήνα υπέγραψε και τα βρίσκεται για ένα τη χρονιά στο ΣΤΑΡ, προκύπτει πάντα έτσι και αλλιώ το ερώτημα, αν θα την ακολουθήσει και ο Πέτρος Κουσουλός. Τον βρήκαμε και μας απάντησε για να δούμε τι λέει. Η Ζήνα ανανέωσε. Δεν ξέρουμε όμως αν θα συνεχίσουν οι υπόλοιποι να είναι στο πάνελ της εκπομπής. Η Ζήνα ανανέωσε, ναι, από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι θέμα του καθενός ο οποίος συμμετέχει στην εκπομπή να δει τι θα κάνει. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι ανανέωσε η Ζήνα, αλλά εγώ εκτιμώ ότι στο τέλος ημέρας την επιτυχημένη συνταγή δεν την αλλάζει εύκολα. Εσύ παραμένεις? Δεν έχω συζητήσει ακόμα, ούτως ή άλλως το συμβόλαιο μου δεν έχει ολοκληρωθεί, οπότε είμαστε εν αναμονή των όποιων εξελίξεων. Ακούσαμε ότι μεγάλο κανάλι σου έκανε πρόταση για δική σου εκπομπή να την κάνεις μόνος σου. Πού το ακούσατε αυτό? Ακούσαμε, το μάθαμε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι και αυτό το οποίο είναι προτεραιότητα για μένα είναι να συζητήσουμε πρώτα με το ΣΤΑΡ, να δούμε τι θα γίνει. Ελπίζω και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά και από εκεί πέρα έχει ο Θεός. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Σοβία μου, φιλιά. Φιλιά. Εγώ έτσι σαν βγαλμένη από το μαντίο, ναι, τον Μπελφόρ, θα πω ότι νομίζω ότι θα ακολουθήσει ο Πέτρος τη Ζήνα. Νομίζω ότι αισθάνεται εμπιστοσύνη μαζί της, έχει την ασφάλεια και τη σιγουριά που εκπέμπει η Ζήνα σε όλους τους συνεργάτες, αλλά και την ασφάλεια που βγάζει όλη η εκπομπή ως προς τη θεματολογία και το τελικό αποτέλεσμα το οποίο παρέχει. Η αλήθεια είναι ότι ταιριάζει πάρα πολύ στο ύφος και στο κόνσεπτ της εκπομπής. Και η Ζήνα πριν από λίγο είπε σε εμάς ότι θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα θα παραμείνει μπροστά από τις κάμερες η ίδια. Η Ζήνα είναι αυτή της σχολής και αυτή της λογικής. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Και αν δεν έχει προκύψει κάποια προστριβή ή κάποιο πρόβλημα, και γιατί να αλλάξει. Ή να θέλει κάποιος να φύγει για τους δικούς του προσωπικούς λόγους ή επαγγελματικούς λόγους. Okay. Ναι, αλλά εντάξει, ναι, τώρα από την αγκαλιά της Ζήνας δεν φεύγεις και όχι, βέβαια. Είναι από τα λίγα πρόσωπα που το ξανασκέφτεσαι. Λοιπόν, γλυκό φιλί στον Πέτρο Κουσουλό. Ευρυδίκη μου όμορφη, την εβδομάδα που μας πέρασε, είδαμε μέσα από τον προσωπικό σου λογαριασμό στο Instagram ένα Q&A. Που αποφάσισες μέσα με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσεις ότι έχεις χωρίσει, μια κατάσταση που πέρασες που δεν σου ήταν πολύ εύκολη και να το κάνεις να το γνωστοποιήσεις και στον κόσμο. Πώς και πήρες αυτή την απόφαση? Σου στείλανε αυτό το Q&A και λες τώρα θα τα πω, έτσι το νιώθω ότι θέλω να το μοιραστώ με τους φίλους μου, τους διαδικτυακούς. Ναι, αυτό έγινε. Πώς είσαι τώρα? Καλά είμαι. Νιώθω λίγο άβολα τώρα που με ρωτάς, έτσι είναι η αλήθεια. Έρχομαι σε δύσκολη θέση. Όλα καλά. Σε ρωτάω με πάρα πάρα πολύ αγάπη και σε επόμενη σίγουρα την προσωπική σου ζωή. Απλά επειδή το μοιράστηκες εσύ μέσα από το Instagram, γι' αυτό και πήρα την αφορμή. Καλά έκανες. Δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω. Όλα καλά. Εμένα με ενδιαφέρει εσύ να είσαι καλά. Είμαι καλά. Να έχεις προχωρήσει ψυχολογικά παρακάτω, όχι προσωπικά δεν προχωρήσεις εσύ, και να αισθάνεσαι ότι ήταν μια ιστορία η οποία τελείωσε, τη βάζουμε στην άκρη, μας πήρωσε. Όλα καλά. Όλα καλά. Και θέλω να πω κάτι τώρα, από το προηγούμενο θέμα, για τον Πέτρο. Να πεις. Πόσο πολύ μου αρέσει ο λόγος αυτού του ανθρώπου, τι ευστροφία έχει και πόσο δομημένη σκέψη. Όποτε τον ακούω, αυτό έλεγα και πριν, τον θαυμάζω. Ναι, συμφωνώ και εγώ για τον Πέτρο, είναι καταπληκτικό παιδί. Λοιπόν, θα σε δούμε και στη συνέχεια. Δεν σε αποχαιρετώ τελειωτικά, γιατί έχουμε και πορεία στην εκπομπή. Λοιπόν, εσείς θα μείνετε εδώ μαζί μας, γιατί έχουμε σήμερα πραγματικά θεματάρες. Πολύ χαρά την έχω και πραγματικά θέλω να τα δούμε όλα. Σε λίγο, αγαπημένος, μοναδικός, υπέροχος, Ανδρέας Μικρούτσικος, τη Σοφία Μονουσακίδου. Της μιλάει για το τι θα κάνει του χρόνου, ποια είναι τα επαγγελματικά του σχέδια, για το αν θα βρεθεί στο Fame Story, αν θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό της Κατερίνας καινούριου. Και κάνει έτσι και το δικό του σχόλιο για την επικαιρότητα ο πάντα μοναδικός και ξεχωριστός κύριος Ανδρέας Μικρούτσικος στο Open Weekend σήμερα, αλλά και
Άννα Μαρία Ψυχαράκη. Η Άννα Μαρία Ψυχαράκη βρέθηκε στο μάτι του Κυκλώνα, διότι τις τελευταίες μέρες έχει κάνει μερικά σχόλια και για τον Ανδρέα Μικρούτσικο, αλλά σχολίασε και τη σχέση της με τον Χάρη Βαρθακούρη. Εμείς τη βρήκαμε, αλλά βρήκαμε και τον Χάρη Βαρθακούρη μετά από πάρα πολύ καιρό. Είχε χαθεί ο Χάρης, αλλά εμείς τον πετύχαμε. Και μας μιλάει για όλα. Για την Άννα Μαρία Ψυχαράκη, θα το δείτε πώς αντιδράει στο άκουσμα του ονόματός της. Και άλλα πάρα πολλά. Λέει και για την Αντελίνα του, την αγαπημένη. Στείλτε πολλά μηνύματα στο 14800 και τηλεφωνήστε πολλές φορές για να διεκδικήσετε δύο σύγχρονα κλιματιστικά γκρι 9000 BTU από τη MyTherm. Είναι η μεγάλη ελληνική εταιρεία η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα και μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσετε το δικό σας ηλιακό θερμοσύφωνα μέσω αυτού του προγράμματος. Μπείτε στο mytherm.gr για να δείτε τι πρέπει να κάνετε και να λάβετε την επιδότηση έως και 60%. Τηλεφωνείτε και στέλνετε πολλά μηνύματα. Ταυτόχρονα με αυτό το τηλέφωνο ή αυτό το μήνυμα μπαίνετε και στο διαγωνισμό, στην κλήρωση για την αμαξάρα μας Citroën σε 3 έκδοση U. Είναι το αμάξι που βλέπετε και μπορεί να γίνει δικό σας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, και πάμε στο θέμα που προλογίζω από την αρχή της εκπομπής. Ο μοναδικός Ανδρέας Μικρούτσικος στη Σοφία Μανουσακίδου της απαντάει σε όλα. Για το τηλεοπτικό του μέλλον, για το ενδεχόμενο του χρόνου να τον ξαναδούμε στο πλευρό της Κατερίνας καινούριο στον Αλφα. Για το ενδεχόμενο του να βρεθεί στην παρουσίαση του την ομάδα του Fame Story. Ναι, μακάρι. Και λέει κάτι πολύ ωραίο και για το Fame Story. Πάμε να απολαύσουμε το μοναδικό Ανδρέα Μικρούτσικο στη Σοφία Μανουσακίδου. Πόσο χαίρομαι που σας βλέπω. Τι κάνετε? Θα πω προσωπικά και εγώ το ίδιο για σένα, αλλά όχι προσωπικά για το μικρόφωνο. Γιατί? Από πού είναι? Από την Ελένη Τσολάκη, την αγαπημένη σας. Η Ελένη Τσολάκη είναι η αποκάλυψη για μένα της χρονιάς και την εκτιμώ βαθύτατα. Έζησα την αρχή που είχε κλείσει η γη για τις αγωνίες της και τη βλέπω τώρα στρωμένη, με άποψη, με άνεση, γλυκιά, όμορφη οικία, είναι τηλεοπτικό γνήσιο πρόσωπο. Φτούσου κορίτσι μου, πού είναι εκείνε, φτούσου κορίτσι μου. Κύριε Μικρούτσικε, εσάς θα σας συνεχίσουμε να σας βλέπουμε του χρόνου στην Κατερίνα, έχετε μιλήσει? Όχι, δεν έχω μιλήσει καθόλου. Παρόλο που είμαι λαλίστατος, δεν έχω μιλήσει καθόλου. Όχι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Fame Story. Όλα αυτά δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχω να δω τον Νίκο που είναι καθήλυνα αρμόδιος. Πριν από την αρρώστια μου, τον έχω δει αποσπασματικά στο στυλ φιλιά, αγάπη μου, σε αυτό το επίπεδο. Να κάνουμε κουβέντα για το τι μελιγενέστε, τι θα συμβεί του χρόνου, αν θα συνεχίσουμε, πώς θα συνεχίσουμε, με τι τρόπο θα συνεχίσουμε. Ένα είναι σίγουρο, ότι ο αγώνας συνεχίζεται. Εσείς, αν σας έλεγαν ότι πρέπει να επιλέξετε ένα από τα δύο. Δεν ζω εποχή διλημάτων και ούτε θα απαντώ σε υποθετικά ψευδεπίγραφα διλήμματα. Μπορούν να γίνουν και τα δύο, μπορεί να μην γίνει και κανένα. Ό,τι είναι να έρθει, θα να έρθει και να με προσπεράσει ή να το προσπεράσω. Δεν έχω να πω κάτι πάνω σε αυτά. Θα συζητήσουμε, θα συζητήσω με τους όρους που δεν είναι όροι ποτέ οικονομικοί, είναι πάντα όροι δημιουργικοί. Δηλαδή, αν είναι να γίνει ένα σωστό, υγιές Fame Story με σωστή συνταγή του reality, δηλαδή το φυσικό, αυτό που έχει ο καθένας μας, και πολύ σωστό διαγωνιστικό, είμαι μέσα. Αν είναι να γίνει ένα από αυτά που δείχνουν, εννοείται, την κοινωνία μας, αλλά τη δείχνουν με παραμορφωτικό φακό, δεν είμαι υπέρ του παραμορφωτικού φακού. Η Άννα Μαρία Ψυχαράκη έδωσε μια σκληρή απάντηση για την συνέντευξη που της είχατε πάρει εσείς τότε μέσα στο Big Brother και είπε ότι της φάνηκε σκληρό να λέτε εσείς ότι τα 5 λεπτά που κράτησε... Είχε γίνει, λέει, ένα σκηνικό. Ένα σκηνικό, το ότι ήταν τόσο, λέει, εκρηκτικό και τόσο ανεπίτρεπτο για να το προβάλλουν στη τηλεόραση.
δεν υπήρξε τίποτα από όλα αυτά που με κατηγορούσε ο κύριος Μικρούτσικος. Εάν το είχαν προβάλει, θα μας είχαν, λέει, βάλει μέσα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι ότι πήρα την παραγωγή, λέω, είχε υποθεί κάτι τέτοιο. Και μου είπαν φυσικά να μην ασχολούμαι με το συγκεκριμένο άνθρωπο. Να περάσουμε σε ένα επόμενο σοβαρό ερώτημα που έχεις να μου κάνεις. Δεν απαντώ στο τι μπορεί ο καθένας, είτε... Κάτσε να περάσει τα μάξη. Τι μπορεί να θέτει σαν ερωτήματα, σαν προσπάθεια να υπάρξει στα πράγματα. Δεν στεναχωριέμαι με τίποτα. Μεταξύ μας αγνοώ και τι είπαν κάποιοι άνθρωποι. Έχω μάθει στη ζωή μου να με ενδιαφέρουν αυτά που με ενδιαφέρουν και να απαντώ σε αυτά που απαντώ. Απαντώ στα πάντα, αλλά να έχουν νόημα και αξία. Αν μερικά πράγματα μου φαίνονται ότι δεν έχουν νόημα, όχι, δεν θα παίξω εγώ σε τέτοιο επίπεδο. Έχουμε φοβερά προβλήματα και σαν κοινωνία να απαντήσω στο τηλέφωνο, γιατί μου τηλεφωνεί η κοινωνία. Επειδή αυτή τη στιγμή, James, μιλάω στην τηλεόραση του Open, σε χαιρετώ, θα τα πούμε αργότερα. Γεια σου. Λοιπόν, έλεγα για τον James ότι ήταν ο καλύτερος παίχτης και λείπει πάρα πολύ από το Survivor All Stars. Δηλαδή, πόσο All Star και δεν είναι ο James, πόσο All Star και δεν είναι ο Άρης ο Σοηλέδης. Είναι δηλαδή απίστευτο. Θα μου πεις, άλλαξες θέμα, Αντρέα. Καλά έκανα και άλλαξα. Το βλέπετε όμως, κύριε Μικρούτσικε. Το βλέπω για λόγους επαγγελματικής διαστροφής, δηλαδή γιατί πρέπει να έρθω εδώ να έχω άποψη και για να μην δω την μερική αντίληψη που ένα βιντεάκι κομμένο, μια φέτα, θα μου δώσει μια εικόνα. Το βλέπω γιατί πρέπει να εκφράσω γνώμη. Τα τηλεοπτικά πώς σας φαίνονται φέτος? Πολλές ανακατατάξεις. Εξαιρετικό, αλλά είναι η επόμενη συνέντευξη που θα μου γίνει. Δεν θα είναι αυτοκίνητο. Θα βγω έξω. Θα έρθετε στο στούντιο. Και στο στούντιο. Έρχομαι για την Ελένη. Θα κάνω τα πάντα γιατί την εκτιμώ. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό να μην το κόψετε. Και το αρχικό και η αλλαγή του θέματος που κάναμε με τον James ήταν έξυπνη. Την πέρασε ωραία. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά και να συνεχίσετε με τον τρόπο. Αυτό είναι. Είναι γνήσιο τηλεοπτικό αποτύπωμα, μάχημο της εποχής. Σας ευχαριστούμε. Φιλιά πολλά. Γεια σας. Γεια, γεια, γεια. Μαθήματα. Τώρα τι να πω. Μαθήματα, θα φανώ έτσι, αλλά θα το πω. Αισθάνομαι τόσο συγκινημένη από αυτά τα γλυκά λόγια. Ο θαυμασμός, η εκτίμηση και ο σεβασμός μου και μας είναι κάτι που δεν αμφισβητείται στο πρόσωπο του Ανδρέα Μικρούτσικου. Πώς μπορείς να αισθάνεσαι όταν η ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, όταν ένας άνθρωπος που έχει φτιάξει αυτό στο οποίο δουλεύουμε όλοι εμείς, μιλάει με τέτοια λόγια, δεν μπορώ να σας εκφράζω τα ειλικρινή μου συναισθήματα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε, πραγματικά, με τιμούνε τα λόγια αυτά και μας τιμούνε και σαν εκπομπή. Πάρα πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πολύ ευχαριστούμε. Η πρόσκλησή μας είναι ανοιχτή, εννοείται. Ο πόδος μας διακαείς. Να περάσετε έτσι αυτή την πόρτα και να καθίσετε στον καναπέ. Τηλεοπτικά τώρα, την άλλη εβδομάδα. Δεσμευσέ την άλλη εβδομάδα. Μακάρι, θα κάνω ό,τι μπορώ. Λοιπόν. Μακάρι να δεσμευτεί και για το Fames τώρα, εγώ θα πω, παιδιά, ο Ανδρέας, γιατί πραγματικά θα είναι ολική επαναφορά εκεί. Ολική επαναφορά και σίγουρη επιτυχία, θα τολμούσα να πω. Ξέρεις τι μου αρέσει τον Ανδρέα τώρα σε αυτό το πράγμα? Στο ότι είναι από τους λίγους ανθρώπους που λέει ναι, καθαρόιμο reality. Χωρίς ενοχές, χωρίς τα σουξουμούξου και εγώ δεν κάνω τέτοια τηλεόραση και δεν. Τιμά το είδος αυτό που το ξέρει καλύτερα από όλους. Γιατί είναι ειλικρινής και δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του και δεν κρύβει την πραγματικότητα κάτω από το χαλί. Δηλαδή, στην τηλεόραση πρέπει να υπάρχουν όλα. Σου λέει ένας άνθρωπος που μπορεί έτσι να σκεφτεί με ψυχραιμία. Πρέπει να υπάρχει όλα. Και ο τηλεθεατής είναι αυτός που τελικά θα τα απορρίψει ή δεν θα τα απορρίψει και θα τα επιβραβεύσει. Μόνο επισφαλές με το. Άρα το reality, sorry, πρέπει να είναι καθαρό αιμο. Πρέπει έτσι, να δούμε τις σχέσεις, την ίντριγκα, τους τσακωμούς, την αγάπη, τον έρωτα, αν προκύψει. Την αλήθεια. Τα πάντα, την αλήθεια. Απλά είπε για τον παραμορφωτικό φακό. Έχει πολύ δίκιο αυτό που λέει ο Ανδρέας. Γιατί η αλήθεια που λέμε με την αλήθεια που μπορεί να παρουσιαστεί είναι διαφορετική. Το μόνο επισφαλές με τα Fame Story και όλα αυτά τα remake που γίνονται είναι. Να περιμένουμε ότι θα δούμε το Fame Story του 2002, που δεν θα γίνει, γιατί έχει αλλάξει τηλεόραση, έχει αλλάξει και κοινωνία. Οπότε είναι ένα δύσκολο task αυτό. Πάντως, αν δούμε στήχημα. Τον Ανδρέα Μικρούτσικο στο Fame Story το καινούριο, νομίζω ότι θα θυμίζει σε πολύ και την καλή έννοια το παλιό καλό Fame Story. Μην ξεχνάτε ότι οι νέοι άνθρωποι, ας πούμε, μπορεί να δουν αυτό το Fame Story. Δεν έχουν ιδέα από το Fame Story το πρώτο. Καλά. Σωστό. Έχουν περάσει πάρα πολλά. Έχουν γεννηθεί το 2001. Μόνο μέσα από το YouTube, σαν ιστορία, ας πούμε, μπορεί να το θυμούνται. Και μην το εξαγνίζουμε τόσο. Είχε και πολλές κακές στιγμές το Fame Story το παλιό. Έντονες στιγμές. Λέμε τώρα η ιστορία τη. Είχε και. Είχε και άσχημα πράγματα. Ιστορία της τηλεόρασης, είπαμε τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Ναι, γενικά λέω. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πάρα πολύ όταν άνθρωποι της αξίας, του μεγέθους του Ανδρέα Μικρούτσικου διαχειρίζονται μερικές
άβολες ή αμήχανες δηλώσεις άλλων ανθρώπων με αυτόν τον τρόπο όπως το διαχειρίστηκε προκειμένου ο Ανδρέας. Δηλαδή είπε για την Άννα Μαρία Ψυχαράκη, δεν θέλω ουσιαστικά να το σχολιάσω. Άλλαξε τέχνος. Που το σχολίασε με κάποιο τρόπο όμως. Δηλαδή ακόμα ναι. Αυτό το δεν θέλω να το σχολιάσω και εξηγεί για ποιο λόγο είναι σαν να το έχει σχολιάσει. Και είδες πώς το έφερε εκεί που ήθελε πάλι. Δηλαδή, σχολείο, τώρα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος τώρα, αν δεν μπορεί ο ίδιος να το διαχειριστεί, τότε πια. Είναι ο δάσκαλος. Η Κωνσταντίνα η Μαύρη, το κορίτσι μας το όμορφο, πέτυχε την Άννα Μαρία Ψυχαράκη και απάντησε και εκείνη στα όσα είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος μέσα από την εκπομπή του Αλφα Σούπερ Κατερίνη. Άννα Μαρία, λείπεις από την τηλεόραση, αλλά απασχολείς πάρα πολύ. Χαίρομαι που απασχολώ, αλήθεια. Τι γίνει τώρα, ένας χαμός με τον κύριο Μικρούτσικο, με σένα, τι είναι αυτό το πράγμα? Εγώ, μια που μου το λες από εδώ, τον χαιρετώ. Του λέω ότι εγώ προσωπικά δεν έχω καμία εμπάθεια προς το πρόσωπό του. Ίσως με έχει λίγο αδικήσει. Δεν του κρατώ όμως κακία. Και να αφήσουμε ό,τι έχει γίνει, παιδιά, στο παρελθόν. Επειδή είσαι ένα οικείο πρόσωπο για τους περισσότερους, θα σου άρεσε να κάνεις πρωινό? Ναι, πρωινό. Δεν ξέρω. Αυτό θα πρέπει να το αποφασίσουν οι ευθύνοντες. Γιατί όχι, ξέρω εγώ. Κεφάλαιο Big Brother. Σε περίπτωση που ξαναγίνει, θα θέλατε να έχετε κάποιο ρόλο εκεί πέρα? Ναι, θα ήθελα να έχω το ρόλο του σχολιαστή. Να ερεμώ τα πνεύματα των παιδιών, γιατί το έζησα και μπορώ να τους καταλάβω. Οπότε εγώ θα κατευνάζω τα πνεύματα και μπορεί ο κύριος Μικρούτσικος να έρθει για να τα ξυπνάει. Σας ακούσαμε να λέτε ότι με τον κύριο Βαρδακούρη ήταν κάπως περίεργη η συνεργασία στο jazz. Ήτανε περίεργη, είμαστε δύο διαφορετικοί χαρακτήρες, αλλά το έχω ξαναπεί. Ο κύριος Βαρδακούρης δεν είναι κακός άνθρωπος. Έχει μια καρδιά μικρού παιδιού. Είχαμε λίγο τις αντιπαραθέσεις μας, αλλά εγώ τον εκτιμώ. Παρ' όλα αυτά, πραγματικά τον εκτιμώ και μακάρι να το συναντήσω. Γιατί δεν σου κρύβω ότι θέλω να πω τι κάνεις, βρε χάρη, μου έλειψες. Βλέποντας λοιπόν αυτές τις δηλώσεις, δεν βρίσκεις κανένα κοινό τόπο το κοινό χρόνο με τις προηγούμενες δηλώσεις. Δεν ξέρω, χαίρομαι που το είπατε αυτό η Άννα Μαρία και άλλαξε τη στάση της. Μπορεί να το σκέφτηκε, να είδε, να κατάλαβε ότι ήταν λάθος έγκυση αυτή και να το πήγε σωστά τώρα. Δηλαδή, ας το συγκροτήσουμε αυτό ότι το πήγε πολύ σωστά αυτή τη στιγμή. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Και με μερικούς ανθρώπους να μην ταιριάξεις, να μην, η χημεία σου να μην κολλήσει, να μην δέσει, να έχεις κάποιες διαφωνίες ή τέλος πάντων να μην προκύψει μια πιο φιλική σχέση για την πορεία. Μερικούς ανθρώπους, και ένας εξ αυτών είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος, είναι σε αυτήν την κατηγορία, του σέβεσαι. Του σέβεσαι. Ναι, μωρέ, δεν πας να... σεβασμός σε κάνει να μιλάς και ανάλογα. Δηλαδή, μ' αρέσει τώρα που λέει ότι δεν έχω τίποτα, τον αγαπώ, τον εκτιμώ κτλ. Ναι, αρκεί. Ήρθε η ψυχραιμία, ήρθε το μυαλό στη θέση του και το σκέφτηκε ίσως πιο σωστά και πήρε τη σωστή. Επίσης, αν θέλεις να κάνεις πρωινό, γιατί δήλωσε ότι θα μπορούσα να κάνω πρωινό, γιατί όχι, τότε το να θητεύσεις ή να καθίσεις έστω και λίγο τηλεοπτικά δίπλα στον Ανδρέα Μικρούτσικο είναι σχολείο. Οπότε, Άννα Μαρία, μου μπορείς να εκμεταλλευτείς όλα αυτά που θα μάθεις και να τα χρησιμοποιήσεις μεθαύριο που μπορεί να. Τώρα, βέβαια, το ότι θα πάει να κάνει στο Fame Story να ηρεμήσει τα πνεύματα η Άννα Μαρία είναι λίγο οξυμόρο σε σχέση με την προηγούμενη εικόνα. Αυτό υπήρξε σένα τώρα. Ότι θα τα ηρεμήσει στον πειράδε. Τώρα εδώ γιατί δεν μιλάμε για αυτά για χαλαζονία. Γιατί δεν είναι χαλαζονία εδώ. Συγγνώμη, όχι. Μισό λεπτό. Δεν βγήκε να πει. Α, ναι, είμαι τέλεια. Με τον Γιώργο Καράβα. Αν δεν πάλι με τον Καράβα. Σε μα ρε κούκλα που πήρε, μίσαμε με τον Καράβα. Δύο σταθμά. Όχι, δεν σχολιάζει τον Καράβα. Και την Άννα Μαρία Ψυχαράκη θέλω να πω. Ο καθένα είναι στο δικό του κόσμο. Δεν χρειάζεται. Μα τη ρωτήσαμε. Δεν είχε χαλαζονία. Δεν φταίει η κοπέλα. Όταν ρωτάμε παιδιά. Ούτε ο Καράβα είχε τόνο. Δια και εμένα με ρωτήσουν αν θέλω να γίνω Νίκο Γκάλη θα πω θα ήθελα τώρα. Ρωτήστε, δεν θέλει απαντήσεις. Και για το Χάρη Βαρδακούρη απέφυγε. Άμα ρωτάμε τον κάθε ένα αν θα έκανε πρωινό. Ναι. Κάτσε ρε παιδί μου, μιλάμε. Και ο Καράβας ερωτήθηκε. Δεν είχε μόνος του. Έλα εδώ Θεοχάρη θα σου πω. Και εγώ θέλω να πω αυτό που λέω. Ναι, εντάξει, ο καθένα μπορεί να θέλει. Ο Καράβας μας έχει ξεσηκώσει. Ο καθένα μπορεί να θέλει. Ναι. Α, όταν το ρωτά, δικαιούται να σου πει. Μα λέω εγώ αυτό που ήθελα να πω ότι έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Στην προηγούμενη περίπτωση δεν άκουσα να σχολιάζεται αυτό το πράγμα. Που λέει θέλω να κάνω πρωινό. Λέω, δεν τα βάζω με την Άννα Μαρία. Αυτό που είπε για το Χάρη Βαρδακούρη. Ναι, που αφήνει την αιχμή, είναι λίγο καρότο και μαστίγιο. Ναι, η συνεργασία μου ήταν λίγο αυτό, αλλά είχε και την καρδιά. Επίσης, άλλη προσέγγιση για τον Χάρη Βαρδακούρη σε σχέση με το παρελθόν. Επίσης, είναι ναι, να τα βρούμε, να του πω Χάρη μου, τι καλά, να ξαναδώ, μου έχει λείψει. Είναι άλλο άνθρωπο. Γι' αυτό ερώτημα, είναι ότι σου το ξανασκέφτηκε. Το ερώτημα, Δημητράκο μου, ξέρει ποιο είναι. Ο Χάρης Βαρδακούρης συντάσσεται με την άποψη, τη γνώμη και τη θέση τη Άννας Μαρίας Ψυχαράκη. Αυτό όμως το πει. Δηλαδή, ο Χάρης Βαρδακούρης λέει ότι
Πώς μιλάει για την Άννα Μαρία μετά από τόσο καιρό και αφού έχει λήξει η συνεργασία του στο Jazz The Two of Us. Παρακαλώ. Στος Ανέστη. Τι κάνετε, πώς είστε. Έχω χάσει κάποιο επεισόδιο, κάτι... Όχι, δεν κάνετε κάτι. Αλλά, γιατί ήρθατε, τι έγινε. Έχεις ένα live, να πούμε σήμερα. Ναι. Προφανώς, γι' αυτό και αυτό με πετύχατε τέτοια ώρα και έξω. Κάθε Παρασκευή. Δεν είναι κάθε Παρασκευή, αλλά επειδή κάθε Παρασκευή πηγαίνει καλά, λέμε: Οκ, δεν κάνουμε άλλο ένα. Ναι. Και δεν κάνουμε άλλο ένα. Και δεν κάνουμε άλλο ένα. Ναι, ναι, και, ναι. Και κάνουμε άλλο ένα συνέχεια. Η Αντελίνα σε ακολουθεί ή όχι. Στα social media, πού. Όχι, αν σε ακολουθεί στα live σου. Όχι. Τέλειο. Όχι, όχι, γιατί έχουν παιδιά τα οποία πρέπει να κάτσουν σπίτι με τη μητέρα του. Άλλωστε τραγουδάω και γυρίζω δίπλα σπίτι μου. Ναι. Η τηλεόραση σου λείπει. Βλέπω κάθε μέρα, οπότε όχι. Εσύ να είσαι στην τηλεόραση. Δεν μου λείπει. Δεν μου λείπει γιατί δεν βλέπω και κάτι το οποίο να το ζηλεύω. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είδα και είπα... Ναι. Αχ, τι ωραία να ήμουν εγώ εκεί ή να το παρουσίαζα εγώ ή να συμμετείχα ή οτιδήποτε. Επέστρεψε στην τηλεόραση η Σοφία Λιμπέρτη. Ναι, ωραία, τώρα πρόσχετε. Δεν είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω για τη Σοφία Λίμωνο, αλλά δεν θα σας πω ψέματα. Έχω καθυστερήσει. Δηλαδή πρέπει να πάω να μπω στο μαγαζί. Ξέρω. Ωραία. Οπότε, άντε, μία τελευταία ερώτηση. Δεν έχω την εκπομπή της Σοφίας ακόμα. Οπότε δεν έχω απάντηση. Πέραν ότι της εύχομαι την καλύτερη των επιτυχιών. Ούτως ή άλλως το έχω πει και στην ίδια προσωπικά. Με την Άννα Μαρία Ψυχαράκη. Θα συνεργαζόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Δουλεύω. Μην με αυτόνετε τώρα με την ψυχολογία μου. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Εντάξει. Τώρα ήταν ότι είχε αρχίσει το live. Ήταν ότι η τελευταία ερώτηση αφορούσε την Άννα Μαρία Ψυχαράκη. Είχε πει από πριν την τελευταία ερώτηση. Είπα από την Αλιμπέρτη. Ναι, ο άνθρωπο. Ναι, αλλά ενδεχομένω η τελευταία ερώτηση δεν αφορούσε την Άννα Μαρία Ψυχαράκη. Μπορεί να έδινε και μια μικρή απάντηση. Εντάξει, κοίτα, ο Χάρης από την άλλη είναι από του ανθρώπου που ποτέ δεν έχει βγει να μιλήσει. Δεν έχει δώσει ούτε δηλώσει στα κανάλια ούτε να κάνει. Ό,τι έχει να πει ορισμένε φορέ το λέει μέσα από το account του Instagram. Όταν είχε τελειώσει η συνεργασία του στο Jazz The Two of Us. Είχε εννοηθεί, αν το θυμάμαι καλά, διορθώστε με, ότι δεν ήταν καλή, ότι είχαν λίγο μερικές προστριβές στη σχέση. Είχε, αν μη τι άλλο, είχε αφήσει να υπονοηθεί, καλά, αν δεν είχε υποθεί κανονικά. Είχαν υπάρξει κάποια stories μετά, κάτι αυτό και εγώ δεν θυμάμαι, γιατί τα έχω διαγράψει. Πάντως, ο Χάρης, όντως αυτό που είπατε ισχύει. Τα ελληνικά του είναι πολύ καλά, αυτό που θέλει να πει το λέει. Ακριβώς. Εκφράζεται πάρα πολύ συχνά στο Instagram και δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Και δεν είναι θεωρώ ότι απέφυγε να πει κάτι. Ναι, και είναι ειλικρινής. Και δεν είναι και καμερολάγνος ποτέ ο Χάρης Παπαδόπουλος. Καθόλου. Ποτέ δεν έχει πει να μιλήσω να βγω. Είναι πάντα χαμηλών τόνων και μακριά από τα φώτα. Έτσι όπως τον πετύχαμε, δεν είχε καμία σχέση. Ήταν και πολύ ευγενικός απέναντι σε όλους. Ελληνικά, εμείς τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μίλησε και σεβάστηκε και τα παιδιά που ήταν εκεί χθες το βράδυ. Γιατί ο ίδιος έχει επιλέξει το τελευταίο καιρό πολύ συνειδητά και όρμα να απέχει από όλα τα τηλεοπτικά. Δεν θέλει καθόλου. Και όσες φορές έχουμε επικοινωνήσει μαζί του στο τηλέφωνο για να βγει, να έρθει καλά. Δεν θέλει. Και αυτό είναι κάτι πολύ σεβαστό. Είναι μια στάση πολύ πολύ σεβαστή. Λοιπόν, πάμε σε μια συνάντηση που είχα πριν μερικές εβδομάδες. Συνάντησα στο κέντρο της Αθήνας την αγαπημένη Φωτεινή Πιπηλή, όχι τόσο με την ιδιότητα της πολιτικού, αλλά περισσότερο με την ιδιότητα της δημοσιογράφου. Η πρώτη Ελληνίδα ρεπόρτερ, πολύ βραβευμένη στα χρόνια της θητείας της στην ελληνική τηλεόραση. Μου αναπολούμε εκείνες τις ωραίες στιγμές. Μιλάμε και για τα τηλεοπτικά πρόσωπα. Πάμε να δούμε την κουβέντα μας και μετά θέλω και το σχολείο σας να μου πείτε πώς σας φάνηκε. Η δημοσιογραφία ή η πολιτική, όπως την υπηρετείτε, θεωρείτε ότι είναι πιο δύσκολο. Νομίζω ότι είναι αλληλένδετα. Δηλαδή, η δημοσιογραφία και κυρίως το ρεπορτάζ, που ήταν και η βασική μου ενασχόληση, ακόμα και αν είχα φτάσει πολύ ψηλά, ήμουν πάντα με μία κάμερα στο δρόμο, όπως και βραβευμένη. Και η πρώτη πολλά. Ελληνίδα ρεπόρτερ πολλά, και πολλά. Πολλά τα χιλιόμετρα. Άρα λοιπόν, όταν ως δημοσιογράφος δεν είσαι απλός παρουσιαστής, αλλά βγαίνεις έξω, έχεις πολιτική ματιά σε αυτό που βλέπεις. Έχετε πιάσει τον εαυτό σας ποτέ να σας λείπει αυτό το κομμάτι από τη ζωή Όχι. σας? Από τη μέρα που είπατε τέλος. Ποτέ. Ναι, γιατί όταν εγώ αποφάσισα να δεν αποφάσισα να ασχοληθώ με την πολιτική, αποφάσισα ότι η τηλεόραση για μένα δεν είναι πια η εποχή μου. Διότι γιατί? Γιατί εγώ είχα μάθει, ήμουν πολύ κακομαθημένη, σε μεγάλες παραγωγές. Ήμουν σχολείο, εν πάση περιπτώσει, στον τομέα μου. Σε δύσκολη θέση σας έφερε ποτέ κάποιος συνεντευξιαζόμενος που να αισθανθήκατε άβολα? Όχι, θα σας πω μόνο, σε δύσκολη θέση μία φορά βρέθηκα στη ζωή μου. Ήταν γενικός γραμματέας, τώρα υφυπουργός αθλητισμού, ο Βαγγέλης ο Μημαράκης.
ο αείμνηστος ο Μίνας ο Κυριακού, που ήταν καταπληκτικός εργοδότης, είχε πάρει μόλις τον Πανελλήνιο, εδώ, τον Αθλητικό Σύλλογο. Και ασχολιόταν γενικά με τα αθλητικά. Κάτι ζήτησε στο Μεϊμαράκη, κάτι δεν το έκανε ο Μεϊμαράκης. Εγώ που να ξέρω τώρα την προστριβή μεταξύ Γραμματείας Αθλητισμού και Πανελληνίου, και έχω καλεσμένο ως επίσημο υφυπουργό το Μεϊμαράκη, όπου από τα ακουστικά ακούω το σκηνο... ή μπήκε ο Μεϊμαράκης, ήταν και άλλοι καλεσμένοι. Ακούω από τα ακουστικά τον Ταούλη, το σκηνοθέτη, και μου λέει «Μην απευθύνεις ούτε μία ερώτηση στο Μεϊμαράκη, ο Κυριακού θα σε φάει». Στον αέρα εγώ. Οπότε γυρίζω, λέω, να σας παρουσιάσω, αρχίζω τον υφυπουργό αθλητισμού, κύριο Βαγγέλη Μεϊμαράκη, συνεχίζω, και μετά αρχίζω τις ερωτήσεις από τον τελευταίο. Οπότε το καταλαβαίνει ο σκηνοθέτης, ο Νταούλης, και την ώρα που πρέπει λογικά να πάω στο Μεϊμαράκη, λέω, κύριε υφυπουργέ, λυπάμαι, πρέπει να κλείσουμε, είναι η ώρα, πρέπει να κλείσουμε. Και βέβαια μετά έγινε της τρελής, γιατί ανέβηκα στα γραφεία του Μίνωα και έγινε της τρελής και δεν ξανάγινε ποτέ. Ναι. Αυτά τα τυχαία περιστατικά. Δεν έχει ξαναγίνει. Ψυχαγωγία. Ο Μεϊμαράκης δεν κατάλαβε τίποτα όμως. Που δεν μίλησε. Φωτεινή μου άλλη φορά. Την επόμενη φορά. Μπράβο, δεν είχε πρόβλημα. Ψυχαγωγία θα δείτε. Δεν βλέπω καθόλου. Τίποτα καθόλου. Σύριαλ, ας πούμε, μπορεί λίγο. Έβλεπα αυτό που είχε το Open πέρυσι ή πρόπερσι. Το Κόκκινο Ποτάμι. Ήτανε συγκλονιστικό. Αυτό το έβλεπα. Ναι, αλλά γιατί ήταν του Μανούσου Μανουσάκη. Όταν η Πόπη Τσαπανίτου πήρε την απόφαση να αφήσει την δημοσιογραφία και να ασχοληθεί με την πολιτική, να μπει μέσα σε αυτό το κομμάτι, πώς, τι σκεφτήκατε? Έπεσε στα βαθιά, αλλά πολύ καλά έκανε. Με τον Γιώργο Παπαδάκη έχετε δουλέψει? Με τον Γιώργο Παπαδάκη ήμασταν καλέ γείτονες. Αυτό ήταν ο πρωινός. Είχε το πρωινό το σφουγγάρισμα, εγώ πήγαινα μετά. Ο Γιώργος ήταν μια ζωή στην ίδια ζώνη. Και εγώ μετά στον Αντένα είχα το 1-2. Επί 5 χρόνια κάθε μέρα. Και κάνατε τεστ μάσχη, τεράστια επιτυχία. Ναι. Και είχαμε ένα διάδρομο. Τα δικά μου γραφεία του αυτά και άλλα ήταν εδώ. Του Γιώργου ήταν στον ίδιο διάδρομο δίπλα. Και συναντιόμασταν σαν τις καλές γειτόνισσες πρωί-πρωί. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Να είστε καλά. Όλα τα καλά. Γεια σας. Όλα τα καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ήταν πολύ ωραία η βόλτα μας στο κέντρο της Αθηνάς. Πραγματικά απολαυστική. Και ειλικρινής πολύ και ολόκληρη ιστορία, γιατί όντως μιλάμε για την πρώτη ρεπόρτερ. Υπάρχουν και μάλιστα στο YouTube κάποια πλάνα σπρώμαυρα που είναι μικρό κορίτσι που την επιπλήει με το μικρόφωνο. Παρέα με μια μεγάλη ομάδα δημοσιογράφων τότε, πολλών γνωστών σήμερα. Έχει ξεκινήσει από την ΙΕΝΕΔ, δηλαδή έχει μεγάλη τότε, πορεία τότε, στο σήμερα. Χώρο της δημοσιογραφίας. Τι να λέμε τώρα. Και πόσο σημαντικό είναι να βλέπεις ανθρώπους να μεγαλώνουν γενικά στη ζωή, να περνάνε τα χρόνια, αλλά να αγαπάνε και τους νεότερους ανθρώπους, να αγαπάνε αυτό που κάνουν και να πηγαίνουν με την εποχή τους, να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται νοητικά κυρίως. Να θυμίσουμε ότι ήταν και στο πρώτο Dancing with the Stars από την Πιπηλή. Τόσο κομπλεξάριστη. Βέβαια. Λοιπόν, να την ευχαριστήσουμε πολύ για καλή επιτυχία και στην προεκλογική περίοδο την οποία έχει ξεκινήσει. Γλυκό φιλί στο καταχανάκι μου που μόνταρε και το θέμα και επιμελήθηκε το μοντάζ του βίντεο. Σε πολύ πολύ λίγο ανοίγουμε το τηλεοπτικό κεφάλαιο. Και τώρα δεν είναι κεφάλαιο από εδώ και πέρα. Μιλάμε για τόμο, θα μπορούσα τίποτα, να πω. Ήρθε το μετά το Πάσχα, επίσημα. Γιατί πολλά τα τηλεοπτικά πρόσωπα, πολλές οι φήμες, πολλά τα όσα συζητιούνται. Τι όμως θα γίνει? Θα βρεθεί ο Κώστας Τσουρός στο πλευρό της Ελεονόρας μελέτη του χρόνου? Η Κατερίνα Ζαρίφη θα βρεθεί στα ενία της παρουσίας του τηλεπαιχνιδιού? Θα έχει τα ενία της παρουσίας του τηλεπαιχνιδιού 5x5. Στον Αλφα θα τα δούμε όλα σε πολύ πολύ λίγο, αυτά και άλλα πολλά, γιατί πρέπει να ξαναπώ για ακόμα μια φορά το διαγωνισμό μας, για να τηλεφωνήσετε ή για να στείλετε πολλά μηνύματα για να διεκδικήσετε τα σύγχρονα κλιματιστικά γκρι 9000 BTU από τη MyTherm. Είναι δύο, έτσι. Η μεγάλη ελληνική βιομηχανία MyTherm συμμετέχει και στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύμφωνα και αποκτάτε το νέο σας ηλιακό θερμοσύμφωνα μέσω αυτού του προγράμματος 14800. Τηλεφωνείτε όσες περισσότερες φορές μπορείτε ή στέλνετε πολλά μηνύματα, open κενό, το όνομα, τεπώνυμό σας και μια αποστολή στον ίδιο αριθμό. Δεν ξεχνάτε ότι αυτό το τηλέφωνο ή αυτό το μήνυμα σας βάζουν απευθείας και στην κλήρωση για το Citroën σε 3 έκδοση U 17.500 αυτοκίνητο κάνει. Είναι που μπορείτε να το διεκδικήσετε. Λοιπόν, ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο με καυτά νέα
πλούσιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και αποκλειστικά τα αγαπημένα μας πρόσωπα της showbiz στην κάμερά μας. Φαντασμά στη σιωπή. Δώσε όλα αυτά που φοβάται. Όσο τίποτα σε θέλω, όσο δε φαντάζεσαι, πάντα δίπλα σου θα είμαι όταν με χρειάζεσαι. Όσο τίποτα σας θέλουμε και πάντα δίπλα σας θα είμαστε για να σας φτιάχνουμε τα Σαββατοκύριακα όπως και αν και μακάρι να μπορούμε. Και συνεχίζουμε, είπα και πριν τις διαφημίσεις, ότι ανοίγουμε τον τηλεοπτικό τόμο, Μαρία. Εγκυκλοπαίδεια ολόκληρη. Εγκυκλοπαίδεια ολόκληρη, πολύ σωστά τα λες. Η Βίκη Δέσικα συνάντησε τον Κώστα Τσουρό. Είναι ένα από τα πρόσωπα της σεζόν, είναι ένα από τα πρόσωπα για τα οποία ακούγονται πολλά. Το τι θα κάνει του χρόνου ο Κώστας, μόνο πολύ το ενδιαφέρον. Θα δούμε τι απαντάει ο ίδιος και μετά θα δούμε το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Κατσαρίδη για το τηλεοπτικό μέλλον του Κώστα Τσουρού, παρακαλώ. Κώστα, πώς περνάτε στο Μέγα καλημέρα? Φανταστικά, δεν μπορούσαμε καλύτερα. Εντάξει, ξυπνάμε και λίγο πιο αργά, η αλήθεια είναι πια, οπότε είναι πολύ καλύτερα και μια χαρά όλα. Γίνεται πολλή συζήτηση για το όνομά σου. Γράφονται ότι έχεις πρόταση για δική σου εκπομπή. Ναι, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Αν ίσχυαν όλα όσα γράφονται, εγώ θα έπρεπε κάθε μέρα να είμαι σε ραντεβού με κανάλια. Δηλαδή, έχω διαβάσει τα πάντα που μπορεί, όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν. Είμαστε εδώ, συζητάμε σιγά-σιγά με το κανάλι και βλέπουμε. Αλλά πραγματικά ευχαριστώ τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται για το τηλεοπτικό μου μέλλον. Ούτε εγώ δεν ενδιαφέρομαι τόσο πολύ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι προς το παρόν δεν ισχύει κάτι, ρε παιδί μου, όπως γράφονται. Το κλίμα στην εκπομπή για τη δημοσιεύματα έλεγαν ότι σταματάει, ότι μπορεί να κάνει η Ελεονόρα κάτι άλλο. Πότε καλά έγραψαν δημοσιεύματα στο μετά εκπομπή? Βλέπω μόνο τα δικά μου και δεν βλέπω τα της εκπομπής μάλλον. Δεν νομίζω ότι γράφτηκε κάτι τέτοιο ποτέ. Δεν είναι τέτοιο τέτοιο ζήτημα. Τι σταματάει? Σταματήσει η εκπομπή μας, είναι δυνατόν? Τα νούμερα τηλεθέασης πώς σου φαίνονται, είναι ικανοποιητικά για σένα? Τα νούμερα τηλεθέασης είναι νούμερα τηλεθέασης. Είναι το εργαλείο με βάση το οποίο δουλεύουμε. Όλοι νομίζω τα κοιτάμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δουλεύει στη τηλεόραση και δεν κοιτάει τα νούμερα τηλεθέασης. Από εκεί πέρα, μια μέρα είναι καλά, μια μέρα είναι χειρότερα, μια μέρα είναι καλύτερα. Παιδιά, πάντως, αν είχα κάνει αυτή τη δήλωση και ήμουν στη θέση του, δεν θα καθόμουν στο τραπέζι πάλι. Της Ελεονόρας, φαντάζομαι. Της Ελεονόρας, ναι. Της θέση μου κάθομαι και πάνω στο τραπέζι και κάτω. Και εγώ, αν ήμουν Ελεονόρα, δεν θα ήμουν. Αλλά το να λέει ο άνθρωπος δίπλα της αυτό το πράγμα με τέτοιο τρόπο, από τη μία είναι ειλικρινής και μπράβο του και ξεκάθαρος και δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, από την άλλη τώρα δεν είναι πολύ κολακευτικό για την παρουσιάστρια της εκπομπής αυτής, νομίζω εγώ. Το άκουσα και αυτό. Η Έλενα Χριστοπούλου μάλλον παρεξήγησε κάτι από ό,τι είπα. Άκουσα ότι στάθηκε σε ένα ρήμα, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι χρησιμοποιώ πάρα πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. Είπα ότι καταλήξαμε με το κανάλι ύστερα από συνεννόηση να συνεργαστούμε με την Ελεονόρα, που ήταν και η αλήθεια. Τώρα, αν κάποιος άλλος δεν καταλαβαίνει τι λέω εγώ, μήπως έχω εγώ πρόβλημα στα ελληνικά μου, δεν ξέρω. Οπότε λοιπόν θα γίνουν οι συζητήσεις για του χρόνου, Κώστα. Πότε? Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ναι, σιγά σιγά πάντα. Τώρα, το Μάιο γίνονται οι συζητήσεις πάντα. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Και έχει τελειώσει και το σενάριο ο Γιώργος Λιάγκας. Νομίζω ότι έχεις απαντήσει γι' αυτό. Άντε πάλι, μωρέ, με τον Γιώργο και τον Γιώργο. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί. Ξέρεις, στη συνέχεια με ρωτάνε για τον Γιώργο Λιάγκα. Δεν υπάρχει κάτι με τον Γιώργο. Με τον Γιώργο κάνουμε παρέα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μείνω σε αυτό που είπε ότι αν είσαι ένα όλο όσα γράφονται για το τηλεοπτικό μου μέλλον, θα έπρεπε κάθε μέρα να είμαι σε κανάλια και να κάνω ραντεβού. Και η αλήθεια είναι ότι είναι η περίοδος που γράφονται πολλά. Λέγονται πολλά. Εγώ θεωρώ και μπορεί. Μπαρούφες και μπαρούφες. Και για τα πρόσωπα που τους αφορούν να είναι και φαντασίες πραγματικές τα περισσότερα από αυτά. Γιατί θεωρώ ότι η πραγματική αλήθεια δεν είναι αυτή που γράφεται τις περισσότερες φορές. Και ποιος δηλαδή, διαρρέει, πραγματικότητα και ένα σοβαρό ραντεβού ή μια σοβαρή κουβέντα δεν την ξέρουν. Υπάρχει πολλές φορές μπορεί να γίνεται διαρροή χωρίς να υπάρχει υπόσταση και πραγματικότητα. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι, παιδιά, και όχι μόνο διαρροή. Υπάρχουν τρόποι να γράψει ο καθένας ό,τι θέλει. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές που εκεί που υπάρχει καπνός δεν υπάρχει φωτιά. Δεν υπάρχει τίποτα. Ξυπνάω και κάθε πρωί, έλα Αλεξανδρέ και στην παρέα μας, κάθε μέρα ακούω ένα διαφορετικό σενάριο εδώ και ένα τρίμηνο. Έτσι. Κάθε μέρα είναι κάτι άλλο. Στην Ε3 θα πας. Όλη τη μέρα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι και σαλονικιώτικη. Θα μετακομίσω στη Θεσσαλονίκη. Θα κάνουν παράρτημα στην Αθήνα. Λοιπόν, Αλέξανδρε, θέλω να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Ο Κώστας Σουρός γνωρίζουμε ότι έχει ένα συμβόλαιο με το Μέγκα το οποίο τρέχει τον δεύτερο χρόνο του. Σωστά. Είναι αυτό που λέμε, έχει το συν ένα μπροστά του. Δηλαδή, την επόμενη σεζόν, την επόμενη χρονιά είναι το συν ένα. Ακριβώς, Ελένη. Ποια είναι τα σενάρια, ποια αποτελούν φήμες, ποια από αυτά αποτελούν φήμες και ποια είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Έχοντας λοιπόν ο Κώστας Τσουρός το συν ένα μπροστά του, πρώτα θα μπει σε διαπραγματεύσεις ο ίδιος με το κανάλι στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Προτεραιότητα για τον ίδιο, όπως φαντάζομαι και για κάθε παρουσιαστή, παύλα παρουσιάστρια, είναι το κανάλι που βρίσκεται. Θα μπει τις επόμενες μέρες, το ερχόμενο διάστημα, σε συζητήσεις με το κανάλι. Εννοείται πως μέσα στο κανάλι προτεραιότητα έχει η εκπομπή που βρίσκεται ο Κώστας αυτή τη στιγμή, που είναι το Μέγκα Καλημέρα. Από εκεί πέρα, σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, πράγματι δεν πάει κάθε μέρα σε άλλο κανάλι, αλλά υπάρχουν προτάσεις στον ίδιο από τουλάχιστον δύο κανάλια, είτε για συμμετοχή στην ομάδα, θα λέγαμε, είτε και για παρουσίαση δικής του εκπομπής. Είναι κακό, δύο κανάλια, μια χαρά το λες. Κάθε πρόταση που έρχεται, κάθε τηλέφωνο που σε παίρνει κάποιος είναι και μηνικό. Πολύ τιμητικό. Και να πούμε βέβαια ότι ο Κώστας είναι και από τα πρόσωπα που ενώ δεν είναι κεντρικός παρουσιαστής, η αντιμετώπιση όλων μας απέναντί του και του τηλεοπτικού ρεπορτάζ είναι σαν να μιλάμε για κεντρικό παρουσιαστή. Είναι ότι λύγει το συμβόλαιό του, θα κάνει του χρόνου, οπότε έχει και αυτό την αξία. Μα νομίζω κάτι αντίστοιχο είπε και η Σίνα Κουτσελίνη πριν από λίγο στην δικιά μας εκπομπή εδώ. Μπράβο. Άρα στην συγκεκριμένη στιγμή όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Είναι ανοιχτά. Προτεραιότητα πράγμα. Και το προτεραιότητα φυσικά για ο σταθμός στον οποίο βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια και η εκπομπή της Ελεονόρας, με την οποία έχουν και έτσι και μια πολύ ωραία χημεία και μια εξαιρετική σχέση. Και από εκεί και πέρα ο καθένας επαγγελματίας είναι, βλέπει τι θέλει να κάνει, πώς θέλει να εξελιχθεί, πού αισθάνεται καλά και αναλόγως πράττει. Μένει στην παρέα μας και θέλω να δούμε όλοι μαζί την Κατερίνα Ζαρίφη, γιατί την ρωτήσαμε το Βικάκι, τη συνάντηση η Σοφία Νεφέλη. Και την η Βίκη, το Βικάκι μας, η Βίκη Δέτσικα. Και τη ρώτησε για αυτό το οποίο ακούμε το τελευταίο καιρό, ότι θα είναι η παρουσιάστρια του 5x5, του τηλεπαιχνιδίου που άφησε στον Αντένα ο Μάρκος Εφερλής, το οποίο την επόμενη χρονιά θα βρίσκεται στις οθόνες μας. Αν θα το παρουσιάσει η Κατερίνα, πάμε να δούμε τι της είπε. Πώς είστε. Είμαστε καλά, θέλουμε να μας πεις και τα δικά σου. Ακούγεται ότι θα παρουσιάσει το 5x5. Το έλεγα πάλι σήμερα. Έχουμε κάνει δοκιμαστικό. Διάφοροι άνθρωποι, είναι γνωστό. Δεν έχω κλείσει ακόμα κάτι. Ξέρω ότι δοκιμάζονται πολλοί. Μήπως την άλλη εβδομάδα έρθετε και πω τα συγχαρήκια για κάποιον άλλον. Αλλά δεν έχει σημασία. Μπορεί να είναι άλλος ο παρουσιαστής. Εσύ μάλλον δεν θα είσαι. Δεν έχω ιδέα. Νομίζω δεν έχουν βγει ακόμα οι αποφάσεις. Αν με ρωτάς, είναι ένα κόνσεπτ που μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά ήδη συζητάω και κάποια άλλα πράγματα. Νομίζω ότι κάπου θα τρουβώσω του χρόνου. Κάπου θα είμαι. Υπάρχει περίπτωση να μην βγει καθόλου το project, το 5x5. Δεν ξέρω καθόλου. Εγώ πήγα, μίλησα, έκανα το δοκιμαστικό. Δεν έχω ιδέα. Είχε ακουστεί και ο κύριος Τσαλταπάσης ότι έκανε δοκιμαστικό. Λατρεύω. Και πώς θα σου φαινόταν σε αυτό το παιχνίδι? Κοίτα, ο Θανάσης τώρα, μιλάμε για ένα παιδί κινητό ταλέντο. Νομίζω θα του τέριαζε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι ένα κόνσεπτ που μπορεί άνετα να το υπηρετήσει. Δεν έχει φίλο. Νομίζω ότι αυτό το κόνσεπτ, αυτό που ζητά, είναι να αγαπάς τον συνάνθρωπο και να γουστάρεις να τον γνωρίσεις. Ο Θανάσης θα ήταν θεός. Ο Σάββας που μπορέσα να έκανε το 5x5. Α, το μωράκι έκανε και αυτός. Μα τι στα κομμάτια, παιδιά, αυτό το 5x5 πολλούς μνηστήρες. Αν ο Σάββας τελικά επιλέξει να μην είναι στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη, θεωρείς ότι θα είναι λάθος επιλογή? Κοίτα, είναι ανάλογα τα προσωπικά δεδομένα που ο άλλος θέλει για την καριέρα του. Θεωρώ ότι το κομμάτι Ελένη είναι πάντα ένα πολύ αξιόλογο κομμάτι του να συμμετέχεις. Δηλαδή, παρότι είσαι με πολύ μεγάλη, μια σταρούμπα της ελληνικής τηλεόρασης, σας τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, μπορείς και φωτίζεσαι. Από εκεί και πέρα όμως ο καθένας έχει ξέρεις, αυτά που τα θέλω του. Πώς θα έβλεπες το Θανάση Πάτρα στο πλευρό της Ελένης Μενεγάκη? Γιατί παίζει αυτό το σενάριο? Τι είναι αυτά που μαθαίνω, να άρχεστε να μου λέτε κανένα νέο καλέ, θα τρελαθώ εγώ εδώ πέρα. Εσένα υπάρχει περίπτωση να σε δούμε ξανά μαζί με την Ελένη? Σίγουρα το κομμάτι της Ελένης για μένα είναι ένα κομμάτι το οποίο το γνωρίζω πολύ καλά, είναι σπίτι μου. Θα με δείτε σύντομα καλεσμένη. Κάτσε, μήπως έχουμε τίποτα να κοινώ. Φαντάζομαι, όχι. Δεν έχω συζητήσει κάτι, όχι προς Θεού. Νίκος Μουτσινάς δήλωσε ότι δεν θέλει να είναι του χρόνου. Θέλει να ξεκουραστεί. Ναι. Εσύ πιστεύεις θα αφήσει μεγάλο κενό και αν ναι, ποιος θα το καλύψει? Δεν νομίζω ότι θα αφήσουν τον Νίκο να αφήσει κενό. Θεωρώ ότι είναι ένα παιδί το οποίο
ή το αγαπάει η τηλεόραση, ο κόσμος, και δεν νομίζω ότι θα αφήσουν τον Νίκο. Μπορεί να κουράστηκε περισσότερο στο να έχει την ευθύνη όλου του κόνσεπτ. Αλλά από ό,τι διαβάζω, έχει προταθεί για κριτικές επιτροπές. Για Just και Fame Story. Τα MAM. Θα το ταιριάζει πάρα τα πολύ. Τα MAM. Γιατί ο Νίκος μπορεί να σου πει έτσι, το πιο σοβαρό πράγμα με χιούμορ, και για μένα αυτό είναι πολύ βασικό κομμάτι στο να είσαι κριτική επιτροπή. Όσον αφορά την υποκριτική, έχουμε κλείσει κάτι για σειρά και για θέατρο? Σίγουρα, τώρα είναι σε δύο συζητήσεις. Θα έρθω καλεσμένη στο στούντιο, να ντυθώ, να βαφτώ, να σας τα πω. Κοίταξε να δεις, επειδή είσαι κρυαρίνα και είμαι και εγώ κρυαρίνα και είμαι της σχολής, μη μου υπόσχεσαι αν δεν πραγματοποιήσεις. Το είπες, πρέπει να συμβεί. Λοιπόν, κλείνετε ημερομηνίες. Έχετε και κάτι άλλο να χωρίσετε. Τι? Με την Κατερίνα. Τι? Για πλάκα το λέω. Τι? Που θυμάστε τότε που είχε ερωτηθεί για τους παρουσιαστές που έλεγε καλός, κακός. Α, μπράβο, έχει δίκιο! Α, πού πας και τα θυμάσαι, θυμάται, Καμίλα. Μου έβαλε στο καλάθι της συμμετριότητας. Ναι. Δεν πειράζει, Λάβρο μου, καλή καρδιά. Επίσης, μπορεί ο τίτλος του 5x5 να είναι προφητικός, γιατί 25. Τελικά μπορεί οι παρουσιαστές να είναι 25 μετά τόσο χρόνο. Πάρα πολύ ωραίο. Και το ερώτημα, Αλέξανδρε μου, είναι, γιατί εγώ κατάλαβα ότι η Κατερίνα θέλει πάρα πολύ να αναλάβει αυτή την εκπομπή. Έτσι αισθάνθηκα εγώ από τον τρόπο που το διαχειρίστηκε. Γιατί τη ρωτήσαμε για το Θανάση Τσαλταμπάση? Διότι υπάρχει σαν σενάριο. Έχει ακουστεί τις τελευταίες μέρες ότι ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, επειδή έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο παρουσίασης και όπως τον έχουμε δει και στο θέατρο αλλά και στην τηλεόραση παλαιότερα, θα τέριαζε Γάντι στο 5x5. Αν γίνει κάτι και τέτοιο, γι' αυτό έχει πέσει στο τραπέζι. Αν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι μεγάλη έκπληξη, θεωρώ, γιατί ο Τσαλταμπάσης τα τελευταία χρόνια έχει αφοσιωθεί στο θέατρο και σπάνια κάνει. Και με το Μαρκουλάκι. Ακριβώς. Το Μαρκουλάκι που επέλεξε αυτό, θα έλεγε, στο πήρε το στόμα σου ο Αντένα, δείχνει ότι κάνει μια στροφή έτσι, μικρή πάλι στους ηθοποιούς παρουσιαστές. Ναι, επίσης αυτό που είπε η Κατερίνα είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη αλήθεια. Ένας παρουσιαστής ενός τηλεπαιχνιδιού, αυτό που το μεγαλύτερο ταλέντο για μένα που πρέπει να έχει είναι το επικοινωνιακό. Δηλαδή να κάνει το παίκτη να αισθάνεται οικία και βολικά. Να παίζει μαζί. Γιατί είναι η πρώτη επαφή ενός ανθρώπου μέσα σε ένα πλατό με κάμερες, με φώτα. Και αυτό μπορεί τον άλλο να τον κουμπώνει. Να αγαπάει τον άνθρωπο, να μην είναι υπερόπτης και σνόμπ, να αγκαλιάζει τον παίκτη. Και ειδικά σε αυτό το τηλεπαιχνίδι, να πούμε, εξού και γίνεται όλος αυτός ο ντόρος για το 5x5, επειδή είναι ένα ειδικό τηλεπαιχνίδι, πόσο μάλλον όταν το έκανε προηγουμένως ο Μάρκος Εφερλής. Πάντως και για τον Μπούμπουρα που ακούστηκε, γιατί είχα μιλήσει με τον Σάββα, δεν επιβεβαίωσε το σενάριο, οπότε μάλλον δεν είναι από αυτούς που έκανε το τηλεπαιχνίδι. Να πούμε εδώ λοιπόν ακριβώς ότι η επικρατέστερη για το 5x5 τη νέα χρονιά είναι η Κατερίνα Ζαρίφη. Σας το είχα πει την περασμένη εβδομάδα εγώ εδώ. Έχεις ότι πέρασε από δοκιμαστικό. Δεν ήταν χάρισμα, το είχα μάθει, είχα την πληροφορία. Θυμάσαι. Δεν είναι κλεισμένο, όμως είναι πάρα πολύ κοντά. Πολύ καλές εντυπώσεις αφήσει. Με το καλό, υπογραφές μετά τις 15 Μαΐου, Κατερίνα. Ναι, ναι, ναι. Γλυκό φιλί στην Κατερίνα, γλυκό φιλί και στον Αλέξανδρο. Μένουμε λίγο στα τηλεοπτικά μας. Συναντήσαμε η Σοφία Μανουσακίδου, συνάντησε την Ελένη Χατζίδου. Τις τελευταίες μέρες τους είδαμε την εκπομπή Breakfast Star και τον Νίκο Μουτσινά να απαντούν μέσω των εκπομπών τους και άνοιξε έτσι ένας δημόσιος διάλογος. Θα δούμε πώς απαντάει η Ελένη Χατζίδου στον Νίκο Μουτσινά, αλλά και θα δούμε και το σχόλιο της σε αυτά που είχε πει για τη Μαρία Κορινθίου στον ενδεχόμενο να βρεθεί του χρόνου στην παρουσίαση του πρωινού του Star. Είναι στο καθημερινό μας ραντεβού, στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού και πάλι. Πώς είσαι? Καλά, καλά. Τι θέλεις τώρα? Θέλω να μου πεις τι έχει γίνει με το Μουτσινά. Έχει λίγο νευράκια παραπάνω, λίγο σου Μουτσινάς. Αλλά και αυτός δείχνει τις μπιχτούλες στην εκπομπή, οπότε δίνει τροφή, δηλαδή δεν γίνεται αυτό που λέει. Επίσης έχει κάνει εκπομπές πρωινές, ψυχαγωγικές. Έχει στείλει και αυτός ανθρώπους. Έχει στείλει τα μηνύματα. Δημοσιογράφους να πολιορκήσουν ανθρώπους. Την ξέρει τη δουλειά. Αφήνει υπονοούμενα, μπράβο. Αφήνει υπονοούμενα, ναι. Την ίδια στιγμή λέω μη στείλετε κάμερα, μην ακούσει το μισό. Και κρίμα, παίζαμε και όταν ήμασταν μικροί με τη Χατζίδου. Τι να έχεις με μένα και το Μουτσινά. Έλα Χριστέ και Παναγιά, άντε μην δημιουργήσουμε τώρα θέματα από το πουθενά. Όχι, σε ενόχλησε αυτό που είπε ο Νίκος, ότι μην τους θέλετε. Έλα, μην το κάνουμε θέμα, μην το κάνουμε θέμα. Καθημερινά σχολιάζουμε διάφορα στην εκπομπή, μην κάνουμε θέμα. Τον Νίκο τον αγαπά πάρα πολύ. Μην κάνουμε τώρα μεμονωμένα πραγματάκια που λέμε. Τον αγαπάς, πραγματικά, όλοι τον αγαπάμε. Καταρχάς το θαυμάζω. Θεωρώ ότι αυτό που κάνει είναι πολύ δύσκολο. Μ' αρέσει πολύ ο Νίκος Μουτσινάς, μην το κάνουμε τώρα. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είπε όμως δεν είναι και πολύ κομψό, μη στέλνετε. Μην κάνουμε τέτοια. Παρακαλώ πολύ, σε συμπαθώ, μην με κάνεις να αλλάξω γνώμη.
Πες μου λίγο, το άλλο που είπες και έκανε αίσθηση. Πάνω από το πτώμα μου, Μαρία Κορίνα. Έλα, μου πήγα και σε το πάω χιουμοριστικά, γιατί δεν θέλουμε, εμείς γενικά δεν θέλουμε ούτε να βαραίνουμε το κλίμα της εκπομπής, ούτε να φέρουμε τον άνθρωπο σε δύσκολη θέση, ούτε τίποτα. Οπότε το πήγα ξέρεις όσο πιο χιουμοριστικά. Εν τω μεταξύ, Μαρία, είχε πει σε μένα ότι δεν της έγινε ποτέ πρόταση από το... Εσείς το κόψατε? Εσύ αυτή την φήμη που ακούστηκε για το Στάρ ότι θα είσαι με το Γιάννη. Σας έγινε πρόταση? Όχι, δεν έχει γίνει συζήτηση. Άντε, να το τελειώσουμε. Δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει, δεν έχει γίνει. Όχι, εμείς το παίξαμε έτσι όπως ήταν. Ότι δεν μου είχε γίνει ποτέ πρόταση από το Στάρ. Α, ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, το άλλο τώρα κεφάλαιο. Τα νούμερα έχουν σταθεροποιηθεί προς τα πάνω. Έλα, μην τα λες τώρα. Νιώθετε πια σίγουροι, είστε οκ για το χρόνο, μιλήσατε. Άμα δεν πέσουν οι υπογραφές. Έχετε κάνει μια πρώτη κουβέντα? Όχι, μωρέ, τίποτα. Εν τω μεταξύ, πολύ πλάκα. Ούτε η μαμά μου τη διαγωνία. Η μάνα μου δεν με ρωτάει πια. Μου λέει, θα μου το πει το παιδί μόνο του. Δεν ρωτάω. Ξέρω ότι μετά τις 15 Μαΐου που φεύγει και ο ανάδρομος... Λες να είναι γι' αυτό. Όλες οι παρουσιάστρες και οι παρουσιαστές αυτό περιμένουν. Να φύγει ο ανάδρομος να υπογράψουν. Ναι. Αλλά οι συζητήσεις γίνονται. Η Άση αυτό λέει πάντως, ότι μετά τις 15 όλα, οπότε... Δεν σου έγινε ένα πρόταση για το Shopping Star? Όχι, όχι, όχι. Θα ήθελες να παρουσιάσεις ένα τέτοιο project? Θα τα συζητούσα, ναι. Εδώ να έχει σύντομα νέα να μας πει. Αχ, μακάρι. Μακάρι, μακάρι. Αλήθεια σου λέω. Μακάρι την επόμενη φορά που θα βγω από εδώ και θα είστε εδώ, ναι, να σας πω επιτέλους! Ένα γλυκό φιλί στο Ελενάκι το όμορφο και είναι πολύ γλυκός ο τρόπος. Γλυκός, γλυκό φιλί. Έλα, είναι πολύ αγνός. Ναι. Άλλος επιθετικός προσδιορισμός. Σαν το παγωτό. Αγνός ο τρόπος που δηλώνει αυτό που θέλει να κάνει. Κατάλαβες, έχει μια... Δεν το έχουν κρύψει ποτέ, ούτε η Ελένη Χατζίδου, ούτε ο Τιακλής Παύλου. Έχουν δηλώσει ευθέως από την αρχή ότι θέλουμε πάρα πολύ, δεν το πιστεύουμε ότι το κάνουμε αυτό, είναι το όνειρό μας και θέλουμε να το συνεχίσουμε και ήρθαμε για να μείνουμε. Και εγώ θέλω να παρουσιάσω ένα τηλεπαιχνίδι. Ωραίο. Πες, όλοι παιδιά, αυτό πρωτοποιείτε. Εντάξει, παιδιά, εγώ... το σύμπαν είναι ανοιχτό. Πείτε τις επιθυμίες σας όλοι. Θέλω να παρουσιάσω το Good Morning America. Λοιπόν, να πω τώρα και κάτι που γνωρίζω σε σχέση με όλο αυτό το οποίο έχει γίνει. Η Μαρία Κορινθίου όντως το διέψευσε και ότι δεν, ότι δεν έχει δεχτεί πρόταση κτλ. Και το παίξαμε εμείς το απόσπασμα φυσικά στην εκπομπή. Και ξέρω ότι έχει κάνει και μια τηλεφωνική επικοινωνία με την Ελένη για να της πει ότι κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ποτέ και ότι τα πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα και ότι ήταν μια φήμη η οποία δεν είχε και λόγο να το κάνει, βέβαια, η Μαρία Κορινθίου. Εντάξει, επειδή πήρε μια έκταση το θέμα. Έκταση, πήρε διαστάσεις. Θεώρησε ότι θέλει να διαχωρίσει τη θέση της και τον εαυτό της για να μην υπάρχει έστω και σαν υπόνοια ότι μπορεί τέλος πάντων να έχει βάλει το. Το χεράκι της σε αυτή τη επίσης διαρροή, στο να υπάρξει. Ναι, επίσης και στα παιδιά αγωνιστικούς χαιρετισμούς, γιατί εδώ και δύο μήνες διαβάζουν ότι η εκπομπή τους κόβεται και τι θα κάνουν. Κουράγιο, κρατήστε και μην ακούσετε τίποτα. Είναι παράδοση για το παιδί. Ναι, γίνεται συνέχεια. Καλά, στο Στάρ το έχει. Και πάνε τακτική. Και πάρα πολύ καλά και να είναι καλά λοιπόν όλοι. Ευρυδικάκι μου, Ελένη, μας μιλήσεις για ομορφιές. Βέβαια. Γιατί εκτός από το τηλεπαιχνίδι που δήλωσες ότι θέλεις να κάνεις. Ξέρεις και από το πώς να γινόμαστε πιο όμορφες, πιο λαμπερές, πιο να φαινόμαστε πιο νεανικές. Να είμαστε τέλος πάντων αυτό που αισθανόμαστε να βγαίνει προς τα έξω. Ο ρόλος του αλληγκαριού της Ζολή Ζολή, Ελένη μου, το απόλυτο προϊόν που έχει κάνει θράψη αυτή τη στιγμή σε Ελλάδα και Κύπρο, δεν είναι τυχαίο. Για ακμή, για ουλές, για πανάδες, είναι το προϊόν που θα μπει σε κάθε σπίτι και θα το χρησιμοποιήσουν από την εφηβεία μέχρι και ο πιο υπερήλικος άνθρωπος. Για σημάδια, είναι το προϊόν που θέλουμε τώρα, που ανοίγει ο καιρός, να μας κάνει λαμπερούς, το φοράμε το πρωί, το βράδυ, μπείτε τώρα στο 211-180-80 και θα πάρετε ένα συν ένα δώρο για Ελλάδα και Κύπρο και μέσα στο site μας, worldofbeauty.gr. Οι προσφορές ισχύουν μόνο για τώρα, για τα επόμενα λεπτά που είμαστε στον αέρα. Δύο ορίστα λιγκαριού, 19,90, λιγότερα από 20 ευρώ. Είναι το προϊόν της ομορφιάς, γιατί με ρωτάτε, Βρυδίκη, τι κάνεις και έχεις τόσο ωραίο πρόσωπο. Η αλήθεια είναι ο ορός σαλιγκαριού, ο οποίος έχει περίσσια βλένα σαλιγκαριού. Να πούμε πως η βλένα του σαλιγκαριού είναι αυτή που όταν το σαλιγκάρι χτυπάει το κέλυφος του, την εκρήγνει για να το επουλώσει, οπότε καταλαβαίνετε ότι ό,τι αναζητούμε για την ομορφιά μας, μας το έχει δώσει η ίδια η φύση. 2-11-180-80 για τα επόμενα λεπτά, ένα συν ένα σωρό σαλιγκαριού στα 19,90 Ελλάδα και Κύπρο και μέσω του site μας worldofbeauty.gr που επίσης μπορείτε να αποκτήσετε όλη την γκάμα, τον αφρό του καθαρισμού, τη μάσκα,
τον Κοχλία, μιλάμε για το αυθεντικό προϊόν. Είναι ό,τι καλύτερο έχει δώσει η φύση. Τώρα μπείτε όλοι, σηκώστε το τηλέφωνο και καλέστε στο 211-180-80. Μυρίζει υπέροχα. Αχ, όντως. Γιατί είναι ένα συνένα δώρο, Ευρυδικάκη μου. Είναι ένα δώρο μόνο για τα επόμενα λεπτά. Ακούτε Βλένα και μπορεί να σας τρομάζει. Μη σας τρομάζει καθόλου. Έχει υπέροχη υφή, υπέροχη μυρωδιά για τις ρητίδες, για τις πανάδες, για τις κόκκινες και τις λευκές πανάδες. Για τις εγγυούλες τα εξαφανίζει αμέσως από την πρώτη κιόλας εβδομάδα. Καλέστε τώρα για να κάνετε δική σας την προσφορά. Ένα συνένα δώρο λιγότερο από 20 ευρώ στο 211-180-80 και μέσω του site worldofbeauty.gr. Για τώρα. Ακόμα που θα είμαι στον αέρα για τα επόμενα 1 με 2 λεπτά. Αυτό λοιπόν είναι το μυστικό της ομορφιάς μου. Και τώρα που είναι καλοκαιράκι, ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, ήλιος, έκθεση για να προστατευτούμε, για να φύγουν τα σημάδια από την ακμή μας, από τις ουλές μας και στο σώμα μας μπορούμε να τα βάζουμε. Για τα επόμενα 2 λεπτά μόνο ισχύει αυτή η προσφορά. Σηκώστε τώρα το τηλέφωνο 2 λεπτά ακόμα στο 211-180-80 και στο λαιμό φυσικά βάζω και στο μπούστο. Για να κάνετε δική σας την υπερπροσφορά, ένα συνένα δώρο στα 19,90. Για να σωθείτε, για να βρείτε τη λύση, γιατί σε όποιο σπίτι θα μπει, θα το χρησιμοποιείτε. Από τα παιδιά στην εφηβεία, γιατί είναι δερματολογικά ελεγμένο, τα παιδιά που έχουν ακμή, για τις ουλές, πανάδες, ψήματα, πανάδες και για τις κόκκινες τις πανάδες, αλλά και για τις λευκές που είναι πιο παλιές, για τις εγγυούλες. Κάτω από τα μάτια για τους κύκλους, για τις ρητίδες. Εγώ το βάζω και στα χείλη μου, παιδιά, το ενυδατώνει. Το βάζω και σαν ενυδατική το πρωί, το βάζω σαν ενυδατική και το βράδυ. Είναι δερματολογικά ελεγμένο, γυναίκες, άντρες, από όλες τις ηλικίες. Σηκώστε τώρα το τηλέφωνο και καλέστε στο 211-180-80 για να πάρετε 2 ορούς αλυγκαριού, ένα συν ένα δώρο. 19,90 και μέσω του site worldofbeauty.gr. Για το επόμενο 1 λεπτό ισχύει η προσφορά. Μπείτε να δείτε και τα άλλα προϊόντα, τον αφρό, τη μάσκα. Σφίγγει το πρόσωπο, σφίγγει το λαιμό. Δεν χρειάζεται να χαλάμε λεφτά πολλά για την ομορφιά μας. Με 19,90 θα σωθείτε. Ένας είναι ένας ορός αλυγκαριού εντελώς δωρεάν. Ένα λεπτάκι ακόμα. Σηκώστε τώρα το τηλέφωνό σας και θα με θυμηθείτε. Γιατί μου λέτε, Ευρυδίκη, τι κάνεις το πρόσωπό σου και είναι τόσο λαμπερό και έχουν φύγει και οι πανάδες. Εσύ δεν έχεις περάσει και λίγα και με Δομινίκου και αυτά. Έχεις περάσει ταλαιπωρίες. Και πέρσι και φέτος αυτή είναι η λύση. Παιδιά, μυρίζει υπέροχα. Είναι παχύρευστο για λιγότερο από ένα λεπτό. Σηκώστε τώρα το τηλέφωνο στο 211-180-80. Αυτή είναι η λύση τη ομορφιά. Και μέσω του site worldofbeauty.gr για τα επόμενα 10 λεπτά θα σας αφήσουμε τις προσφορές. Έτσι, γιατί σας αγαπώ, σας δίνουμε μια παράταση. 2-11-180-80 για τα επόμενα 10 λεπτά. Πάρτε το, θα με θυμηθείτε. Γιατί για να είμαστε όμορφες δεν χρειάζεται να χαλάμε μια περιουσία. Και είσαι υπέροχη. Ψάχνουμε, μας το δίνει η φύση. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ερχόμαστε με αγαπημένους Μαυρί και ο Μαυρική. Ξέρει και με το που εμφανιστεί η Λάιρα στο πλατό. Τρέχει, αλλά θέλει εσένα. Και δεν έχει όλου του καλεσμένου, πε το αυτό. Έτσι, έτσι. Δεν είναι σαν το παπανότα το σκυλί που πήγε στο τζίπρα κατευθείαν. Που βγήκε από πίσω και κατευθείαν όρμηξε. Έχει ένστικτο, έχει ένστικτο. Το σκυλί το κατάλαβε. Σου λέει εδώ νιώθω ασφάλεια. Πάει που νιώθει πολύ πολύ αγάπη. Εκεί θα πρέπει να πηγαίνουμε και όλοι οι άνθρωποι κανονικά. Έτσι πρέπει. Αγάπε μου γλυκέ και όμορφε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Εμείς ευχαριστούμε για την πολύ γλυκιά σου πρόσκληση. Πάντα και η αγκαλιά μας και η εκπομπή είναι ανοιχτή για να σας έχουμε στην παρέα μας. Σήμερα γυρίσατε, πότε επιστρέψατε από Κύπρο? Γυρίσαμε χθες τα μεσάνυχτα. Άρα πάλι λίγο δεν έχετε κοιμηθεί καλά, δεν έχετε ξεκουραστεί. Είμαστε πάντα έτσι, ναι. Πώς είστε? Καλά. Εντάξει, καλά είμαστε νομίζω. Ναι. Ετοιμάζεστε για χαμόγελα και όνειρα. Πράγματα. Περάσατε μια περίοδο στην οποία θελήσατε να απέχετε λίγο και από τις εμφανίσεις και από τα social. Μια περίοδος που είναι δύσκολη για κάθε άνθρωπο, κάθε ζευγάρι και κάθε γυναίκα που τη βιώνει. Αλλά από αυτό βγαίνουμε πάντα πιο δυνατοί. Και για γυναίκα και για άντρα, γιατί θεωρώ ότι αυτό το θέμα αφορά και τους άντρες, γιατί το παιδάκι δεν το κάνεις μόνη σου.
το κάνεις και με τον σύντροφό σου και, και αυτός πονάει. Ναι, μεν είναι μέσα σου και το μεγαλώνεις και όλα αυτά, αλλά είναι και μέσα στην καρδιά του και μέσα στο μυαλό του. Εννοείται. Όταν αγαπάς τον άνθρωπό σου και όταν αγαπάς τον σύντροφό σου, ναι, εννοείται πως τα συναισθήματα μοιράζονται. Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, θα το πω αυτό. Και μιλήσαμε στο τηλέφωνο για κάτι εισιτήρια για να έρθουμε να σας δούμε στην παράσταση που ανεβάζατε όταν ήσασταν στη Θεσσαλονίκη. Και με πήρε, σε πήρα, δεν βρεθήκαμε, δεν συγχρονιστήκαμε στα τηλέφωνα και το επόμενο πρωί που μιλήσαμε, με παίρνεις και μου λες... Το εμπιστεύτηκα νομίζω. Το εμπιστεύτηκες και το γνωρίζαμε κι εμείς, αλλά το σεβαστήκαμε απόλυτα γιατί ο πρώτος καιρός της εγκυμοσύνης είναι πάντα δύσκολος για μια γυναίκα. Οπότε δεν το μοιραστήκαμε, δεν το δημοσιοποιήσαμε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, γι' αυτό. Ναι. Αλίμονο. Αλίμονο. Πάνω απ' όλα αυτό πρέπει να κάνουμε. Και θυμάμαι ότι μου λες, με παίρνεις κάποια στιγμή, ήταν πρωί και μου λες, άμα σου πω τώρα που είμαι και ακουγόταν η φωνή σου τόσο χαρούμενη. Mm. Τόσο χρωματιστή φωνή, αυτό που λες, μια χαρούμενη φωνή. Και μου λες, είμαστε στο γυναικολόγο, ήρθαμε να ακούσουμε για πρώτη φορά την καρδιά του. Θέλω να σου πω ότι δεν υπήρξε για μένα πιο ευτυχισμένη και χαρούμενη είδηση από αυτήν. Έχω καταφέρει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, δόξα τω Θεώ, με πολλούς αγώνες και πολύ κόπο, αλλά τίποτα από όλα αυτά, ξαφνικά όλα, ξέρεις, έγιναν minimized, ελαχιστοποιήθηκαν και αυτό φαινόταν σαν η ολοκλήρωση του... του λόγου, αν θέλεις, που ήρθα σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι αισθάνομουν όλη αυτή την περίοδο. Απλά το κρατούσαμε γιατί μας λέγαν όλοι «Μην προτρέχετε, μην ενθουσιάζεστε, μπορεί... οι συγγενείς εννοώ». Και εμείς λέγαμε τώρα πόσο... Δεν είχαμε καταλάβει, δεν είχαμε αίσθηση, και το λέω πρώτη φορά αυτό, του πόσο εύκολο και πόσο σύνηθες είναι. Το καταλάβαμε εκ των υστέρων από τα χιλιάδες μηνύματα που λάβαμε όταν το δημοσιοποιήσαμε. Είναι να σταματάει δυστυχώς μια εγκυμοσύνη στους πρώτους μήνες. Δεν το ήξερα. Ομολογώ ότι μαθαίνουμε πράγματα ακόμα στον κόσμο. Δεν το περιμέναμε καθόλου και μας λέγανε και φίλοι και συγγενείς: μη βιάζεστε, μη βιάζεστε. Εμείς είχαμε αρχίσει. Αγοράζαμε ρούχα, αγοράζαμε παπούτσια. Είναι αυτό που ξέρεις ότι η λογική με την καρδιά είναι δύο εκείνη τη στιγμή αντίθετα πράγματα. Ναι. Δηλαδή η λογική σου λέει αυτό που ακούς και από τους γύρω που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία. Κράτα το λίγο, αλλά το συνέστημα είναι τόσο μεγάλο. Ναι. Ετοιμάζαμε το δωμάτιο, είχα δει χίλια σχέδια. Είχα δει μέχρι και τα προσκλητήρια της βάφτισης εγώ. Αλήθεια. Άστα, ναι, είχα... Είχαμε πάρει το... Είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Είχαμε πάρει το μπάτερ στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, γιατί είπαμε γάμο στην Κύπρο, βάφτιση στον Άγιο Κωνσταντίνο. Το είχαμε, δηλαδή, κάναμε σαν μωρά. Λες και ήταν 9 μήνων, ας πούμε. Ναι. Αλλά όταν κάνει σχέδια, καμιά φορά. Είναι απολύτως λογικό να πονάς όταν κάτι δεν πάει όπως θα το ήθελες και όπως ιδανικά θα ήθελες να πάνε τα πράγματα. Από την άλλη πλευρά, εγώ θα μείνω σε αυτό που είπατε και στο βίντεο που ανεβάσατε εκείνη τη μέρα, όταν γνωστοποιήσατε το γεγονός, ότι είναι κάτι που έχει συμβεί σε πάρα πολλές γυναίκες. Σε πάρα πολλές γυναίκες και είναι κάτι το οποίο έρχεται, περνάει και δεν σημαίνει ότι... μαυρίζει όλη την υπόλοιπη ζωή. Διαδρομή και τη ζωή. Ναι, ήταν πολύ δύσκολες οι πρώτες ώρες, ειδικά τα πρώτα λεπτά. Εγώ ένιωθα λες και άνοιξε η γη. Και γι' αυτό θέλω να ζητήσω και την κατανόηση και των συνεργατών μας και των φίλων μας. Κλείσαμε το τηλέφωνο. Εγώ προσωπικά το είχα κλειστό για ένα μήνα ολόκληρο. Πρώτη φορά στη ζωή μου έκλεισα το τηλέφωνό μου για ένα μήνα. Δεν μπορούσα να συζητήσω και να πω το οτιδήποτε. Το δημοσιοποιήσαμε γιατί άρχισαν να γράφονται κάτι δημοσιεύματα ότι είναι έγκυος η Λάιρα, περιμένουν το πρώτο παιδί. Και λέω: δεν θέλω να το ζήσω αυτό, να πάρει μια έκταση. Ναι, ότι είναι πιο επώδυνο μετά. Καλύτερα να το κόψουμε ότι παιδιά ήταν μια ατυχής. Γιατί πραγματικά θέλουμε να πιστεύουμε ότι ήταν μια ατυχής εγκυμοσύνη, όπως λένε και οι γυναικολόγοι εδώ της Λάιρας. Αλλά πραγματικά σου μιλώ, όλο αυτό ήταν σαν ένα παραμύθι που απλά είχε, δεν είχε happy end. Εσείς αυτό. Πώς μάθατε ότι διεκόπη η κρίση? Αυτά τα πρώτα λεπτά σου λέω, προσπαθούμε να τα διαγράψουμε. Εμείς μάθαμε πώς διακόπηκε. Βασικά εμείς, εγώ ο Μαυρίκιος με τη μητέρα του, πήγαμε στο γυναικολόγο όλοι μαζί να δούμε το μωράκι μας. Κάτι καθιερωμένο, με τον υπέρ. Με στην τρελή χαρά, ναι. Αυτό που κάνουν με στην τρελή χαρά, ανοίγει, το βλέπουμε, ξεκινάμε εμείς τα δικά μας, ότι αχ, ξεκινάνε, σχηματίζονται ποταράκια, λέγαμε εμείς τα δικά μας. Όντως το βλέπαμε το μωρό. Και λέει γιατρός... Και λέει γιατρός, ηρεμήστε. Ξέρεις, με κοιτάει με ένα βλέμμα και μου κάνει ηρεμήστε, περιμένετε. Λέω
τι να ηρεμήσουμε, τι να περιμένουμε. Με έπιασε ένα άγχος και... Εντάξει, λέει, δυστυχώς... Δεν έχουμε καρδιακό παλμό, νομίζω, ήταν η φράση. Ήτανε μέσα και μαυρίκιος. Ήτανε μέσα και μαυρίκιος εκεί δίπλα μου. Ας, ας μην τη θυμηθούμε άλλο, ναι, γιατί βάλαμε τα κλάματα. Γιατί είναι σημαντικό μας. Εκείνη τη στιγμή αυτή τόσο δύσκολη. Να κρατάει ο ένας το χέρι του άλλου. Ξέρεις, στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτούμε, κλαίγαμε και όλα αυτά. Αλλά μετά από όλες αυτές τις ιστορίες που διάβαζα, και ήταν χιλιάδες οι ιστορίες που διάβασα, από αυτό που έχει περάσει ο κόσμος και τα ζευγάρια, παίρνω δύναμη. Το πιο όμορφο μήνυμα ήταν αυτό που μου λέγανε ότι το μωράκι μου, το μωράκι μας είναι αγγελάκι. Είναι αγγελάκι, είναι εκεί στον ουρανό. Και μας προσέχει και το πιο όμορφο μήνυμα ήταν αυτό, ότι μία τέτοια αγάπη θέλει έναν φυλακάγγελο να... Θα τον φέρει ο Θεός αυτό το φυλακάγγελο. Να τον... Η αγάπη ανοίγει και τα γιατρεύει όλα, ναι. Και φέρει ο Θεός εκείνη την ώρα που πρέπει, ο Θεός ο καλός, θα φέρει αυτό που πρέπει να σας φέρει για να ολοκληρώσει την όμορφη Εγώ γενιά. Θέλω, αν μου επιτρέπεις, το μόνο που θέλω να σταθούμε σε αυτή την πρώτη στιγμή που μαθαίνεις μια τόσο βαριά, δυσάρεστη είδηση, που σου ανατρέπει τα πάντα και μαυρίζουν όλα τα πρώτα λεπτά μέχρι να μπορέσεις να το επεξεργαστείς. Είναι η πρώτη αντίδραση της Ηλάιρας που αξίζει να το πω για να στείλω και ένα μήνυμα σε όλες τις μαμάδες που το ζουν αυτό, δυστυχώς. Θυμάμαι που άρχισε και έκλαιγε, ούρλιαζε πάνω στην καρέκλα και έλεγε ότι έκανα λάθος, που έφτεξα, και εγώ φταίω. Δεν θέλω να το πούμε αυτό, επειδή το επεξεργαστήκαμε πάρα πολύ και περιμένουμε και τα αποτελέσματα τώρα από μέρα σε μέρα για το τι έφτεξε. Είναι ένα τυχαίο συμβάν. Γεγονός, ναι. Δεν φταίει η μητέρα για το πώς, γιατί είχε μια δύσκολη εγκυμοσύνη. Μπράβο να σου, πούμε. Μπράβο που το λες αυτό και το λέω γιατί... Μπράβο σου. Γιατί πολλές γυναίκες μπορεί να αισθανθούν την ενοχή, ναι, ναι. Ότι κάτι κάναμε, κάτι αυτό, έκανα αυτό. Εγώ λάθος και δεν πήγα. Και πολλά ζευγάρια, έχω να σου πω που συζήτησα, που απομακρύνονται μετά από κάτι τέτοια. Με τίποτα δεν πρέπει να συμβεί αυτό. Στα ζευγάρια δεν υπάρχει αγάπη. Γιατί δεν μπορεί ο ένας σύντροφος να ενοχοποιήσει τον άλλον, να κατηγορήσει τον άλλον. Είναι αδιανόητο. Το θεωρώ απαράδεκτο. Ναι. Και ανήκουν στο παρελθόν. Αυτά είναι παρελθοντολογικές αντιδράσεις. Το να ακούμε γυναίκα πρέπει να κάθεται ακίνητη και να κάνει. Και να... Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή είναι... Ο γιατρός είναι ο πρώτος που ξέρει και καθοδηγεί μια γυναίκα εννοείται. Σε αυτή την άγνωστη περίοδο στην οποία μπαίνει. Δεν ξέρει καμία. Πραγματικά, δεν ξέρει πώς είναι εκείνη η περίοδος. Δεν ξέρεις ό,τι και να διαβάζεις, ό,τι και να διαβάσεις. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέω. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι επειδή ήταν δύσκολο, δηλαδή θυμάμαι την Ηλάιρα καθημερινά, πριν χάσουμε το μωράκι, να κάνει καθημερινά να έχει αναγούλες, να είναι πάνω από μια τουαλέτα και να... Τρεις φορές τη μέρα έκανε με το. Και να την κρατάω αγκαλιά, κάθε μέρα ξυπνούσαμε και κοιμούμασταν με αυτό. 4 το πρωί, ας πούμε, την έπιανε ξαφνικά, τρέχαμε. Και νομίζαμε ότι αυτά είναι τα δύσκολα, ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, τα δύσκολα είναι όταν έρχονται να τα αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό το αναλύω λίγο παραπάνω, γιατί ήταν χιλιάδες τα μηνύματα που μας είπανε ότι ξέρεις και εμένα μου συνέβη και εμένα μου συνέβη και εμένα μου συνέβη. Ξέρεις κάτι, αυτό είναι και το πιο σημαντικό για μένα. Γι' αυτό δηλαδή, το μοιραστήκαμε. Όταν το είδα το βίντεό σας που συγκινηθήκαμε όλοι και προσωπικά στεναχωρέθηκα και πάρα πολύ, γιατί ξέρω πόσο το θέλατε και την αγάπη που έχετε ο ένας τον άλλον. Λες μετά ότι είναι κάτι που συμβαίνει σε τόσες πολλές γυναίκες. Που πάρα πολλές, ναι. Έτσι, με το παράδειγμά σας και την αγάπη σας και την ένωσή σας που παραμένει η ίδια, δίνεις και μετά από το δύσκολο που συμβαίνει, δίνεις το όμορφο και το αισιόδοξο ότι όλα συμβαίνουν στη ζωή, είναι για μας τους ανθρώπους, τα ξεπερνάμε, τα αφήνουμε πίσω μας και πάμε για τα άλλα, τα πιο ωραία, τα αληθινά και τα μεγάλα και δεν σταματούμε να προσπαθούμε. Έχετε γυρίσει αυτή τη σελίδα? Ναι, έχουμε γυρίσει αυτή τη σελίδα. Πραγματικά διάβασα τρομερά πράγματα. Δεν... Σου δώσανε δύναμη. Πάρα πολύ, ναι, μου δώσανε δύναμη. Και χαίρομαι πάρα πολύ που οι γυναίκες εκεί έξω έχουν τόσο μεγάλη αγάπη να δώσουν. Και έλαβα μηνύματα και από άντρες και με χαροποίησε επίσης, γιατί είναι κάτι που αφορά και τους άντρες. Δεν είναι μόνο. Αφορά και τους άντρες. Δεν είναι μόνο για τη γυναίκα. Και το αφήνουμε πίσω. Εννοείται ότι δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ, δεν ξεχνιέται. Κάτι τέτοιο. Αλλά θα είναι εδώ στην καρδιά μας και προχωράμε. Αλλά όταν θα έρθει το παιδάκι, πίστεψε, θα είναι τόση μεγάλη χαρά
που μόνο ωραία θα σκέφτεστε και θα. Κοίταξε, σταθήκαμε από την αρχή στα θετικά για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Δηλαδή, σταθήκαμε στο ότι η γυναικολόγος μας είπε ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, τύπου 2-3 μήνες, μπορείς να ξαναπροσπαθήσεις για κάτι τέτοιο. Γιατί πραγματικά, Ελένη μου, γιατί τώρα στο λέω σαν φίλη μου, αυτό το κορίτσι που βλέπεις έχει τόση πολύ αγάπη μέσα στην τεράστια. Και στην ψυχή του να δώσεις ένα παιδάκι, εδώ τη δίνεις αγνώστους. Δηλαδή, οδηγώ στο δρόμο και μπορώ να δω έναν ας πούμε, άνθρωπο που έχει μια ανάγκη και με βάζει με το ζόρι να σταματήσω για να το βοηθήσω. Και λέω, τι θα κάνεις το παιδί μας, δηλαδή, άμα τα κάνεις αυτά στους αγνώστους. Να σου πω κάτι. Φαίνεται στα μάτια της. Ναι, είναι φοβερή. Τα μάτια, λέει η γιαγιά μου, λένε πάντα την αλήθεια. Έτσι. Και τα μάτια της είναι τόσο αληθινά. Έτσι, λένε λοιπόν τόσο μεγάλες αλήθειες. Να είστε καλά. Και αυτό που κρύβει μέσα. Έχει πολύ αγάπη για παιδιά. Ευχαριστώ. Και αυτή την αγάπη που έχει για τα παιδιά, έτσι για να το γυρίσω και λίγο τη σελίδα, αποφασίσαμε να τη δώσουμε μέσα από ένα φανταστικό χώρο που ετοιμάζουμε στην Κύπρο. Αλήθεια. Ναι, ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ. Και γενικά είναι το όνειρό μου να βοηθάω παιδιά με κάθε τρόπο. Και πιο ειδικά στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό, γιατί είναι κάτι που εγώ πέρασα πάρα πολύ δύσκολα να διαλέξω τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Και έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα τελικά. Για να καταλήξεις εκεί που η καρδιά σου είναι δυνατά. Οπότε έρχεται, Ελένη μου, εδώ αποκλειστικό στο δίνουμε. Έχει ανοίξει ο χώρος. Έρχεται 1η Σεπτεμβρίου το Μαυρίκιος and Lyra All Day Art School. Φανταστικό. Είναι σε ποια πόλη? Στη Λεμεσό. Σε ένα φανταστικό κτίριο, το πιο όμορφο κτίριο της Λεμεσού. Για τι ηλικίες είναι αυτό, δηλαδή από τι ηλικία μπορεί να έρθει αυτό κάποιος? Αυτό τώρα για να καταλάβεις θα ξεκινάει από το πρωί με κάποια παιδάκια τα οποία θα απασχολούνται με πάρα πολύ ωραίους καλλιτεχνικούς τρόπους. Το μεσημέρι θα έρχονται και μεγαλύτερα παιδιά του Δημοτικού για μελέτη μαθημάτων. Και το απόγευμα θα γίνονται όλα τα απογεωργική καλλιέργεια στον κήπο και στην κουζίνα μαγειρέματα μαγειρική, με την μαγείρισα Ελλάδα. Θα έρθω στην Κύπρο να το κάνουμε μαζί μου. Να κάνουμε συνέντευξη. Και με μένα βέβαια πιάνω τραγούδι, θέατρο, όλα τα καλλιτεχνικά και πολλούς συναδέλφους. Είναι κατασκήνωση. Είναι, ναι, φανταστικό. Είναι φανταστικό. Και να σου πω ότι είναι σε ένα κτήμα 5.000 τετραγωνικών με εκατοντάδες πορτοκαλιές, λεμονιές, ελιές. Είναι στη φύση όλο αυτό. Μπράβο. Είναι πολύ φαντάζομαι να μας φτιάξει εκεί. Είναι καταπληκτικό. Θεατρικά δεν κάνουμε τίποτα. Τώρα διάλειμμα. Τέλος, διάλειμμα. Μετά το κλουβί που έγινε χαμός, ευχαριστώ για την απίστευτη αγάπη του κόσμου που πραγματικά το πήρα λίγο πάνω μου αυτή την παράσταση με όλους τους αγαπημένους μου συναδέλφους, αλλά δεν περίμενα ότι ο κόσμος θα το στήριζε τόσο θερμά. Ήταν εξαιρετικός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ καλός. Ναι. Άρα τώρα Αθήνα. Σχέδια, ετοιμάζουμε. Συναυλίες, να σου πω. Συναυλίες, έχουμε ποτέ εδώ με την Ηλάιρα, γιατί η Ηλάιρα είναι νικήτρια του Just πέρσι. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Έχει βγάλει τραγούδι στη Heaven με τον Αντρέα το Λάμπρο που μας έγραψε αυτή τη φοβερή την μπαλάντα. Και τώρα ετοιμαζόμαστε για μια σειρά συναυλιών και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Περιοδία. Έχω να σου πω ότι με θέλουν πάρα πολύ για βαφτίσεις και για γάμους. Κορίτσι, αυτές είναι δουλειές. Κάνω κάτι έτσι με τις βαφτίσεις. Ξέρεις τι ωραία που είναι εκεί, εγώ δεν λένε όμως για αυτά. Παιδί μου, θέλει να ντύνεται πριγκίπισσα και μπέλ και σταχτοπούντα και να πηγαίνει στις βαφτίσεις. Θέλει να ντύνομαι και να τραγουδάω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά εμείς. Θέλω να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς μας και στις δύο οικογένειες, γιατί μας στάθηκαν όσο δεν φαντάζεσαι σε αυτό το πολύ δύσκολο που ζήσαμε. Πέρα από τους χιλιάδες followers εδώ στα social, γιατί κακά τα ψέματα για μας, εσύ το ξέρεις πολύ καλά γιατί έχεις χιλιάδες followers, είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Αυτό είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι σαν να τους ξέρουμε. Να σου πω κάτι. Τι γονείς θα είναι, έχουν βγάλει δύο καταπληκτικά παιδιά, άρα θα είναι και οι τέσσερις και τη Ηλάιρα. Φανταστική είναι. Φανταστική γονείς. Άρα, εγώ να σου πω, αγαπάω πάρα πολύ και τον πεθερό και την πεθερά μου. Δεν μπορώ να τους αποχωριστώ. Όσο αγαπάω τους γονείς μου, τόσο αγαπάω και το. Και τα πεθερικά φανταστικό μου. Αυτό και δεν πλες το περίμενα ποτέ ότι πραγματικά θα με αγαπάνε επίσης σαν το παιδί τους. Πώς θα μη σας αγαπάνε, κορίτσι μου. Σας αγαπώ κι εγώ. Και περιμένουμε να ξέρεις και όλους τους σπουδαστές. Όλα αγάπη μου, τρόπο μου. Όλους τους σπουδαστές. Φεύγοντας σου λέω, μην ξεχάσω, στα ΙΕΚ Α, που είμαι 4 χρόνια. Και κάνουμε φέτος καινούρια τμήματα, γιατί έχουμε ξεπεράσει πλέον τους 200 φοιτητές. Φανταστικά, στην υποκριτική, στη μουσική, στο τραγούδι. Τέλεια. Ξεκίνησαμε 5 παιδιά, να ξέρεις, 5-4 χρόνια και έχω πλέον πάνω από 200. Και εκεί γνώρισα και τη γυναίκα μου. Αυτό το ξέρω. Εκεί γνώρισα τη γυναίκα μου. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ. Γεια σας. Θα έρθουν από πάνω να με πιάσουν από το μαλλί. Σας αγαπώ. Όχι, εγώ όσο είσαι με το Μαυρίκιο και την Ηλάιρα δεν θα σε αγχώσω. Είναι πολύ αγαπημένα. Γιατί να ξέρεις, είναι ολόσωμη απόδειξη ότι τα μεντίζενες κάνουν δουλειά. Έτσι, το λένε. Ναι. Τους αγαπάμε. Ναι, βέβαια, τους αγαπάμε. Τώρα είπαμε με το Μαυρίκιο θα έρθουν στην Κύπρο να συνεχίσουν το πρόγραμμά τους. Με 89 ευρώ μπορείτε κι εσείς.
Έχω ένα συγκλονιστικό νέο να σου πω. Για πες. Ότι βγάλαμε νιου intro πρόγραμμα δυνατίσματος. Προσέξτε καλά αυτά που θα πω. Δεσμευόμαστε ότι θα χάσετε έως 6 κιλά με 89 ευρώ. Είναι αλήθεια. Έως 6 κιλά, έτσι. Φανταστικό. Είμαστε συγκεκριμένοι. Λοιπόν, θα στο περιγράψω, αλλά η προσφορά να πούμε ότι ισχύει μέχρι τη μία αυστηρά στο 210-51-58-160 και στο 7053-53 στην Κύπρο. Λοιπόν, επειδή ακούγεται πολύ χαμηλή η τιμή, σου λέει ο άλλος θα μου δώσουν μια διατροφή. Θέλω να εξηγήσω στον κόσμο τι είναι το εξατομικευμένο αυτό πακέτο αδυνατίσματος. Τα Medizenes μετρούν 35 χρόνια πορείας. Έχουν ένα στόλο μηχανημάτων, Ελένη μου. Για τον καθένα μας ξεχωριστά, λοιπόν, θα βγάλουν το σωστό σχήμα. Βλέπουμε εδώ, κρουστικό υπέρηχο. Έχουμε ειδικά εστιασμένα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Υπάρχουν τόσες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν σωστά στα Medizenes. Εγώ τα βιώνω πάντα πριν τα μεταφέρω στον κόσμο. Ξέρεις, έκανα χέρια. Ρε παιδί μου, που τα χέρια τώρα τα δείχνουμε το καλοκαίρι και είναι πιο γραμμωμένα. Είναι δύσκολο σημείο το χέρι. Ναι, και χαίρομαι τόσο πολύ όταν βλέπω τη διαφορά. Περιλαμβάνει λοιπόν και συστάσεις παρακολούθηση διατροφής, τεχνολογία, καινοτόμες μεθόδους. Ένα επιτελείο από εξειδικευμένους επιστήμονες που θα είναι κοντά μας στην προσπάθεια, γιατί είναι πονεμένη ιστορία το αδυνάτισμα. Καλή πλάκα, ξέρεις, ο κόσμος πιο πολύ μας λέει ότι... Ταλαιπωρείται. Ναι, ότι του δώσαν υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν, ότι δεν είχε αποτέλεσμα, ότι ξόδεψα πολλά χρήματα, ότι έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές και επιστρέφουν τα κιλά. Δηλαδή εδώ έχει να κάνει και με τον ανθρώπινο παράγοντα. Υπάρχει ένα επιτελείο. Πιο σημαντικό. Που έχει όμως και αυτή την ανθρωπιά, ρε παιδί μου. Για να μπορείς να επικοινωνήσεις με τον άλλο, να του πεις εδώ κόλλησα, εδώ έχω πρόβλημα. Μπράβο. Να μπορεί εκείνη τη στιγμή. Έχει μπλοκάρει ο μεταβολισμός μου. Έχω ειδήματα. Νιώθω λεμφική συμφόρηση. Έρχονται γυναίκες στην ευαίσθητη ηλικία και μας λένε άλλαξε το σώμα μου. Έχω περιμετρικό λίπος. Φουσκώνει η κοιλιά μου ενώ τρώω το ίδιο. Δηλαδή εκεί. Θέλει το σωστό σχήμα, το σωστό συνδυασμό και τους σωστούς ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ανθρώπινος παράγοντας, γιατί και όταν αναθαρίσουμε και δούμε το αποτέλεσμα, συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Λοιπόν, έως 6 κιλά με 89 ευρώ. Η διάγνωση είναι δωρεάν για όλους σας, είτε το πάρετε απόφαση είτε όχι. Πάτε Σύνταγμα, Μαρούσι, Περιστέρι, Πειραιά, Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, στα Χανιά, Κύπρο, στη Λεμεσό και τη Λευκοσία. Το κλείνετε στο 210-51-58-160 και 7053-53, ό,τι ώρα θέλετε. Το διαγνωστικό ραντεβού είναι δώρο για όλους σας. Αλλά η προσφορά ισχύει μέχρι τη μία που θα τελειώσει η εκπομπή και το break και θα τηρηθεί και σειρά προτεραιότητα στα ραντεβού, γιατί ήρθε η άνοιξη, θέλετε να βάλετε το μαγιό, το καταλάβαμε. Λοιπόν. Εξατομικευμένο πακέτο, 89 ευρώ, έως 6 κιλά αδυνάτισμα. Για σένα που βλέπεις και θα μας πεις ότι είναι το Open Weekend ή η Ελένη μας, ό,τι θέλεις. Ή η τρούφα μας. Ή η τρούφα μας. Μα είναι πρωταγωνίστρια. Και την τρούφα να μας πείτε ότι βλέπετε, εμείς θα σας το δώσουμε. 89 ευρώ τελική τιμή στο 210-51-58-160 και 7053-53 στην Κύπρο. Και βέβαια, αν πάτε στην Κύπρο, θα πετύχετε και το μαυρίκιο με την Ηλάιρα. Καλό. Μέχρι τη μία ισχύει η προσφορά για να φορέσουμε το μαγιό μας. Χαρούμενοι. Φύγαμε. Είσαι υπέροχη. Φανταστικά. Ευχαριστούμε πολύ. Φάκι μου όμορφο και γλυκό. Φιλάκια. Εμείς ερχόμαστε σε λίγο. Μην πάτε πουθενά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε να δούμε ωραίες προτάσεις για ωραία έπιπλα. Γιατί και αυτό το σαλόνι που εμείς καθόμαστε και εμείς αναπαυόμαστε και απολαμβάνουμε είναι από την αγαπημένη Τζοάννα Τεριζή Home Design, στην οποία θα πάμε να δούμε αμέσως τώρα. Ιωάννα, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε συναντούμε εδώ στο κατάστημά σας, Τζοάννα Τεριζή, στις Αχαρνές. Ένας υπέροχος χώρος όπου ο καθένας μπορεί να βρει κάθε είδους έπιπλα, τα έπιπλα που επιθυμεί. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο χώρο μας. Χαιρόμαστε και εμείς που είστε εδώ σήμερα. Ένας πολύ μεγάλος χώρος καταρχάς, όπου μπορούμε να βρούμε τα πάντα. Ακριβώς λοιπόν, 600 τετραγωνικά μέτρα, αποτελείται από 2 ορόφους και πολύ άνετο πάρκινγκ για όλους εσάς.
Τα έπιπλα που μπορούμε να βρούμε είναι έπιπλα σαλονιού, έπιπλα κρεβατοκάμαρας. Τα πάντα λοιπόν για το σαλόνι μας, για την κρεβατοκάμαρά μας, για όλους τους χώρους του σπιτιού και όχι μόνο και για τους επαγγελματικούς χώρους. Είμαστε εδώ λοιπόν για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες των πελατών μας. Είμαστε εδώ λοιπόν για να σας δώσουμε ιδέες, λύσεις. Μπορούμε να έρθουμε στο χώρο σας, να επισκεφτούμε λοιπόν το χώρο σας και μαζί να φτιάξουμε αυτό που εσείς έχετε ονειρευτεί. Στη Λεωφόρο Καραμαλή 79 στις Σαχαρνές μπορείτε λοιπόν όλοι να έρθετε να μας επισκεφτείτε, καθώς επίσης και στη σελίδα μας στο e-shop ioannaterizi.homedesign.gr και σας περιμένουμε όλοι να έρθετε να μας επισκεφτείτε στο χώρο μας. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Δεν καταλάβατε, αύριο στο Open Weekend αγαπημένος Απόστολος Γκλέτσος. Μπράβο! Και λέω και εγώ, γιατί τώρα αυτό. Νομίζω θα έρθει ο Μπάσης, αλλά θα έρθει ο Γκλέτσος τελικά. Καλέ, τι λες, ακούς αυτό και το μυαλό σου πάει ψίδιρους, καρδιάς και άλλα. Λοιπόν, αύριο Απόστολος Γκλέτσος στο Open Weekend, σε μια απολαυστική κουβέντα την οποία κάναμε και ελπίζω να σας αρέσει και εσάς. Κάπου εδώ εμείς αποχαιρετούμε. Από τώρα, ας πάμε κι εμείς. Δίνουμε τη σκυτάλη στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Open και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 παρα 10 να πιούμε το κυριακάτικο ωραίο πρωινό μας καφεδάκι. Ελπίζουμε να περάσατε όμορφα κοντά μας. Πολύ. Γλυκό φίλοι, καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Εμείς πολύ.